Γεια σας κυρίες και κύριοι, είναι χαρά μου που βρισκόμαστε εδώ να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας γύρω από τα μεγάλα, τα επίμαχα προβλήματα που απασχολούν τη χώρα μας. Κάθε Κυριακή μετά τις 11 η ώρα το βράδυ, ζωντανή τρίωρη εκπομπή στο Έξτρα, ο πολιτικός μαραθώνιος. Η εκπομπή μεταδίδεται και δορυφορικά από το δορυφόρο Χόντμπερτ, οπότε σε όλη την Ευρώπη μπορείτε να βλέπετε σε όλα τα κράτη δορυφορικά το Έξτρα κάθε Κυριακή βράδυ. Επίσης και μέσω ίντερνετ στην ιστοσελίδα της Ένωσης Κεντρών που καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης σας, μπορείτε με εικόνα και ήχο σαν να πρόκειται περί τηλεόρασης κανονικά να βλέπετε τις εκπομπές μας που είναι αποθηκευμένες οι 20 τελευταίες εκπομπές. Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο για τη στήριξή του, για την αγάπη του, να τονίσουμε ότι ήδη η χώρα βρίσκεται σε προεκλογικό κλίμα. Οι εκλογές δεν μπορούν να καθυστερήσουν και δεν πρέπει πλέον να καθυστερήσουν οι εκλογές, διότι ούτε και η χώρα αντέχει μια κυβέρνηση η οποία κρατά κλειστά τα χαρτιά της στο θέμα της ημερομηνίας των εκλογών. Είναι η οικονομία που δεν έχει αντοχές, είναι ο τόπος πλέον που δεν έχει αντοχή άλλη να υπομένει μια βουλή με πληγωμένη αξιοπιστία, ένα πολιτικό κόσμο με τραυματισμένο κύρος, κανάλια τα οποία καθημερινά να μιλούν για σκάνδαλα και φως να μην διαφαίνεται πουθενά. Επομένως οι εκλογές πρέπει να γίνουν το συντομότερο και φρονώ ότι ο Καραμαλής διστάζοντας να κάνει ανασχηματισμό τις έχει προκαθορίσει για πάρα πολύ γρήγορα, πολύ γρηγορότερο του αναμενωμένου του Οκτωβρίου που συζητείται ευρύτερα, θα έχουμε τις εκλογές. Γιατί για να έφτανε η κυβέρνηση σε Οκτώβριο έπρεπε να κάνει έναν ευρύτατο ανασχηματισμό που θα έδινε λίγη έστω πνοή στο κυβερνητικό έργο. Αφού το κυβερνητικό έργο χωλαίνει σε όλους τους τομείς και αφού ο Καραμαλής δεν προχωρήσει ανασχηματισμό, η απόφαση για ευνηδιασμό εκλογικό είναι δεδομένη. Και να ξέρετε και κάτι άλλο το οποίο έχουμε τονίσει, ότι οι εκλογές θα αναγγελθούν κάποια βραδιά και θα γίνουν σε 25 μέρες. Το Σύνταγμα δεν επιβάλλει ούτε 40 που λένε, ο κόσμος νομίζει 40, άμα διαβάσετε το Σύνταγμα είναι 23 ημέρες από την ημέρα της προκήρυξης και των εκλογών και της διάλυσης της Βουλής μέχρι την ημέρα των εκλογών. Το Σύνταγμα επιβάλλει ημερομηνίες που φτάνουν στο χρονικό διάστημα των 23 ημερών. Αυτό λοιπόν θα κάνει η κυβέρνηση, θα κάνει εκλογές εξπρές, εκλογές που θα τις αναγγείλει ευνίδια και θα τις πραγματοποιήσει εντός 24 ημερών, έτσι ώστε να μην προλάβουν τα άλλα κόμματα να οργανωθούν, να διατηρηθεί το πολιτικό σκηνικό στις ισορροπίες που περίπου είναι σήμερα. Έστω και οι 40 μέρες θα χρησιμεύαν στα νεότερα κόμματα, στα μικρότερα κόμματα για να οργανωθούν και να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες του εκλογικού αγώνα. Ο ευνηδιασμός δεν επιτρέπει την οργάνωση αυτή των μικρών κομμάτων και συμφέρει τα δύο κόμματα ο ευνηδιασμός, και γι' αυτό είναι σαφές ότι βαίνομεν προς εκλογικό ευνηδιασμό. Την παρελθούσα εβδομάδα είχαμε συγκεκριμένα την ημέρα Πέμπτη συζήτηση στη Βουλή, υποτίθεται για τα σκάνδαλα, για τα ομόλογα, η οποία συζήτηση μετετράπη σε μια μονομαχία μεταξύ του Καραμαλή και του Γιώργου Παπανδρέου. Εκείνο που έχω να πω και στους δύο
και θέλω να το ακούσει ο ελληνικός λαός αυτό, ότι είναι θέση της Ένωσης Κεντρών, ότι και οι δύο είναι, και οι δύο είναι άχρηστοι. Ο Γιώργος Παπανδρέου δεν είναι ότι δεν είναι άξιος σαν άνθρωπος. Σαν άνθρωπο τον εκτιμώ. Το κόμμα του οποίου ηγείται έχει αμαρτίες του παρελθόντος και δεν έχει κανένα πρόγραμμα. Είναι μηχανισμός λαϊλάτισης της εξουσίας. Αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ. Μηχανισμός λαϊλάτισης της εξουσίας. Επομένως και καλύτερος και πιο μεγάλων προσόντων να ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου, τι θα αντέτασε, αφού εκπροσωπεί ένα κόμμα που τα μεγαλύτερα, τα κορυφαία στελέχη έχουν κάνει σκάνδαλα όλα τα στελέχη. Τι θα έλεγε στις κλεψές, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας, θα αντέτασε τι, ότι εκείνοι δεν θα κάνουν κλεψές, αφού στα μεγαλύτερα στα πόστα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ είναι υπεύθυνα μα για το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου, μα για τις κρατικές προμήθειες, μα για τα δημόσια έργα, μα για, για τους διορισμούς, τους αλόγιστους στο δημόσιο. Επομένως, όταν είσαι από την κόλαση, μια κόλαση είναι το ΠΑΣΟΚ σήμερα, δεν μπορείς να είσαι καλύτερος, γιατί λένε μερικοί ο Γιώργος Παπανδρέου δεν τραβάει. Εγώ δεν συμφωνώ. Ο Γιώργος Παπανδρέου είναι αρκετά καλό παιδί. Μπορεί να μην έχει το χάρισμα ενός ηγέτη, του παππού του, το χάρισμα ή του πατέρα του, αλλά είναι μαλακός άνθρωπος, συνδιαλέγεται, θέλει διάλογο. Απλά αυτό που εκπροσωπεί το κόμμα του οποίου ηγείται είναι σάπιο, είναι γεμάτο κλέφτες. Οπότε τι να εκπροσωπήσει, τι να πει. Πέστε μου τι να πει. Ένα κόμμα που είναι υπεύθυνο για τα διαπλεκόμενα. Ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε 20 χρόνια και δεν υπήρχε εργολάβος να πάρει έργο να μην δώσει 20% μίζα. Ένα κόμμα που ανέβασε στο δημόσιο άχρηστους και αργόμισθους. Ένα κόμμα που λαϊλάτισε την οικονομία. Αυτό το κόμμα να πει τι. Τι να βγει να πει τώρα. Νομίζω ότι είναι λάθος να λέμε ο Γιώργος Παπανδρέου δεν είναι καλός. Είναι πολύ καλό παιδί. Απλά εκπροσωπεί κάτι βρωμερό, κάτι σάπιο, το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι μόνο γιωματοκλέφτες το ΠΑΣΟΚ. Ούτε καν οι άνθρωποι ζήτησαν μια συγγνώμη από την κοινωνία. Ούτε καν έβαλαν κάτω να πούν οι 30 επιφανείς, μια και ενεχόμεθα σε σκάνδαλα, έξω. Ούτε καν πρόγραμμα, τίποτε. Απλά οι δεξιοί κλέβουν στα ομόλογα. Και εσείς κλέψατε σε όλες τις μεριές. Δεν δικαιούστε να ομιλείτε. Αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ. Μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει. Στο τίποτε. Δεν μπορεί να δώσει ελπίδα. Οι ίδιοι άνθρωποι που κλέβανε ως χθες δεν μπορούν να παρουσιαστούν με νέο πρόσωπο σήμερα. Είναι τελειωμένο το θέμα. Δεν είναι η προσωπικότητα η κακή του Γιώργου Παπανδρέου, όπως το παρουσιάζουν κάτι ανόητοι στο Βήμα, στην Ελευθεροτυπία. Και ισχυρή προσωπικότητα να υπήρχε στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ είναι σάπιο, είναι βρωμερό από την κορφή μέχρι τα νύχια. Δεν μας κάνει. Είναι γεμάτο κλέφτες και σκάνδαλα. Και δεν κάνει την ελαχίστη προσπάθεια αυτοδιόρθωσης και αυτοβελτίωσης. Έχει το θράσος με την παλαιά σύνδεση των κλεφτών να διεκδικεί την εξουσία εκ νέου. Ερχόμεθα τώρα στον Καραμαλή. Ο Καραμαλής υπεσχέθη κάθαρση. Ποια κάθαρση? Όταν λέμε κάθαρση, πρέπει να πάρεις τους κλέφτες του χρηματιστηρίου να τους χώσεις φυλακή. Μέχρι τώρα αυτός έχει βάλει φυλακή την Μπουρμπούλια, που είναι ένα θύμα. Τον Καλούση, ο οποίος ήταν ένας βλάκας, να το πω έτσι. Από αυτούς που φάγανε λεφτά, κανείς δεν μπήκε φυλακή. Και όχι μόνο δεν μπήκαν φυλακή
οι κλέφτες που επί Πασόκ, οι ευδιαπλεκόμενοι κλέφτες που επί Πασόκ φάγαν τα λεφτά, γιατί τα στελέχη του Πασόκ ήταν οι Φιλιππινέζες των μεγάλων απατεώνων. Οι μεγάλοι απατεώνες φάγαν τα λεφτά του κλιμακτηρίου, είναι οι 6-7 μεγαλοεκδότες. Όχι μόνο λοιπόν δεν έβαλε φυλακή κανένα διαπλεκόμενο η Νέα Δημοκρατία, αλλά στα δημόσια έργα αυξήθηκε η διαπλοκή. Συγκεντρώθηκε σε λίγα χέρια, παίρνει πιο πολλά έργα η εθνική εργολάβη. Πρώτον. Δεύτερον, τσούλησε πολύτιμος χρόνος στην ανάκριση για το χρηματιστήριο και άγονται προς παραγραφήν. Όλα τα, δηλαδή και μια νεότερη κυβέρνηση με ένα Βασίλη Λεβέντη θα δυσκολευόταν, μόνο το πόθεν έσχεσμασμένοι για να βάλουμε φυλακή τους κλέφτες. Να τους πούμε, έλα εδώ, πού είναι οι φορολογικές σου δηλώσεις, τι έκανες, πώς εμφανίζεσαι σήμερα με ναυτιλιακές εταιρείες, πώς ξεπλένεις τόσα λεφτά. Μόνο έτσι μπορούμε, με ένα αναδρομικό πόθεν έσχες, μπορούμε να βρούμε τα κλεμμένα λεφτά της Ελλάδος, του ελληνικού λαού. Διαφορετικά, τα αδικήματα του χρηματιστηρίου βοήθησε ο Καραμαλής με τα 3,5 αυτά χρόνια που τσούλησαν να παραγραφούν. Το τρίτον που κάνει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία διόρισε στις διοικήσεις των οργανισμών, ακολουθώντας την τακτική του Πασόκ, παιδιά βουλευτών, ανήψια, ανθρώπους του Αλαφούζου, του Κυριακού, του Λαμπράκη, διόρισε σε όλους τους τομείς του κυβερνητικού έργου ως διοικητές. Αυτοί με τη σειρά τους έχουν κλέψει λεφτά. Δεν είναι μόνο τα ομόλογα. Αυτή τη στιγμή δημόσιο έργο δεν δίδεται άμα δεν πληρώσεις 20%. Ακούγονται και περιπτώσεις 33% μίζα για να πάρεις δουλειά, έργο. Πού πάνε τα λεφτά? Σε κάποιους κλέφτες πάνε τα λεφτά. Επομένως, αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία είναι εξίσου κατηγορούμενη. Μπορεί το χρονικό διάστημα να είναι λιγότερο, αλλά μπορεί ο τζίρος, λόγω του ότι παρήλθε η Ολυμπιάδα, να μην είναι τόσο μεγάλος όσο στις μέρες του Πασόκ. Πράγματι, τα δημόσια έργα δεν είναι εκείνα που ήταν στην τετραετία, την προ-Ολυμπιακή τετραετία. Αλλά έχει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα 4-3 δημόσια έργα. Έχει, ετησίως. Αυτά τα έργα δημιουργούν μια μίζα 20%. 20% είναι πολλά λεφτά. Πού πάνε τα λεφτά αυτά? Γιώμησε κλέφτες η χώρα. Ο Καραμαλής δεν δικαιούται να ομιλεί. Είναι εκπρόσωπος. Σωστά ο Γιώργος Παπανδρέου είπε στη Βουλή. Ήρθατε να λαιλατίσετε την χώρα. Δηλαδή ήρθατε να συνεχίσετε την κλεψιά που εμείς επί 20 χρόνια κάναμε. Αυτό είπε και είναι αλήθεια. Και φτάνουμε σε ένα σημείο. Τα όσα απαρίθμησε το Πασόκ για τη Νέα Δημοκρατία και τα όσα η Νέα Δημοκρατία για το Πασόκ να είναι όλα αληθή. Γεμίσαμε κλέφτες. Και τώρα πια, εδώ που έχει φτάσει η χώρα, προσέξτε το σημείο αυτό, που χάθηκε πια η αξιοπιστία ότι όλοι είναι κλέφτες, εδώ πρέπει να βρεθούν πολιτικοί να σηκώσουν το καράβι, να οδηγήσουν το καράβι αποφασισμένοι να πεθάνουν φτωχοί. Εγώ δεν ξέρω σε καμία χώρα που ο πολιτικός βίος ήρθε και στην κρεπάλη και στη σύψη να επήλθε άλλη λύση η μη το να προσφύγουμε σε τίμιους ανθρώπους. Είναι ξεκάθαρο. Θέλω να το αντιληφθείτε αυτό, παρακαλώ θερμά. Σε ένα πολιτικό βίο συνολικά βαρυνόμενο με κλέψιες, μία είναι η απάντηση. Ένα τίμιο κόμμα. Και αυτό το κόμμα λέγεται Ένωση Κεντρών. Δεν υπάρχει άλλο κόμμα. Και γιατί δεν υπάρχει άλλο κόμμα? Θα σας το πω αμέσως. Ας πάρουμε την περίπτωση της ακροδεξιάς. Εις ποιαν χώρα η ακροδεξιά μετέχει σε κυβέρνηση? Στην Αυστρία πήγε προς στιγμήν να μετάσχει κάποιος και δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα και πριν παρέλθει έτος τον απεμάκρυναν. Ακροδεξιός συνεταίρος σε δημοκρατική κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει. Η ακροδεξιά είναι στο περιθώριο. Η ακροδεξιά είναι επικίνδυνη, διότι αυτά τα οποία κομίζει, πάρτε τώρα τις απόψεις του κυρίου Καρατζαφέρη, έξω από την ΕΟΚ. Για όλα αυτά είναι οι Αμερικανοί. Έξω από το ευρώ, να επιστρέψει η θανατική ποινή,
ζήτω ο βασιλιάς. Αν τα βάλουμε όλα αυτά σε μια σούμα, πρέπει να πάμε να πνιγούμε. Το ότι υπάρχει κόμμα το οποίο λέει, αντί να λέει να αγωνιστούμε μέσα στην Ευρώπη, να πάρουμε με το μέρος μας τους Ευρωπαίους, να φύγουμε από την Ευρώπη, είναι να τραβάς τα μαλλιά σου. Το κουκουέ εξίσου επικίνδυνο με τον κύριο Καρατζαφέρη. Σε ποια βάση? Τι λέει το κουκουέ? Για όλα αυτά είναι οι Αμερικανοί. Και φανταστείτε μια Ελλάδα τώρα η οποία να μην καταφέρει να έχει έστω κάποια σχέση, κάποιες γέφυρες και κάποια προστασία με τους Αμερικανούς. Εγώ φοβάμαι την Ελλάδα να βαδίσει χωρίς τους Αμερικανούς. Εγώ, ο οποίος γαλουχήθηκα με αντιαμερικανικά αισθήματα. Το μέλλον της Ελλάδος, κυρίες και κύριοι, ανήκει στην Ευρώπη. Και αφού η Ευρώπη δεν έχει ανδρωθεί και αφού οι κανόνες του διεθνούς δικαίου δεν έχουν ισχύσει, στην Ελλάδα πρέπει να υπάρξει κυβέρνηση που να πάρει κοντά της τους Αμερικανούς. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Λυπούμε, αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση. Όταν βλέπετε τον Μιλόσεβιτς να κάθονται στη Γιουγκοσλαβία να τρώνε από πάνω βόμβες και μετά τον πούλησαν για 100 εκατομμύρια δολάρια στη Χάγη οι επίγονοί του. Όταν βλέπετε λοιπόν και το καθεστώς, ένα καθεστώς γενναίο, πατριωτικό καθεστώς, αντέταξε τα στήθη τους στους Αμερικανούς, αλλά μετά για να κρατηθεί η χώρα και να μην τρώει ο ένας τον άλλον, τον πούλησαν τον αρχηγό τους, ο οποίος αρχηγός τους και αυτός ήταν φασίστας. Δεν ήταν ο Μιλόσεβιτς κανένας για να δώσουν οι πολίτες για αυτόν μια δραχμή, έτσι δεν είναι, μια θυσία? Λοιπόν, εγώ φρονώ και είναι η θέση της Ένωσης Κεντρών και θέλω αυτή τη θέση να την διασπείρουμε προς όλη τη χώρα, ότι πρέπει η Ελλάδα να πάρει κοντά της τις Ηνωμένες Πολιτείες με τις όποιες δυνατότητες υπάρχουν, τις μικρές σήμερα, γιατί έχουμε κάνει πάρα πολλά λάθη στην εξωτερική μας πολιτική. Η θέση βέβαια είναι η βασική, ο άξονας είναι ότι ανήκουμε στην Ευρώπη. Αυτός είναι ο άξονας. Αλλά βλέπετε και η ίδια η Ευρώπη έχει εσωτερικές αντιφάσεις. Η ίδια η Ευρώπη δεν ψήφισε το Σύνταγμά της. Η ίδια η Ευρώπη καθυστερεί. Και αυτές οι καθυστερήσεις, επειδή δημιουργούνται τοπικά προβλήματα, δημιουργούν προβλήματα σε χώρες σαν την Ελλάδα. Λοιπόν, φρονώ ότι τώρα που η Τουρκία έχει προβλήματα, τώρα που κινδυνεύει με τη δημιουργία κουρδικού κράτους από το Βόρειο Ιράκ, τώρα η Ελλάδα πρέπει να παίξει το χαρτί δίπλα στους Αμερικανούς. Είναι θέση του Βασίλη Λεβέντη και δεν ήταν ποτέ τόσο ισχυρή αυτή η θέση όσο είναι σήμερα. Όσους ανοήτως βγαίνουν στα κανάλια και βρίζουν τους Αμερικανούς, τους λυπούμε και τους λέω ένα πράγμα. Πού οδηγεί η πολιτική τους? Να μου πούν. Να μου πει ο κύριος Αλαβάνος που λέει ότι έχει το κόμμα του συνασπισμού, το οποίο ευτυχώς μάλλον δεν μπαίνει στη Βουλή. Το 3% δεν θα το πιάσει εξ όσων φαίνεται. Ας λένε τα γκάλοπ 4. 4 λένε και για τον Καρατζαφέρη. Τη νύχτα των εκλογών να δούμε τον γκάλοπ του λαού πόσα πίδια θα έχει ο σάκος εκάς του. Λοιπόν, τι προτείνει ο κύριος Αλαβάνος? Να βρίζουμε τους Αμερικανούς και να είμαστε με ποιους? Και δεν θέλουμε, εν πάση περιπτώσει, νταβατζή, να μην είμαστε με κανέναν. Αλλά το συμφέρον της Ελλάδος ποιο είναι? Να χρησιμοποιήσουμε την ομογένεια, να χρησιμοποιήσουμε όλες μας τις δυνάμεις και σε τώρα που η Τουρκία μπαίνει σε δοκιμασία, η Ελλάδα πρέπει να αναπτύξει πολύ φιλικές και στενές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν έχουμε άλλη λύση αν θέλουμε στην γειτονιά μας ειρηνική πορεία και αν θέλουμε να αξιοποιήσουμε τη δύσκολη θέση του γείτονα, ο οποίος έχει μια σκληρή επιλογή αυτή τη στιγμή ο τουρκικός λαός. Την επιλογή να ακολουθήσει την Ευρώπη κάνοντας υποχωρήσεις και λογικευόμενος, δηλαδή η ηγεσία του εννοώ, η μία είναι η επιλογή, και η άλλη να χαθεί στην Ασία, να μπει και με κίνδυνο διαμελισμού και να χάσει και αυτό που είχε δεδομένο μέχρι τώρα, τη στήριξη των Αμερικανών. Είναι μεγάλη δοκιμασία για την Τουρκία. Η Ελλάδα λοιπόν πρέπει να παίξει το χαρτί της. Για το θέμα τώρα
των εκλογών. Το θέμα των εκλογών. Θέλω να πω δύο πραγματάκια τα οποία να τα θυμόμαστε, παρακαλώ, για το θέμα των εκλογών. Οι εκλογές θα γίνουν ευνίδια. Το κανάλι Έξτρα δεν φαίνεται σε όλη τη χώρα. Στα Γκάλοπ και στις δημοσκοπήσεις δεν συμπεριλαμβάνουν την Ένωση Κεντρών. Επομένως, ένα κόμμα σαν το δικό μας, η Ένωση Κεντρών, δεν έχει ουσιαστικά καμία ελπίδα να μπει στη Βουλή. Αν καλέσουμε έναν αναλυτή και του πούμε, τα Γκάλοπ δεν περιλαμβάνουν την Ένωση Κεντρών. Αντένα, Μέγκα, Αλφα, ΕΡΤ και αυτά δεν βάζουν την Ένωση Κεντρών. Και έχουμε μια εκπομπή στο Έξτρα και έχουμε και στο ίντερνετ που γράφουμε τις εκπομπές και μπορεί να μπαίνουν κάποιες χιλιάδες άνθρωποι κάθε μέρα. Αυτά έχουμε. Και την εφημερίδα Αντιδιαπλοκή έχουμε που τη μοιράζουμε σε όλη τη χώρα. Θα σου πούνε, παιδί μου, με αυτές τις δυνατότητες και το 1% δύσκολο να το πιάσετε. Αυτό θα σου πει ένας άνθρωπος λογικός που έχει σπουδάσει επικοινωνία, που ξέρει από εκλογές για το κόμμα μας, ούτε έχει λεφτά στις εκλογές να βάλει γιγαντοαφίσες, ούτε έχει λεφτά στις εκλογές να ανοίξει εκλογεγραφεία πολλά. Με τα βίας κρατάμε και τα λίγα γραφεία που έχουμε καθόλου το διάστημα του χρόνου, της τετραετίας, δηλαδή που λειτουργούμε σε όλη την Ελλάδα, κάποια ελάχιστα γραφεία, ουσιώδη γραφεία για την οργανωτική συγκρότηση του κόμματος. Λοιπόν, εκείνο που πάνω στο οποίο ποντάρει η Ένωση Κεντρών είναι να αντιληφθεί ο ελληνικός λαός ότι δεν είναι άλλο ένα κόμμα που, όπως ο Καρατζαφέρης, ο συνασπισμός, το ΚΚΕ, πάει να μπει να πάρει την κρατική επιχορήγηση να το παίξει κομματάρχης ο Βασίλης Λεβέντης. Δεν είναι τέτοια περίπτωση Ένωση Κεντρών, αλλά είναι επανάσταση. Είναι η θέληση του λαού για κάθαρση και εξυγίανση απέναντι στο σάπιο που εκπροσωπούν όλα τα άλλα κόμματα. Είναι η αντιπαράθεση της ανάγκης για νέα πορεία, για νέους ορίζοντες, με ένα χθες κουρασμένο, κατάκοπο, ένα χθες ξοφλημένο και χρεοκοπημένο. Εκεί λοιπόν μπορούμε να ποντάρουμε και κάποιος κόσμος που είναι έτοιμος να ρίξει άκυρο, λευκό, να μην πάει καθόλου, με το δεδομένο ότι λευκό, άκυρο και αποχή νομικά ως ψήφος πάει στο πρώτο κόμμα, γιατί να τη δώσει στο πρώτο κόμμα? Αφού θέλει να τιμωρήσει και τα δύο κόμματα, μπορεί να δώσει ένα 5% στην Ένωση Κεντρών και να πει εκ του μηδενός, δημιουργώ ένα κόμμα, βοηθάω, που δεν είναι καινούριο κόμμα, είναι η ιστορική συνέχεια των κομμάτων του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, του Νικόλαου Πλαστήρα και του Γεωργίου Παπανδρέου. Ανανεώνω, δίνω σε κάποιους ανθρώπους που όντως φωνάζουν τώρα κάπου 10-15 χρόνια λέγοντας πέντε αλήθειες και τους οποίους αδίκησα και υποτίμησα στην ψήφο 2-3 φορές τώρα. Δίνω λοιπόν ένα ποσοστό σε αυτό το κόμμα να μπορέσει λίγο να τους στριμώξει, να μπορέσει να μοσχεύσει καινούργιο ηθικό φρόνημα σε μια κουρασμένη κοινωνία που έχει βγάλει συμπέρασμα ότι δεν γίνεται τίποτε. Αυτό είναι η Ένωση Κεντρών, μια δυνατότητα από την ιτοπάθεια, την κούραση, την απάθεια να περάσουμε στην επίθεση του να στριμώξουμε το κατεστημένο, να διεκδικήσουμε να πάνε φυλακή οι κλέφτες του χρηματιστηρίου, να διεκδικήσουμε την επιστροφή των κλοπημέικων, να διεκδικήσουμε μια άλλη εξωτερική πολιτική που την Ελλάδα δεν θα την έχουμε στη γωνία, αλλά θα μπει στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού και παγκοσμίου ενδιαφέροντος, να αξιοποιήσουμε την ομογένειά μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, να γίνουμε η χώρα της αληθινής δημοκρατίας, η χώρα υπόδειγμα και όχι η χώρα της ξεφτύλας και της κουρελούς, όπως μας έχει κάνει ο Κώστας Καραμαλής 3 χρόνια τώρα και παλιότερα το Πασόκ 20 χρόνια. Λοιπόν, να διεκδικήσουμε κάτι καινούριο. Αυτό είναι η Ένωση Κεντρών και με την έννοια αυτήν ελάβουμε την απόφαση να μετάσχουμε στις εκλογές. Με τα δεδομένα των αναλυτών είμαστε πεθαμένοι, είναι αδύνατον η Ένωση Κεντρών να μπει στη Βουλή. Με τα δεδομένα όμως ότι θα μπορούσε ο Λεβέντης με 10 άτομα μέσα στη Βουλή, με ένα 5%, να ταράξει τα νερά και να κάνει ό,τι θα κάνει, είμαι σίγουρος, και ο Μπαϊρούι στην Γαλλία, που εκεί η οριμότητα του γαλλικού λαού του έδωσε 18,5%. Εμείς δεν έχουμε τέτοια φιλοδοξία και το 3 μας φτάνει, αλλά ζητούμε 5, ένα ποσοστό εν πάση περιπτώσει αξιοπρεπές που θα μας δώσει κάποιο ρόλο. Αν είχαμε ένα λαό που ήταν λιγότερο δεμένος με ρουσφέτια
λιγότερο δεμένους με βασιλιάδες, με εμφυλίους και με τέτοια. Θα μπορούσε ένας Βασίλης Λεβέντης, χωρίς να χάσει σοβαρότητά του, να ζητούσε και 10 και 15%. Αυτή τη στιγμή όμως, με δεδομένο το ότι καμία εφημερίδα δεν γράφει λέξη για την Ένωση Κεντρών, κανένα κανάλι δεν μας συμπεριλαμβάνει στις δημοσκοπήσεις πουθενά, και το 5, τρέμω που το ζητώ μπροστά στον ελληνικό λαό. Μπορεί να κρυθώ υπερβολικός. Τρέμω που το ζητώ. Το ζητώ όμως, γιατί αυτό το ποσοστό θα μπορούσε να βάλει με ρόλο την Ένωση Κεντρών μέσα, και αυτό, από αυτό το ρόλο θα μας κρίνετε όλοι. Όλοι και όλες. Έτσι. Λοιπόν, αυτό ζητώ, να μην πετάξετε την ψήφο σας στην ακροδεξιά, να μην ψηφίσετε ΚΚΕ, που και το ΚΚΕ από 4 να πήγαινε 5 ή 6, ποιο το κέρδος. Να μην πετάξετε την ψήφο σας στο συνασπισμό, γιατί είναι ακόμα χρεοκοπημένο, αντιφατικό. Άλλοτε γίνεται ουρά του Πασόκ, άλλοτε, δηλαδή, άλλοτε πάνε οι ηγεσίες του, νομικοί σύμβουλοι και δικηγόροι του Αλαφούζου. Είναι ένα κόμμα αμφιλεγόμενο το ΚΚΕ. Έχει πάρα πολύ κακές στιγμές, σαν να είναι ένα κόμμα του απολύτου καπιταλισμού. Όταν ο αρχηγός του, ο Κωνσταντόπουλος, πάει συνήγορος ενός λαθρεμπόρου που βαρύνεται με κλοπή κατά του ελληνικού δημοσίου, αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Είναι βαρύτατο αδίκημα. Σαν να λέω τώρα εγώ να ζητώ κάθαρση και να ακούσετε ότι ενέχομαι σε ένα βαρύτατο σκάνδαλο. Είναι κακούργημα αυτό. Έτσι, απορώ πως στέκει το κόμμα του συνασπισμού ηθικά. Είναι τα 4 εκατομμύρια ευρώ που παίρνει κάθε χρόνο από το κράτος που νομικά το κρατούν. Ηθικά έχουν καταρρεύσει. Ηθικά έχουν καταρρεύσει. Στους Δήμους συνεργάστηκαν και με τη δεξιά. Στους Δήμους ο συνασπισμός αλλού συνεργάστηκε με το ΠΑΣΟΚ, αλλού με τη Νέα Δημοκρατία. Ένα κόμμα τρικολορέ. Κόμμα χωρίς αξιοπιστία, αν επιτέλους. Λοιπόν, μην πετάξετε την ψήφο σας. Μην ρίξετε άκυρο, λευκό ή αποχήν. Ψηφίστε την Ένωση Κεντρών. Είναι μεγάλη ανάγκη. Δώστε μίαν ευκαιρία. Και μίαν μόνο ευκαιρία. Δεν θα ζητήσουμε άλλη. Δώστε μίαν ευκαιρία εισόδου στη Βουλή ενός κόμματος και μην ξαναδώσετε άλλη. Γιατί μετά την άλλη φοράν, αυτήν την φορά θα μας βοηθήσετε να εισέλθουμε στη Βουλή. Την άλλη φορά θα δικαιούμεθα να εισέλθουμε. Θα είναι η στάση μας τέτοια που θα σας υποχρεώσει να αυξήσετε την δύναμη που θα μας δώσετε. Μίαν φορά θα κάνετε την θυσία της ψήφου. Την επόμενη φορά θα επιτελέσετε το χρέος σας να αυξήσετε το 5%, να το κάνετε 15 και 20. Θα έχετε χρέος. Θα είναι η στάση μας. Θα είναι το αποτέλεσμα των παρεμβάσεών μας. Θα είναι η όλη συγκρότησή μας τέτοια που θα σας υποχρεώσει να το κάνετε 15 και 20%. Γι' αυτό μία φορά μόνο θα σας ζητήσω την ψήφο και θεωρώ πολιτικούς του ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία, που ξαναζητούν την ψήφο ενώ ήταν κλέφτες και λοποδίτες, τους θεωρώ τελείως γελίους και άχρηστους. Δηλαδή, λυπούμε που υπάρχουν πολιτικοί που φάνηκαν τόσο μικροί και τόσο ασυνεπείς που έχουν το θράσος να ξαναζητούν ψήφο. Την ψήφο την ζητάς με βάση τα πεπραγμένα σου. Λοιπόν, γι' αυτό σας είπα, ο Γιώργος Παπανδρέου δεν φταίει. Λένε το ΠΑΣΟΚ δεν προχωράει γιατί είναι υποτονική η προσωπικότητα του Γιώργου Παπανδρέου. Όχι! Το κόμμα είναι γεμάτο κλέφτες του ΠΑΣΟΚ και δεν δικαιούται να ομιλεί. Υπό άλλες συνθήκες και εις άλλων λαών πιο νόριμων θα είχαν διαλύσει το μαγαζί. Το κρατούν το μαγαζί γιατί παίρνει 25-26 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο από το κράτος. Γι' αυτό κρατούν το μαγαζί. Καταλάβατε. Επιπλέον και σε εξωτερικά θέματα που σας είπα να καταφέρουμε, η Ελλάδα θέλει μια κυβέρνηση να πάρει με το μέρος της στους Αμερικανούς. Επιμένω αυτό. Ξέρετε γιατί επιμένω? Γιατί η Ελλάδα είναι μέχρι τον Εύρο, γιατί ο Βενιζέλος κατάφερε μαζί και πήρε τους τότε Αγγλογάλους. Θα ήμασταν μέχρι τη Λαμία. Να εξηγούμεθα. Θα μου πείτε εσύ κύριε Λεβέντη τώρα λες με τους Αμερικανούς. Κοιτάξτε, όταν κρίνω ότι έχουμε τη δύναμη να προσετεριστούμε ένα κράτος ισχυρό όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες που παίζει ρόλο, να μην το κάνω? Δηλαδή να αφήσω την Ελλάδα σε ρόλο Ροδεσίας και τέτοια πράγματα θέλετε? Εφόσον μπορεί η Ελλάδα να παίξει αυτό το ρόλο, τι θα κάνουμε εμείς τους αντισιασιακούς του 2007? Δεν το αντιλαμβάνομαι αυτό. Δεν το αντιλαμβάνομαι. Θα ευχόμουν
εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ισχυρή, να μην είχαμε και καμία ανάγκη τους Αμερικανούς. Και να ήταν μια γροθιά η Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην επέτρεπε στους Αμερικανούς καθόλου παρέμβαση. Αυτό ζητώ για μια τέτοια Ευρώπη. Αγωνίζεται η Ένωση Κεντρών, που θα είναι και αντίπαλο δέος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πού είναι όμως οι άλλοι? Πέστε μου, πού είναι οι άλλοι να συμβάλλουν? Οι Εγγλέζοι, πού είναι οι Λουξεμβουριανοί, πού είναι όλοι αυτοί που σε ρόλο εξωτερικής πολιτικής ξεβρακωσιάς αυτοί κάνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να δίνει το χλιαρό μήνυμα που δίνει μέχρι σήμερα? Αυτοί οδήγησαν τους λαούς. Οι λαοί ήθελαν να τιμωρήσουν τον Σιράκ και τιμώρησαν την Ευρώπη. Δεν ψήφισαν το Σύνταγμα. Εδώ έχουμε και σύγχυση στον Ευρωπαίο ψηφοφόρο. Ήθελε ο Ευρωπαίος Γάλλος ψηφοφόρος να τιμωρήσει μια κακή κυβέρνηση στη Γαλλία και τιμώρησε το ευρωπαϊκό όραμα. Αυτό ήταν έγκλημα που έγινε, από το οποίο έχασαν όλοι οι λαοί της Ευρώπης. Έχασαν και τώρα θα αγωνιστούμε. Μοιάζει σαν αυτό που είχε κάνει ο Καραμαλής. Λέει: φεύγω από το ΝΑΤΟ. Φεύγω από το ΝΑΤΟ. Και μετά εκλιπαρούσαμε να επιστρέψουμε στο ΝΑΤΟ. Το ενθυμίστε? Και κάποια στιγμή βρέθηκα με κάποιον αδερφό του Καραμαλή κάπου, σε ένα σπίτι στη Ραφίνα, και λέω: τι ανοησία αυτή πάλι να βγάλει την Ελλάδα από το ΝΑΤΟ, αυτός που μας έλεγε μέχρι χθες ότι ανήκουμε στη Δύση και χωρίς τους δαβατζίδους Αμερικανούς δεν μπορούμε να... Ο ίδιος έβγαλε, λέει, μα όταν πάνε με την Τουρκία... Λέω: γιατί οι Αμερικανοί πήγανε με την Τουρκία? Διότι εμείς χρεοκοπήσαμε ως εξωτερική πολιτική και εμείς τα γεγονότα τα βλέπαμε, τα ακούγαμε, τα πληροφορούμασταν αφού εξελίσσονταν. Τι να σου κάνουν οι Αμερικανοί? Και αυτά που κάνανε οι Αμερικανοί τότε που στείλανε το Σίσκο επί Χούντας και είπανε μην κάνετε πόλεμο γιατί η Τουρκία τώρα θέλει να σας σύρει σε πόλεμο, ήταν νίκη. Και στα Ήμια που δεν μας αφήσανε να κάνουμε πόλεμο οι Αμερικανοί, ορθά έπραξαν. Έχετε αυτή τη στιγμή, βάζετε στο νου σας τι θα μπορούσε να γίνει αν στα Ήμια σειρώμασταν σε πόλεμο? Μπορείτε να βάλετε στο νου σας. Όταν τα παιδιά του περισσότερου κόσμου έρχονται στο γραφείο μου με τους γονείς και λέει φέρε μου το παιδί από την Αλεξανδρούπολη να υπηρετεί στο Κολωνάκι, ήταν η Ελλάδα με θέληση για πόλεμο? Και πόσο κόστος θα είχε αν αυτή τη στιγμή πεινάει ο ελληνικός λαός? Πόσο θα πεινούσε πολύ περισσότερο αν είχε γίνει ένα λάθος στα Ήμια και είχαμε πάει σε θερμό επεισόδιο? Και ποιος μου λέει εμένα το θερμό επεισόδιο θα ήταν 24 ωρών ή 48? Ποιος εγκυάται? Η Τουρκία εκείνη την ώρα ήθελε πόλεμο. Λοιπόν, και γι' αυτό κακώς κατηγορούν και το Σιμίτη κάποιοι. Ο Σιμίτης σε κάποιες δύσκολες στιγμές μέσα στην μικρή του εμβέλεια σαν πολιτικός ενήργησε με σοφροσύνη. Γιατί ποιοι φωνάζουν για πόλεμο? Ο Καρατζαφέρης και κάτι τέτοιοι φωνάζουν για πόλεμο. Έτσι δεν είναι? Όταν λέμε για πόλεμο, δηλαδή λένε έπρεπε στα Ήμια να κάνουμε τι στα Ήμια? Πέστε μου κυρίες και κύριοι, τι θέλατε αν κυβερνούσε ο Βασίλης Λεβέντης να κάνω στα Ήμια? Πόλεμο, τι θέλατε να κάνω? Να μην σηκώσω, να μην κατέβασε τη σημαία? Αφού συνεφωνήθη να κατέβουν και οι δύο σημαίες. Τι έπρεπε να κάνω? Νομίζω ενεργήσαμε με σοφροσύνη, γιατί μετέπειτα στην ειρήνη μας παρέχεται η ευκαιρία να κερδίσουμε εν έδαφος. Στον πόλεμο τι να σου παρασχεθεί, ποια ευκαιρία θα σου παρασχεθεί? Τα πολεμικά μας πλοία ήταν αμερικάνικα. Από μια βίδα μπορεί ένα αντιτορπιλικό να κάτσει στα ναυπηγεία και να μην μπορεί να φύγει. Τι μπορούσε να κάνει η Ελλάδα με μια εξωτερική πολιτική τόσο χρεοκοπημένη και με μια κυβέρνηση Σιμίτη 20 ημερών που δεν είχε καν ενημερωθεί για το κυβερνητικό έργο? Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τώρα αυτά είναι πράγματα τα οποία κάποιοι ομιλητές, εγώ και με τον Καρατζαφέρη δεν έχω τίποτα τον άνθρωπο, αλλά αυτός βγαίνει και κατηγορεί ότι στα Ήμια πρόδωσε ο Σιμίτης. Εκείνος αν κυβερνούσε τι θα έκανε, πόλεμον? Γι' αυτό και δεν θα κυβερνήσει ποτέ και γι' αυτό και δεν θα μπει στη Βουλή. Άνθρωποι που εισάγουν επικίνδυνες διαθέσεις και δεν είναι σταθεροί και δεν εξασφαλίζουν κοινωνική γαλήνη και σταθερότητα στην περιοχή, είναι επικίνδυνοι για τον πολιτικό βίο. Αυθορμητισμός και έλλειψη σοφροσύνης σε τέτοιες στιγμές έχει μέγα κόστος ανυπολόγιστο. Τώρα είμαστε εδώ και συζητάμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αν είχε γίνει πόλεμος, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε?
θα ήμασταν οι χαμένοι που δεν ικανοποιούσαμε του νικητή κάθε όρο. Έτσι δεν έγινε. Έτσι δεν έγινε. Και επί Χίτλερ, όταν έχασε τον πόλεμο Χίτλερ, ζήτησε κάτι ο επικεφαλής εκεί των στρατευμάτων αυτών που είχαν μείνει από τους Ρώσους, και του έρχεται ο αγγελιαφόρος, λέει ούτε αυτό δεν μπορούμε να το ικανοποιήσουμε. Λέει μα είναι η αξιοπρέπεια πλέον ενός λαού. Χάσαμε τον πόλεμο για ζήτηματα αξιοπρέπειας, αφήστε μας. Λέει ο Ρώσος στρατάρχης, ούτε αυτό δεν επιτρέπει. Έτσι είναι. Ο χαμένος είναι χαμένος εις όλα. Λοιπόν, αυτό το ρόλο θέλατε να παίξουμε. Όσοι σκέπτεστε να ρισκάρετε, σκεφτείτε τις συνέπειες της κακής εξέλιξης και να μην ενεργείτε με αφροσύνη. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα, για το θέμα των λατομείων θέλω να τονίσω λίγο πριν εισάγουμε, το είναι σημαντικό. Επιμένουν κάποια κανάλια, το Alter, η Καθημερινή, και βγάζουν, ας πούμε, ότι γελιοποιείται το κράτος που δεν κλείνουν τα λατομεία του Μαρκόπουλου. Τώρα θα, πότε γελιοποιείται το κράτος, δεν ξέρω. Δηλαδή, όταν ο κύριος Αλαφούζος απειλάγει για τα λαθρεμπόρια, το κράτος εσοβαρεύθη. Άλλοι. Δηλαδή, δεν αντιλαμβάνομαι. Όταν η Ένωση Κεντρών δεν μιλάει αντένα μέγκα, το κράτος είναι σοβαρό. Όταν μετέχουμε στις εκλογές και παίρνει 30 ευρώ, το Πασόκ 26, ο Καρατζαφέρης 3 εκατομμύρια ευρώ, το Κουκουέ 5,5, και η Ένωση Κεντρών λέει να μετάσχεις χωρίς δεκάρα, τότε είναι σοβαρό το κράτος, αυτό το κράτος είναι σοβαρό. Όταν κάνουμε επιστολή στο Στεφανόπουλο και λέμε οι εταιρείες δημοσκοπήσεων δεν περιλαμβάνουν ούτε στο ερωτηματολόγιο την Ένωση Κεντρών και έχουμε λίγες μέρες μέχρι τις εκλογές, κύριε Πρόεδρε, στείλτε στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, βλέπετε κανένα κανάλι δεν βάζει την Ένωση Κεντρών. Και τι απαντάει, στραφείτε στα δικαστήρια. Είναι σοβαρό ένα τέτοιο κράτος που 10 μέρες πριν τις εκλογές λέει σε αρχηγό κόμματος πήγαινε στα δικαστήρια. Δικαστήρια που θέλουν έτη για να διευθετήσουν μια διαφορά. Λοιπόν, το πότε είναι σοβαρό ή όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει, κανάλια βγαίνουν και λένε γελιοποιείται το κράτος που δεν εφαρμόζονται δικαστικές αποφάσεις για τα λατομεία του Μαρκοπούλου. Η ιστορία με τα λατομεία του Μαρκοπούλου έχει βάθος και θέλω να το δείτε παρακαλώ θερμά. Έχω κανένα λόγο εγώ να επιμένω για τη λειτουργία των λατομείων. Είμαι δύο λόγους. Βλέπω στα σούπερ μάρκετ, στις μεταφορικές εταιρείες, ότι η εισβολή εταιριών όπως ο Germany Plus, όπως η Lidl, όπως η Praktiker, η Carrefour και αυτά, κλείνουν όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις. Στις μεταφορικές εταιρείες υπάρχουν αντίστοιχες εταιρείες, η Gartner, η Αυστριακή, που ήδη κλείνουν τους Έλληνες τους και πάνε και τα φορτηγά τους ή τα πουλάνε ή τα απορροφούν στη δύναμη του Gartner. Βλέπω λοιπόν μια εισβολή των πολυεθνικών και γυρίζω όλη την Ελλάδα και βλέπω Lafarge στην Ορεστιάδα, εταιρεία πολυεθνική, έτσι, Titan, που ναι μεν φαίνονται κατ' επίφαση Έλληνες ιδιοκτήτες αλλά έχουν μπει ξένοι, κατ' επίφαση φαίνεται κάποιος Κανελόπλος. Σε όλη την Ελλάδα λοιπόν, Τρίπολη, Καλαμάτα, ξέρω εγώ, Μυτιλίνη, σε ένα νησί, παντού Λαφάρζ και και Τιτάν. Και λέω τώρα, γιατί οι ίδιοι αυτοί, ο Αλαφούζος που θέλει να κλείσει το Μαρκόπουλο, δεν πάει να κάνει έλεγχο στις εγκαταστάσεις της Λαφάρζ ή του Τιτάν? Δηλαδή μείνανε 2-3 επιχειρήσεις μεσαίου ύψους, μικρού θα έλεγα, σε σχέση με τον όγκο του Τιτάνα και του Λαφάρζ, και θέλει σώνει και καλά ο Καραμαλής να τις κλείσει. Και δημιουργούν 2-3 κανάλια και ο Αλαφούζος και το κόμμα του συνασπισμού με κάποιο Λεβέντη Αθανάσιο βουλευτή, θόρυβο κλείστε, κλείστε, κλείστε. Και κλείνουμε βρε παιδιά και λέμε έστω ότι κλείνουμε. Τι έγινε από εκεί και μετά? Αυτό το μερίδιο αγοράς θα το φάνε οι Λαφάρες και ο Τιτάν. Έτσι είναι. Χαίρονται οι κάτοικοι του Μαρκόπουλου. Εγώ περιόδευσα τον Μαρκόπουλο
περισσότερο πρόβλημα έχουν με την κυροζήνη που χύνουν τα αεροπλάνα προσγειούμενα. Εάν υπάρχει ομίχλη στον ουρανό του Μαρκόπουλου, δεν οφείλεται στο λατομείο. Γιατί τα λατομεία, τα αυτοκίνητα των λατομείων περιφερειακά φεύγουν προς τα άλλα μέρη της Αττικής. Μέσα στο Μαρκόπουλο θα μπει μόνο μία μπετονιέρα για να χύσει μπετό σε πολυκατοικία του Μαρκόπουλου. Δεν διέρχονται από το Μαρκόπουλο τα αυτοκίνητα. Δεν υπάρχει λοιπόν ρήπανση. Υπάρχει θέληση να κλείσουν τους Έλληνες επιχειρηματίες. Και άμα πάμε, σας λέω, και παρακαλώ θερμά, πηγαίνετε Θεσσαλονίκη, Ορεστιάδα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Λάρισα, Κρήτη, Καλαμάτα, όπου θέλετε, σε νησί, Μυτιλίνη, Ρόδος, θα δείτε Λαφάρς και Τιτάν. Είναι σαφές λοιπόν ποιοι κρύβονται πίσω από το κλείσιμο των λατομείων του Μαρκόπουλου. Είναι ξεκάθαρο. Το δεύτερο σημείο που πρέπει επίσης να δούμε είναι η ποιότητα των αδρανών. Δεν θα ληφθεί υπόψη η ποιότητα των αδρανών. Επιμένω ότι υπάρχουν εργαστηριακές μετρήσεις των πετρωμάτων, των σκύρων και των αδρανών του Μαρκόπουλου, ότι είναι ανωτέρας ποιότητας από όλα τα άλλα. Δεν θέλω να μιλήσω για δολομίτη, γιατί κάποιοι εθίγησαν. Ξέρετε, ο δολομίτης είναι ένα υλικό που όταν έχει το βουνό μέσα δολομίτη, μετά στο σεισμό δεν καλύπτει τις αντοχές, τις προδιαγραφές και τα στάνταρς το οπλισμένο σκυρόδεμα των πετών. Και αν γίνει ένα σεισμό στην Αθήνα 7 Ρίχτερ, θέλω να δω κάθε σουφλιάς που θέλει να κλείσει τα λατομεία του Μαρκοπούλου που θα πάει να κρυφτεί όταν έχουμε νεκρούς. Ο δολομίτης είναι θάνατος για τα αδρανή. Έτσι, και αυτό το μάθαμε στο πρώτο έτος του Πολυτεχνείου. Κάποιος Αυγουστίδης, καθηγητής μας, το είπε. Ο εχθρός βγήκε στο πρώτο μάθημα. Ο εχθρός της ποιότητας των αδρανών για να έχουμε την αντοχή την προσδοκόμενη για την αντισεισμική είναι ο δολομίτης. Έτσι, να μετρήσουμε τη σύσταση σε δολομίτη των άλλων λατομείων για να δούμε την ποιότητα. Α, και ας το κάνει όχι ο Λεβέντης, δεν είμαι αρμόδιος. Εδώ στα πολιτικά είμαι αρμόδιος. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με τα εργαστήρια τα οποία έχει. Λοιπόν, αυτό. Τρίτον, η αποκατάσταση. Όλη η Ευρώπη δεν κλείνει ορυχεία, δεν κλείνει μεταλλεία, αλλά υποχρεώνει την αποκατάσταση. Το κλείσιμο θα σταματήσει την αποκατάσταση. Αυτό το λάθος έκανε ο Δήμαρχος και ευτυχώς διαφαίνεται αλλαγή στάσεως από πλευράς του. Κατάλαβε ότι αν κλείνανε τα λατομεία τώρα ευνηδίως, ποιος θα υποχρεωνόταν να έκανε τις δεδροφητεύσεις και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Προσδοκώ λοιπόν αλλαγή στάσης. Εγώ ως Βατσίτης Λεβέντης, και το ζητώ επισήμως γιατί ακούει την εκπομπή, του ζητώ αλλαγή στάσης. Θέλω από πολέμιος των λατομείων να γίνει υπέρμαχος. Να μην υπολογίσει ούτε καν τους λίγους που έχουν οικόπεδα και πολυκατοικίες εκεί και περιμένουν να θέλουν να φύγουν τα λατομεία. Γιατί είναι γεγονός, είναι γεγονός ότι όπου είναι κεραία τηλεοράσεως θέλουμε να φύγει και κεραίες τέτοιες κινητής τηλεφωνίας, θέλουμε να τις διώξουμε. Όπου είναι αγωγός φυσικού αερίου θέλουμε να μην είναι η πολυκατοικία μας κοντά, όπου είναι λατομεία θέλουμε να είμαστε μακριά. Είναι του Έλληνα η κατασκευή αυτή. Λοιπόν, θέλω ο Δήμαρχος από πολέμιος που ξεκίνησε όλον αυτόν τον πόλεμο παραπλανηθής, επειδή είναι καλός άνθρωπος, θέλω να γίνει, ας είναι στη Νέα Δημοκρατία και ας έχει ο Λεβέντης διαφορές μεγάλες με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, θέλω να αναθεωρήσει προς τη μεριά του δικαίου. Είναι το συμφέρον του Δήμου να γίνει αποκατάσταση. Είναι το συμφέρον του Δήμου γιατί θα παίρνει το 5% από το τζίρο των λατομείων. Είναι το συμφέρον του Δήμου γιατί 600 άτομα δουλεύουν δημότες του στα λατομεία. Αλλά είναι και το συμφέρον της Αττικής γιατί η ποιότητα αδρανών είναι πολύ καλύτερη άλλων περιοχών. Προς το παρόν λέω πολύ καλύτερη γιατί κάποιοι εφήγησαν από την περίπτωση του δολομίτη που ανέφερα. Και έχουν κάποιοι λατόμοι πρόβλημα άλλων περιοχών. Εγώ όμως δεν το είπα με δόλο. Εγώ γνωρίζω του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου εργαστηριακή εξέταση. Έτσι. Ότι τα λατομεία Μαρκοπούλου επελέγησαν από την προηγούμενη κυβέρνηση του Λαλιώτη, του Πασόκ, διότι η ποιότητα του πετρώματος ήταν τέτοια
που εξασφάλιζε την αντισεισμική αντοχή των έργων της Ολυμπιάδος. Λοιπόν, τα έργα της Ολυμπιάδος θέλαμε να είναι στέρεα. Οι πολυκατοικίες της Αθήνας, τα όποια κτίρια γίνονται μελλοντικώς, δεν θέλουμε να είναι το ίδιο στέρεα. Δηλαδή θέλουμε να είναι του Καλατράβα εκείνα τα γήπεδα, θέλουμε στέρεα. Η πολυκατοικία που μένει κόσμος, που κοιμώνται τα παιδιά μας, δεν θέλουμε να είναι το ίδιο στέρεα. Λοιπόν, η αποκατάσταση του περιβάλλοντος επιβάλλει τη λειτουργία των λατομείων και θέλω ο Δήμαρχος να εγγυηθεί προσωπικά σε μένα, στο Βασίλη Λεβέντη και στην ελληνική κοινωνία, ότι θα προσέρχεται καθημερινά να βλέπει ότι δενδροφυτεύουν οι επιχειρήσεις και όντως δαπανούν το ποσοστό εκείνο που προβλέπει ο νόμος εκ της αξίας των αδρανών για την δενδροφύτευση και την αποκατάσταση των περιβάλλοντος. Εγώ θέλω ο ίδιος ο Δήμαρχος και ο νομάρχης εκεί της, ας ανήκουν και αμφότεροι στη Νέα Δημοκρατία, να εγγυηθούν με καθημερινές επισκέψεις την τήρηση του νόμου και την εφαρμογή της μελέτης αποκατάστασης. Διαφορετικά, ένα κλείσιμο των λατομείων θα μετέβαλε σε σκουπιδότοπο και τώρα γεννάτε, τι κερδίζουν όλοι αυτοί που, που αλαφούζει καθημερινή αν κλείσει το λατομείο. Έχουν βάλει στο μυαλό τους τι. Ακούστε τι έχουν βάλει. Ότι θα κλείσουμε τα λατομεία και έχουν γίνει κάτι κυβερνητικές οργανώσεις που θα παίρνουν χρήματα να πάνε να κάνουν δενδροφυτεύσεις και αποκαταστάσεις. Πάλι είναι οικονόμα από πίσω. Δηλαδή πίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει κάποια λεφτά και το ελληνικό δημόσιο συμμετέχει εξίσου, μισά-μισά, στην αποκατάσταση των σκουπιδοτόπων. Και ιδρύονται μη κυβερνητικές, όπως τις λένε, οργανώσεις, με τις οποίες παίρνουν αυτά τα λεφτά για να κάνουν αυτοί. Λέει θα εμπιστευτούμε περισσότερο τον κύριο Αλαφούζο, λέμε, το λέω ως υπόθεση, ή κάποιον άλλο κύριο, και όχι αυτούς οι οποίοι ζουν και δουλεύουν, τους εργαζομένους, το δήμαρχο. Δεν θα αναθέσουμε εις αυτούς την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Αυτή δεν είναι η αρμόδιοι. Λοιπόν, παρακαλώ για να λήξει το θέμα των λατομείων. Δεν θέλω να επανέλθω, διότι ενοχλούμε από πολλές πλευρές. Είναι τρία πράγματα λοιπόν που πρέπει να προσεχθούν. Είναι το ότι δουλεύουν 600 άνθρωποι με 700, πρώτον. Δεύτερον, ότι είναι η ποιότητα του πετρώματος τέτοια που είναι καλή για την αντισεισμική θωράκιση των κτηρίων της Αττικής. Και αν η δουλειά έρθει όλη στη Δυτική, θα είναι τριπλασιασμός της τιμής του οπλισμένου σκυροδέματος για τα υπόλοιπα μέρη της Αττικής. Και το τρίτο είναι η αποκατάσταση του περιβάλλοντος που θέλω ο Δήμαρχος, ενώ ξεκίνησε ως πολέμιος των λατομείων, να τελειώσει, το θέλω, το ζητώ αυτό, ως υπέρμαχος του να γίνει αποκατάσταση και να λειτουργούν νόμιμα τα λατομεία. Αυτή είναι η θέλησή μου. Διαφορετικά, εάν κλείσουν λατομεία, θα έχουμε μία άλλη περίπτωση να κλείσει ο Σκλαβενίτης και ο Βερόπουλος για να γίνει το χατήρι του Μάκρο, του Λίτλ και του Πλούς. Σε αυτή την περίπτωση ο Βασίλης Λεβέντης θα είναι τελείως αντίθετος και θα το κάνουμε και έμβλημα του προεκλογικού αγώνα αυτό. Δεν μπορούμε για τη στήριξη των πολυεθνικών να κλείνουμε τις λίγες, τις όποιες ελληνικές επιχειρήσεις. Δεν το σηκώνει η καρδιά μου. Μπορεί να είναι η παγκοσμιοποίηση, οι πιέσεις, οι δωροδοκίες, οι χρηματοδοτήσεις προς τα κόμματα, να είναι οι πιέσεις, να έχουν διασυνδέσεις. Αλλά εδώ είναι ένα θέμα. Δηλαδή, ξεκάθαρα, τους Έλληνες κλείνουμε για να φέρουμε τους Γερμανούς. Δεν το δέχομαι αυτό. Δηλαδή, εκεί οδηγούμεθα. Και δεν επιτρέπεται το κόμμα του συνασπισμού να μην μπαίνει στις λογικές του τι γίνεται αύριο. Δηλαδή, είδα αυτό το Θανάση το Λεβέντη στη Βουλή και έλεγε κλείστε τα, σαν να είχε αναλάβει ρόλο δικηγόρου των πολυεθνικών. Και λυπάμαι που το λέω, που μου ήταν πολύ συμπαθής ως άνθρωπος και εκ του συνωνυμίας. Δεύτερον, βλέπω τον Αλαφούζο βαρυνόμενο για λαθρεμπόριο του χθες. Αθώθηκε βεβαίως, αλλά αθώθηκε τι είναι τρόπο, το είπα. Έχοντας τον Εύερτ μάρτυρα, έχοντας τον Κατσιφάρα μάρτυρα υπεράσπισης και τον Κωνσταντόπουλο συνήγορο δικηγόρο. Με αυτόν τον τρόπο ποιο δικαστήριο θα τον κατεδίκαζε, ερωτώ. Λοιπόν, έχουμε τον Αλαφούζο, δηλαδή είναι, που έδινε τις τσάντες στον Μητσοτάκη, αυτό, εις αυτόν θα αναθέσουμε ρόλο να ενδιαφερθεί για το περιβάλλον. Και θέτω ένα ευρύτερο ερώτημα. Μπορούν άνθρωποι ως χθες βαρυνόμενοι για αδικήματα μέγιστα, έστω αθώθησαν, αλλά και μόνο που ενεπλάκησαν, μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να έχουν ρόλο στην Ελλάδα του αύριο? Συγγνώμη, αύριο γίνομαι πρωθυπουργός και έρχεται ο Αλαφούζος και μου δείχνει αθώθηκα κύριε Λεβέντη. Βάσει πράγματι έναν πολίτη που αθώθηκε, οφείλει να τον σέβεσαι ίδια με έναν άλλον που είναι αναμάρτητος. Αλλά αν χρειαστεί να αναθέσω ένα ρόλο, εις ποιον θα το αναθέσω?
σε έναν καινούριο πράγματι αναμάρτητο ή σε έναν που ενεπλάκη και αθώθηκε. Πέστε μου εις ποιον. Λοιπόν, ας προσέξουν, διότι εδώ πέρα θα προχωρήσουν πολύ τα πράγματα. Και δεν μπορώ τις ελληνικές επιχειρήσεις να τις αφήσουμε τελείως απροστάτευτες για να γίνει το χατήρι κάποιον. Οι ξένοι δεν καταλαβαίνω τι ήρθαν στα λατομεία, ενδιαφέρονται για την Ελλάδα. Δηλαδή, όταν ήρθε η Λαφάρζ στην Ελλάδα, θέλει το καλό της Ελλάδος. Θέλει να κάνει αρπαγή και να σηκώνει και τα κέρδη τα βγάζουν έξω. Αύριο αυτός μπορεί να φέρει ο Λαφάρζ εργάτες από τη Βουλγαρία για να τους δίνει 100 ευρώ. Ποιος θα τον εμποδίσει? Θα ισχύσουν τέτοιοι νόμοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση του αύριο που δηλαδή δεν θα υπολογίσει ούτε τον άνεργο Έλληνα. Μέχρι στιγμής χρησιμοποιούν Έλληνες. Αλλά δεν υπάρχει καμία εγγύηση από το εργασιακό καθεστώς ότι θα γίνει αυτό και αύριο και μεθαύριο. Όλοι αυτοί οι Λίδλ αύριο μπορεί να πετάξουν έξω τους Έλληνες. Έχουμε καμία εγγύηση έστω για τις θέσεις εργασίας? Καμία δεν έχουμε. Το νομικό καθεστώς δεν είναι διάκριτον. Λοιπόν, παρακαλώ θερμά, είναι ένα ευρύτερο θέμα. Δεν μπορώ να αντιληφθώ του κόμματος του συνασπισμού τη λογική. Του Αλαφούζου μπορώ, γιατί βλέπει μακριά, θέλει να κερδίσει ο άνθρωπος. Ένας που δίνει τσάντες στον Μητσοτάκη δεν τις δίνει γιατί τον αγαπάει. Θέλει να κερδίσει. Τον αντιλαμβάνομαι. Και αντιλαμβάνομαι όλους τους διαπλεκομένους. Κι άλλοι μπορεί να ακονίζουν τα δόντια τους για να κάνουν μη κυβερνητικές οργανώσεις, υποτίθεται τους σκοπιδό τόπους να τους αναβιώσουν και να τους δεδροφυτεύσουν. Κι άλλοι θα είναι. Είναι. Και συνάντησα κάποιον που μου είπε, πήγα στα Σκόπια. Λέω, γιατί? Τι δουλειά έχεις εσύ με τα Σκόπια? Μου λέει, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσει 150 εκατομμύρια ευρώ στα Σκόπια για να κάνουν ανακυκλώσεις σκουπιδιών. Ακούστε, ακούτε λογικές, ακούτε? Ακούτε? Ελληνικέ λαέ, ακούτε? Συνάντησα προημερών, κολλείομαι, δεν μπορώ να πω το όνομά του, θα το πω αν χρειαστεί. Πού ήσουνα, πήγα να τον δω, έλειπα δύο μέρες. Πού ήσουνα, λέει, ένα ταξιδάκι στα Σκόπια. Λέω, τι δουλειά έχεις εκεί στα Σκόπια, κάνεις, έχει ο άνθρωπος εργοστάσια βέβαια. Μου λέει, όχι κύριε Λεβέντη, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσει 150 εκατομμύρια ευρώ στα Σκόπια για ανακυκλώσεις σκουπιδιών. Και πήγα να δω, να πάρω τις προδιαγραφές, να πάρω, γιατί θα κατεβούμε, λέει. Χαίρομαι όταν ελληνικές επιχειρήσεις πάνε να κάνουν δουλειές στο εξωτερικό, αλλά δεν χαίρομαι όταν μαθαίνω ότι στη τσέπη των ιδίων πάνε τα πάντα. Δηλαδή, πέφτει μια καρφίτσα, πέφτει στη τσέπη του Βαρδινογιάννη, πέφτει μια άλλη, πέφτει στη τσέπη του Λαμπράκη. Δηλαδή, Ελλάδα είναι 6 οικογένειες και εμείς οι άλλοι κοιτάμε σαν κερκίδα απαθής. Δεν μ' αρέσει στην Ελλάδα του 2010 6 οικογένειες να είναι δραστήριες και ισχυρές και εμείς οι άλλοι να είμαστε μπάζια και σκουπίδια. Δεν το δέχομαι αυτό. Εκεί οδηγούμεθα. Λοιπόν, παρακαλώ θερμά να, ο Δήμαρχος να αναλάβει. Επιμένω, περιμένω από αυτόν και θα τον καλέσω και εδώ να τον ευχαριστήσω και θα είμαι στήριγμά του εις ό,τι κάνει αυτό το πράγμα, έτσι. Θέλω την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Και αν δεν δροφητεύσουν τα μέτωπα και ολοκληρώσουν σε 1, 2, 3 χρόνια, 4 τη δεδροφύτευση, ας τα κλείσουν, γιατί τότε τουλάχιστον από το κλείσιμο θα πάθουν ζημιά οι εργάτες, οι επιχειρηματίες, θα πάθουν πολύ, δεν ξέρω τι άλλο θα πάθουν, αλλά δεν θα πάθει το Μαρκόπουλο. Θα έχει αποκατασταθεί η όποια ζημιά έγινε από το 65 και μετά που λειτουργούν τα λατομεία. Τουλάχιστον δεν θα κλαίμε για το Μαρκόπουλο αν τα κλείσουν σε 2-3 χρόνια, αφού δεδροφυτευτούν τα μέτωπα και αποκατασταθεί όπως ορίζει η μελέτη το περιβάλλον. Έτσι. Λοιπόν, δεν θέλω να επανέλθω, αλλά επανέρχομαι γιατί συνεχίζουν στο άλτερ δημοσιεύσεις, η καθημερινή επανέρχεται, γελιοποιείται το κράτος. Μα πότε γελιοποιείται το κράτος? Πότε γελιοποιείται το κράτος? Δηλαδή, όταν κλέψανε το 99 τα λεφτά του ελληνικού λαού στο χρηματιστήριο, το κράτος ήταν σοβαρό? Πέστε μου, ήταν σοβαρό? Όταν είπε ο Μητσοτάκης, δώστε το όνομα Μακεδονία στα Σκόπια και σε 10 χρόνια θα το έχουμε ξεχάσει, ήταν σοβαρό το κράτος? Όταν ο Στεφανόπουλος ένα μου απάνταγε, ως πρόεδρος Δημοκρατίας είμαι αναρμόδιος, γινόντουσαν εκλογές σε λίγες μέρες, του διηγούμενη με επιστολή ότι η Ένωση Κεντρών σε κανένα κανάλι δεν μπαίνει, και έλεγε πηγαίνετε στα δικαστήρια. Ενώ ξέρει και ο ίδιος ο δικηγόρος ότι στα δικαστήρια δεν είναι 2-3 χρόνια και εκλογές ήταν σε 10 μέρες. Είναι σοβαρό το κράτος?
Δηλαδή, πότε είναι το κράτος σοβαρό? Όταν βγάλανε τον Μπάρκουλη προχθές Παρασκευή ένα πρωί και σε κάποιο κανάλι, νομίζω Αυτιάς, και λέει ζει με 500 ευρώ σύνταξη, ενώ τα φάρμακά του είναι 1200 κάνουνε. Τα φάρμακά του μόνο κάνουνε 1200 ευρώ. Και έπαιρνε μια εταιρεία, λέει παρέχω το οξυγόνο. Έλεγε ο Καράς, θα δω τον υπουργό, ο Καράς ο ηθοποιός, θα δω τον υπουργό μήπως του δώσουμε κάτι παραπάνω. Καλά, δηλαδή μόνο ο Μπάρκουλ, επειδή βγήκε στην τηλεόραση, να δώσουμε κάτι παραπάνω. Άλλοι που είναι αξιοπρεπείς και δεν πάνε στις τηλεοράσεις, πώς θα ζήσουν κύριε Καρά? Χαίρομαι που έναν άνθρωπο σαν τον Μπάρκουλ, διακεκριμένο τον δείχνουμε ενδιαφέρον, αφού τον βγάλουμε ως ηκέτη στην τηλεόραση. Τόσοι άλλοι που με αξιοπρέπεια τους λέω ελάτε να τα πούμε στο κανάλι, λέει, όχι δεν βγαίνω λέει στο κανάλι, να μην ξέρει ο καθένας το πρόβλημά μου. Για αυτούς ενδιαφέρθηκε ο κάθε Καράς, ο κάθε Αυτιάς, ο κάθε... Όχι, αυτοί πρέπει να λιώσουν και να πεθάνουν μέσα στην αξιοπρέπειά τους. Αυτή είναι η Ελλάδα. Γι' αυτό ζητώ στις ερχόμενες εκλογές, οι εκλογές θα γίνουν πολύ γρήγορα, να πάσα στη δείχτε παρακαλώ λίγο το... Σε ερχόμενες εκλογές να είμαστε λίγο σκληροί, να ψηφίσουμε την Ένωση Κεντρών με σκληρότητα, να παραμείνετε στις οθόνες σας, γιατί τώρα θα μιλήσουμε για πολιτικά άλλα ζητήματα, γιατί την πρώτη ώρα μας την έφαγε το θέμα των εκλογών της ευρύτερης πολιτικής και το θέμα των λατομείων. Θα δείτε και τους καλεσμένους μας. Όσοι θέλετε να στείλετε στην εφημερίδα Αντιδιαπλοκή άρθρο, κείμενο ή σχόλιο ή καταγγελία, παρακαλώ να χρησιμοποιείτε τον αριθμό του fax 210-5246-864 ή τη διεύθυνση Ένωση Κεντρών Καρόλου 28 Αθήνα. Ένωση Κεντρών Καρόλου 28 Αθήνα. Εδώ πέρα τούτε το πρώτο μέρος του σημερινού πολιτικού μαραθωνίου. Κάθε Κυριακή μετά τις 11 η ώρα το βράδυ, τρίωρη εκπομπή στο Έξτρα Πολιτικός Μαραθώνιος. Η εκπομπή μεταδίδεται δορυφορικά από το δορυφόρο Χόμπερτ. Οπότε αν έχετε ψηφιακή δορυφορική κυρία σε όλη την Ευρώπη, μπορείτε χωρίς να πληρώνετε μηνιαίο τέλος να βλέπετε κάθε Κυριακή βράδυ τον πολιτικό μαραθώνιο. Και επίσης στο ίντερνετ, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα που βλέπετε στις οθόνες σας σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής, μπορείτε τις ίδιες εκπομπές που κάνουμε εδώ, τις βάζουμε ως αποθήκη και μπορείτε να τις βλέπετε με εικόνα και ήχο κανονικά σαν τηλεόραση, οποιαδήποτε μέρα και ώρα επιλέξετε του 24ωρου από την επαύριον της πραγματοποίησής τους. Κάνουμε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για τη συνέχιση της διαδικασίας. Κερδίστε μία δωροεπιταγή αξίας 200 ευρώ για αγορές από τα καταστήματα www.home.com. Επίσης όλοι κερδίζουν ένα πρόγραμμα αξίας 120 ευρώ από τα Bodyline. Από κινητό στείλτε Β' όμικρον κενό και το ονοματεπώνυμό σας στο 4545. Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι τον πολιτικό μας μαραθώνιο. Κάθε Κυριακή μετά τις 11 η ώρα το βράδυ, τρίωρη εκπομπή στο Έξτρα, ο πολιτικός μαραθώνιος. Ευχαριστούμε εσάς το τηλεοπτικό μας κοινό που έχετε καταξιώσει την εκπομπή σαν μια σοβαρή εκπομπή από τις λίγες που έχουν απομείνει στο χώρο της ηλεκτρονικής ενημέρωσης, που έχουν σοβαρότητα και σαφώς πολιτική χρειά. Γιατί σε όλα τα κανάλια, άμα δούμε, βλέπουμε καλλιτέχνες, ηθοποιούς, φτωχούς να βγαίνουν να ζητούν βοήθειες. Έχουν γίνει τα κανάλια ρόμπες, κυριολεκτικά, να πω έτσι λαϊκά. Λοιπόν, το κανάλι μας το Έξτρα σε κάποιες εκπομπές τηρεί μια σοβαρότητα και αυτήν αγωνιζόμεθα ως κόρη οφθαλμού να την περιφρουρήσουμε. Και θέλουμε να την επεκτείνουμε και αν είναι δυνατόν και σε όλες τις εκπομπές. Θα έχουμε ψυχαγωγία. Να μην έχουμε εκφυλισμών και εκμαυλισμών, να μην έχουμε. Αυτό λέω εις όλους. Άλλο η ψυχαγωγία, να μην τα μπερδεύουμε. Λοιπόν, στο πρώτο μέρος θίξαμε το θέμα των εκλογών. Περιμένουμε εκλογές. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να έχουμε εκλογές. Δεν θα πάμε ούτε Οκτώβριο, αποκλείεται. Ο ανασχηματισμός που δεν γίνεται είναι η μεγαλύτερη επιβεβαίωση ότι θα έχουμε ευνίδες εκλογές. Μα θα μου πείτε τι θα κερδίσουν στις ευνίδες εκλογές.
Μα εδώ είναι το μεγάλο ειστούμενο που δεν μπορεί ο ελληνικός λαός να το καταλάβει. Δεν θέλουν να κερδίσουν ούτε το Πασόκ ούτε τη Νέα Δημοκρατία. Θέλουν να κάνουν συγκυβέρνηση όπως στη Γερμανία και να κόψουν τα επιδόματα, τις συντάξεις, τα εφάπαξ και τα δώρα του κόσμου. Τώρα στο στόχαστρο, επειδή οι κλέφτες φάγαν τα λεφτά στο χρηματιστήριο, τα πήγαν Ελβετία. Δεν τα αφήσαν εδώ τα λεφτά να τους τα πάρουμε πίσω. Οι μόνοι λοιπόν που έχουν τα λεφτά είναι οι συνταξιούχοι, οι απλοί άνθρωποι, οι μισθοί τους, οι συντάξεις τους, τα σπίτια τους. Λοιπόν, αυτά έχει βάλει στο στόχαστρο ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Κώστας Καραμαλής και θα κάνουν μαζί κυβέρνηση. Μα ακούγεται εξωφρενικό, λέει, στην Ελλάδα, μου έλεγε προημερών ένα στην Καλαμάτα, λέει, στην Ελλάδα θα γίνει κοινή κυβέρνηση Πασόκ και Νέα. Είναι δυνατόν, μου λέει και τα λοιπά. Γιατί το μυαλό του είναι πεπερασμένο του ανθρώπου αυτού στην Καλαμάτα και δεν καταλαβαίνει ότι οι πολιτικοί μπορεί να βρίζονται μεταξύ τους, αλλά στην κλεψιά και στο φαγοπότι είναι συνεταίροι. Και στην υπηρεσία των συμφερόντων του Βαρδινογιάννη και του Λαμπράκη και του Αλαφούζου είναι συνεταίροι. Δεν μπορεί να το καταλάβει το πεπερασμένο μυαλό του κάθε ανθρωπάκου και δεν έχω και απέτηση να το καταλάβει. Εγώ βλέπω διαλυμένο το κράτος, βλέπω φτωχευμένη τη χώρα, βλέπω μηδενισμένα τα ασφαλιστικά ταμεία, έχουν βαρέσει αλάρμ οι δήμοι που είναι όλοι φτωχευμένοι και ρακένδυτοι και βλέπω ότι μια κυβέρνηση αυτοδύναμη και που να βγαίνει μη έχοντας δεκάρα, τι θέλει τέτοια εξουσία. Άρα λοιπόν τι αναζητείτε, ένα σφαγείο, να βάλουμε το λαό στο σφαγείο. Ποιος θα τολμήσει να βάλει το λαό στο σφαγείο, μόνο μια συγκυβέρνηση των δύο κομμάτων. Άρα οι πολίτες που λένε να πάει πρώτα λίγο το Σεπτέμβρη στην έκθεση Θεσσαλονίκης ο Καραμαλής να κάνει παροχές για να πάρει ποσοστό. Τι παροχές να κάνει ο Καραμαλής, με τι λεφτά. Να έχουμε και άλλες απατεωνίες να ακούσουμε δηλαδή. Λίγα έχουμε ακούσει. Λοιπόν, είναι τελειωμένη η χώρα. Και θέλετε να σας πω κάτι, θα είναι και ευχάριστη. Εγώ την εγκρίνω την εξέλιξη αυτή να κυβερνήσουν και οι δυο τους. Μια και είναι ένα είναι το κόμμα. Είναι οι Φιλιππινέζες της διαπλοκής. Είναι το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία δεν είναι δύο κόμματα. Ένα είναι το κόμμα. Οι Φιλιππινέζες των διαπλεκομένων. Το υπηρετικό προσωπικό του μεγάλου κεφαλαίου. Επομένως, ας κάνουν και μαζί η κυβέρνηση να πάρει χαμπάρι και ο λαός. Ποιοι είναι, και όχι να λέει ο Γιώργος Παπανδρέου έτσι, ο Καραμαλής έτσι. Προημερών μου λέει έξω από μια τράπεζα ένας. Λέει, αυτός ο Γιώργος δεν κάνει. Λέω, δεν κάνει. Ο Καραμαλής του λέω, κάνει. Και αυτός άχρηστος είναι. Λίγο πιο σοβαρός είναι. Του λέω, ψήφισες Νέα Δημοκρατία, ε. Άρε Λεβέντη μου λέει, είμαστε όλοι μα. Έτσι μου είμαστε όλοι λέει μα. Παιδιά τι να σας κάνω. Επειδή είχε ψηφίσει ο Κακομοίρης Νέα Δημοκρατία, ήθελε τον Καραμαλή πιο σοβαρό. Τι να του κάνω εγώ τώρα. Αφού τον ήθελε πιο σοβαρό να του χαλάσω το χατήρι. Λέω και ο Βουλγαράκης είναι πιο σοβαρός και ο Λιάπης και ο... όλοι είναι πιο σοβαροί. Λοιπόν, έχουν κάνει το λάθος. Είναι δύσκολο ο λαός από τα δύο κόμματα να φύγει βέβαια, γιατί είναι πολλές οι δεκαετίες που έχει σε αυτό το δικομματισμό εγκλωβιστεί. Αλλά νομίζω η πίεση των πραγμάτων, η φτώχευση της χώρας, η ανάγκη να μπουν και στη Βουλή 10 άντρες να αντιπαλέψουν αυτό το σάπιο. Και θα σας πω άλλο ένα παράδειγμα πριν φτάσουμε στους καλεσμένους μας. Μπήκα σε κάποιον, σε μια περιοδία που είχα στην Καλαμάτα, μπήκα σε κάποιον. Και όταν του είπα να πάρει το βιβλίο της Ένωσης Κεντρών, του δώσα εφημερίδες και τα λοιπά, μου λέει να ψηφίσουμε. Μόνο οικονομικά δεν μπορώ να βοηθήσω, κύριε Λεβέντη. Λέω, μα πρέπει να βοηθήσει, το κόμμα δεν χρηματοδοτείται, του λέω. Λοιπόν, άρχισαν και μέσα του τον ζώναν τα φίδια. Τελικά πήρε το βιβλίο. Μου λέει, θέλω να σας ξαναδώ. Λέω, θα... σε επόμενο ταξίδι θα σας ξανακάνω μία επίσκεψη. Λέω. Φεύγοντας για το αυτοκίνητο, τον βλέπω ενώ ήταν μακριά το αυτοκίνητο στην είσοδο μέχρι εκεί που τα γραφεία ήταν 200-300 μέτρα. Έρχεται από πίσω μου. Λέω, θέλετε κάτι να προσθέσετε. Με πήγε ως έξω. Μου λέει, θα σας βοηθήσω κύριε Λεβέντη. Λέω, τι άλλαξε από μέσα που κάτσαμε και ήπιαμε τον καφέ εκείνα τα 5 λεπτά, τα 10, τι άλλαξε ως τώρα.
με ευνηδιάσατε, λέει, δεν περίμενα να μου ζητήσετε να πάρω κουπόνι. Ομολογώ, αισθάνθηκα λίγο άκομψα, γιατί δίνω, λέει, στα κόμματα, αλλά τους ξέρω πολύ καιρό τους βουλευτές, έχουμε φιλίες. Αλλά εδώ, λέει, που έφτασε η Ελλάδα, θέλουνε, λέει, τιμωρία. Να ξαναέρθετε και την άλλη φορά δεν θα είμαι επιφυλακτικός όσο ήμουνα σήμερα. Λόγω περίμενα ότι αυτό θα το σκεφτείς μετά μια μέρα, μετά δυο. Μου λέει, το σκέφτηκα στα 3-4 λεπτά. Είναι αρκετά τρία. Είναι τέτοια, λέει, τα εγκλήματα και του Πασόκ, είναι τέτοιοι οι κλέφτες που μας έχουν φέρει σε απόγνωση. Απλά δεν πίστευα ότι είστε τόσο αποφασιστικός. Αφού είστε αποφασιστικός και θέλετε να σηκώσετε το λάβαρο της κάθαρσης, θα σας δώσουμε την ευκαιρία, λέει. Τουλάχιστον η Καλαμάτα θα σας δώσει την ευκαιρία. Έχω εργοστάσιο και θα έρθείτε εδώ. Και θα το κάνω και εκλογικό κέντρο. Λέω, αφήστε με να φύγω, διότι θα με κάνετε να γυρίσω. Τώρα, προηγουμένως είπατε ότι σας ευνηδίασα. Μετά, με τα δυσκολίες, πήρατε ένα βιβλίο. Τώρα θέλετε να το κάνουμε και εκλογικό κέντρο, του λέω. Σε λίγο θα μπεις και υποψήφιος. Άσε με να φύγω, καημένε, μην βρεις τον πελά σου. Μου λέει, σε περιμένω όμως, μου λέει. Σε περιμένω. Αισθάνομαι άσχημα, μου λέει, που δεν σε βοήθησα. Είσαι άντρας. Ενώ όλοι οι άλλοι που έρχονται, λέει, είναι τσουτσέκια. Και του Πασό και τη Νέα Δημοκρατία και είναι και κλέφτες. Ενώ σε σένα, λέει, μια δραχμή δίνεις, ξέρεις πού θα φτάσει, πού θα πιάσει τόπο. Έγινε μόνος του, δηλαδή. Αυτοπροωθούμενο, απλά ήθελε σιγά σιγά ο πύραυλος, ναι, πώς η NASA, πώς λαντσάρει, πώς το λέμε, δηλαδή εκτοξεύει τον πύραυλο. Για πέστε μας, κύριε Σταυρίδη, η εβδομάδα που τσούλησε. Καλησπέρα σας. Ήταν καλή. Λοιπόν, ακούστε, θα σας πω κάτι, θα ξεκινήσω από το τελευταίο που είπατε για τα μάκετα μου. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι υπάρχει ένας Έλληνας σόφρον, και θα είναι υποκριτής αυτός, αν πει ότι κάποια στιγμή στη ζωή του, τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, έστω και εμβρασμό ψυχής, δεν εξεστόμησε τη φράση «είμαστε ηλίθιος λαός». Δεν το πιστεύω, όλοι μας το έχουμε πει. Λοιπόν, δεν είμαστε καθόλου ηλίθιος λαός. Είμαστε αυτό που είπε ο Λόρδος Βίρον, που έδωσε ζωή και περιουσία για αυτή τη χώρα. Είμαστε συμφεροντολογικός λαός. Λοιπόν, μιλώ με πάρα πολλούς δημοσιογράφους και με πάρα πολλούς πολιτικούς από όλη την Ευρώπη, από την Αμερική και από την Νότιο Αμερική. Σας πληροφορώ ότι είναι πολύ φιλέλληνες εκεί και οι Μεξικάνοι στην Κεντρική Αμερική. Κανένας δεν μπορεί να πιστέψει ότι με αυτά που ακούει, που είναι το ελάχιστο, γιατί θα πρέπει να ξαναπώ άλλη μια φορά στον κόσμο που μας ακούει, ότι αυτά τα οποία κάθε μέρα, όπως λέμε στη δημοσιογραφική γλώσσα, σκάνε, ομόλογα, αξιομόλογα, α, β, γ, είναι το απειροελάχιστο μπροστά σε αυτά που συμβαίνουν. Είναι όσα ανακαλύπτονται και αποκαλύπτονται. Άλλα ανακαλύπτονται και δεν αποκαλύπτονται, άλλα δεν ανακαλύπτονται τελείως. Για να μας τρομοκρατήσει, είναι το οι παρονυχίδες αυτές που βγαίνουν. Υπάρχει μεγάλο από κάτω. Λοιπόν, απορούν πώς με όλα αυτά που ακούν, για άλλη μια φορά κουραστικά, τα απειροελάχιστα, πώς αυτά τα κόμματα παίρνουν τέτοιο ποσοστό. Δηλαδή, από εκεί να καταλάβετε ότι κάπου πιάνεται ο κόσμος, δεν ψηφίζει ιδεολογικά πια. Έπαψε αυτό, λίγο πάνω, λίγο κάτω, το 85 σταμάτησε. Από εκεί και πέρα ο κόσμος ψηφίζει πια με το συμφέρον του. Άρα δεν είμαστε καθόλου μειονεκτικός λαός, μια χαρά είμαστε όπως όλοι οι άλλοι. Ξέρουμε, πάμε ενδιατεταγμένη υπηρεσία και ρίχνουμε το κουκί μας. Τώρα, για να το έτσι σας προγκάρω λιγάκι, όπως λένε, από αύριο το πρωί νομίζω ότι θα σας φωνάζουν με κάποιο παρατσούκλι στο δρόμο. Αποκλείεται να σας φωνάξουμε το όνομά σας. Ναι, όχι, όχι. Ο κόκκινος λεβέντης, μάλλον θα σας λένε. Γιατί? Λοιπόν, ακούσαμε που λέτε πολυεθνικές, το ένα τ' άλλο στην Ελλάδα θα φάνε το ψωμί του Έλληνα, όλα αυτά. Εγώ ευχαριστήθηκα, γιατί είμαι στην αριστερή πλευρά, ξέρετε. Λοιπόν, κάπου μιλάτε κόκκινα και αυτό μου αρέσει. Δηλαδή δεν έχω ακούσει τα μεγάλα κόμματα να λένε. Όποιος θέλει να στηρίξει τους λίγους εναπομείνοντες Έλληνες επιχειρηματίες, έγινε αριστερός. Όχι, δεν έγινε, αλλά αληθωρίζει προς τα αριστερά. Το ΚΚΕ που είναι κόκκινο θέλει να κλείσει και ο συνασπισμός του λίγους που μείνανε. Θέλουν να φέρουν μόνο πολυεθνικές. Δεν το ξέρετε. Τώρα αυτό που το λέτε είναι κάπως βάρη. Άλλα λένε κόκκινο. Η Παπαρίγα θέλει να βοηθήσει τους επιχειρηματίες. Η Παπαρίγα πιστεύει ότι όλοι οι επιχειρηματίες είναι κλέφτες. Δεν το ξέρετε. Το δόγμα του ΚΚΕ είναι ότι ο εργοδότης δεν μπορεί να μην είναι κλέφτης. Και ότι έργο του εργάτη είναι να πνίξει τον εργοδότη. Δεν το ξέρετε.
Ενώ, σε τι διαφέρει ενός κεντρών? Ενός κεντρών θα καλέσει τους κοινωνικούς εταίρους σε συμπόρευση. Ναι. Ο εργάτης στο ρόλο του, ο εργοδότης στο ρόλο του. Και το κράτος επιβλέπων για να μην αυθαιρεθεί ο ένας βάρος του άλλου. Ναι. Τώρα είστε κεντρός αυτό. Αυτό είναι κέντρο, ναι. Τώρα. Η Παπαρίγα είναι μόνιμα υπέρ του εργάτη και μόνιμα κατά του εργοδότη. Ναι. Ναι. Και του καλού εργοδότη. Για να είμαι ειλικρινής, δεν πιστεύει ότι δεν υπάρχουν καταρχάς καλοί εργοδότες. Η Παπαρίγα πιστεύει ότι δεν υπάρχουν καλοί εργοδότες. Είναι σίγουρα κλέφτες. Είναι ακραίο λέω αυτό που λέει, αλλά έχει κάποιες ρίζες. Δηλαδή έχουν πονηρέψει πια οι πάντες σήμερα και θέλουν να βγάζουν τα χιλιαπλάσια. Γι' αυτό σου λέει εκμεταλλεύονται πια τον εργάτη όλοι. Θεωρεί ένα κουτό τον εαυτό του αν δεν εκμεταλλευτεί τον εργάτη. Δηλαδή έχει κάποια σπέρματα δίκαιου. Δεν είπα το δίκαιο, είπα ρίζες. Δηλαδή ένας που έχει μια βιοτεχνιούλα με 10 άτομα εκμεταλλεύεται εργάτη? Όχι, σε αυτό το επίπεδο δεν νομίζω να το θεωρεί πια και η Παπαρίγα. Ναι. Ποιες επιχειρήσεις, μόνο πολυεθνικές δεν έχουν μείνει? Έχετε δίκιο. Πηγαίνετε στη Συγκρού. Οι μισές κλείσανε. Συγγνώμη, πηγαίνετε στη Συγκρού. Είναι ναυτιλιακές που είναι τα γραφεία του στο Λονδίνο η έδρα. Ναι. Και είναι κάτι που γραφεία της Lidl, του πολυεθνικέ Boss. Πολυεθνικές εταιρείες. Και δουλεύει κόσμος. Υπάρχουν Έλληνες επιχειρηματίες? Πού είναι, για δείχτε μου έναν Έλληνα επιχειρηματία. Υπήρχε ο Ποδοσάκης, έχει τίποτα ο Ποδοσάκης? Και οι μόνοι μεγάλοι που μείναν έχουν πλέον τράπεζες και πετρελαϊκές εταιρείες. Ναι, και ναυτιλιακές. Άρα τι είναι, Έλληνες είναι αυτοί. Σωστά. Πάντως η Παπαρίγα ήταν η μόνη προχτές στο διαξηφισμό που παρακολουθούσα στη Βουλή που είπε μια ωραία φράση. Τι είπε? Δηλαδή, μη μιλάτε κι εσείς κύριε Παπανδρέου, μη μιλάτε κι εσείς κύριε Καραμαλή, είστε και οι ίδιοι στον ίδιο βούρκο κομμένοι. Πέστε μου, εκείνη σε ποιο βούρκο είναι η Παπαρίγα? Κοιτάξτε, η Παπαρίγα, ο συνασπισμός. Ναι, τι είναι? Ο Καλατζαφέρης, εσείς έχετε ένα ισχυρό δικαιολογητικό όλοι. Ποιο είναι αυτό? Ότι δεν μας είδετε κυβερνώντες. Όχι δίπλα στον Καλατζαφέρη ο Λεβέντης. Όχι. Ούτε στην Παπαρίγα. Καταλαβαίνετε. Ας το πει όμως, ας ολοκληρώσει. Ποιο είναι το καλό? Δεν μπορείτε να μας κρίνετε αν δεν μας δείτε κυβερνώντες. Πώς δεν κυβερνήσατε? Θα γίνει κυβερνών ο Καλατζαφέρη. Μόνο έτσι πρέπει να τον δούμε. Πρέπει να τον δούμε. Καήκαμε. Ναι. Άμα γίνει η Παπαρίγα κυβερνώσα και ο Καρατζαφέρης κυβερνών, πάνω από αυτό που άμα πείτε τέτοιο πράγμα, έφυγα. Ναι, αλλά η προτιμώ στη Βουλγαρία, στη Ρωσία. Ο Καρατζαφέρης ήταν σε κυβερνό κόμμα. Πώς? Ήταν σε κυβερνό κόμμα. Ήταν σε Δημοκρατία. Ήταν σε κυβερνό κόμμα. Έδειξε ταυτότητα. Είδαμε όμως και τους άλλους που κατέστρεψαν την Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, είπατε στην αρχή, και το είπατε μάλιστα και δεύτερη φορά, ότι αυτές οι δύο παρατάξεις που κυβέρνησαν αποτελούνται από αχρήστους. Λοιπόν, εδώ θα διαφωνήσω λιγάκι. Άχρηστος τι σημαίνει? Άχρηστος σημαίνει ο μη χρηστικός, αυτός που δεν είναι χρήσιμος. Mm. Ναι, μπορεί να είναι όμως σαν το Βερνίκι, ένα ουδέτερο. Νέτρ που λέμε. Mm. Άρα δεν είναι άχρηστος, είναι κάτι χειρότερο, είναι επικίνδυνη. Είναι επικίνδυνη η χώρα. Δεν ζημιώνεται ποτέ από τον άχρηστο. Μένει στο ίδιο επίπεδο. Ζημιώνεται από τον επικίνδυνο. Mm. Δηλαδή, εδώ ήσασταν λίγο επιεικείς. Mm. Είναι πολύ επικίνδυνη, πρόεδρε. Η κατάσταση που επικρατεί στο Πασόκ και την Δημοκρατία, κατά τη γνώμη μου, τι είναι? Είναι 10-15 άτομα στο κάθε κόμμα, συνειδητά υπηρέτες της διαπλοκής, και οι υπόλοιποι είναι μπάζια. Δηλαδή, θέλετε να καταλάβετε, εγώ όταν λέω άχρηστο το Πασόκ, τι εννοώ? Στο Πασόκ δεν ξέρουν και οι 120 βουλευτές τι γίνεται. Οι 10-15 ξέρουν ότι τις οδηγίες τις δίνει ο Λαμπράκης, ο Βαρδινογιάννης, να μην λέμε τώρα. Και οι άλλοι, απλά σε ρόλο, ας παίρνω το μισθό μου, ας κάνω τα ρουσφετάκια μου, ας κονομάω. Ας διορίζω τους φίλους την οικογένεια. Και να επαινώ τον αρχηγό σαν τον άλλο με το μάγειρα, να πούμε στη συζήτηση. Και είμαι και δημοκράτης. Ναι. Και αν αύριο πέσει ο αρχηγός, είμαι ο πρώτος που θα πω ότι αυτός μας έβλαψε. Το ίδιο έκανα και στο σημείο. Είναι μια χούντα που έχει εξουσία σε κάθε κόμμα και οι άλλοι είναι μπάζια. Οι βουλευτές. Και λυπούμαι που το λέω, δεν θέλω να τους θίξω, τους σέβομαι. Αλλά όταν πάνε σε ένα κουτσονόμο άνθρωποι σαν το γεννηματά και ψηφίζουν για να μην ανοίξουν οι λογαριασμοί του Κοσκοτά. Και τους λέω εκ των υστέρων, πώς εσύ ψήφισες κύριε Γεννηματά? Και λέει, με καλέσανε 9:15, μου είπαν η ψηφοφορία είναι στις 9, δεν πρόλαβα να ενημερωθώ και είπα, τι ψηφίζει το Πασόκ? Όχι. Και του λέω, και τότε τι? Μου λέει, κύριε Πρόεδρε μου, κομματική πειθαρχία. Είχα το περιθώριο εκείνη την ώρα, 9 η ώρα, να πω, διαφωνώ, να αναβληθεί η ψηφοφορία, θα θεωρούμουν προδότης. Το ακούτε? Βεβαίως.
Μόνο που αυτό είπατε, Μπάζια, ξέρετε κάτι. Σωστά το είπατε. Πάρα πολύ σωστά το είπατε. Αλλά δεν είναι ουδέτερα, Μπάζια. Δηλαδή κάνουν κακό και αυτοί, είναι επικίνδυνοι. Γιατί τρέφουν μια νοσούσα κατάσταση, πιωροούσα. Τη στηρίζουν. Δίνουν την ευκαιρία στη χούντα που κυβερνάει το κάθε κόμμα να διαφεντεύει. Συμπορεύονται με το κακό. Δεν σηκώνει κανένα στον παϊράκι και να πει: όχι, ρε φίλε, φεύγω, πάω σπίτι μου. Όχι, εκεί, ωραία τα πράγματα. Και είδατε τη συζήτηση, το έχω πει πολλές φορές από αυτό το βήμα, τους διαξυφισμούς. Δεν λένε πια τι καλό κάνανε στη χώρα, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Λένε τι λιγότερο κακό έκανα εγώ από σένα. Mm. Ποιος είναι δηλαδή ο μη χείρον. Δηλαδή αυτή είναι κατάσταση απαράδεκτη, ας πούμε. Αλλά βγαίνουν χείριστοι και οι δύο. Βεβαίως, όταν βλέπετε ο ένας να λέει: εγώ έκανα λιγότερες κλεψίες. Ο έστι μεθερμινευόμενον εννοώ. Και λέει ο άλλος: όχι, εγώ έκανα τις λιγότερες κλεψίες. Είμαστε για να το συζητώ. Βλέπω τις τελευταίες μέρες, θα το παρατηρήσατε όλοι άλλωστε, ότι ο κόσμος είναι πάλι εξοργισμένος για αυτό το ομόλογο. Όπως ήταν εξοργισμένος και για κάθε πράγμα που βγαίνει. Λοιπόν, θα ήθελα να το δούμε πιο ψύχρεμα το πράγμα. Γιατί να εξοργίζεται ο κόσμος, δεν κατάλαβα. Η Ελλάδα, για κάθε έχοντα σώας τα σφρένα σε αυτή τη χώρα, είναι ένας απέραντος βούρκος και λυπάμαι που το λέω, πονάω που το λέω. Είναι ένας βόθρος, με συγχωρείτε. Λοιπόν, δεν θα υπάρξει άνθρωπος στον κόσμο να σας πει ότι από ένα βούρκο μπορεί να φυτρώσει ένα λουλούδι που θα μοσχομυρίζει ή ένα καρποφόλο δέντρο. Λοιπόν, τι περιμένουν να βγάλει ένας βούρκος? Θα βγάλει πάντα προϊόντα του κακού. Θα βγάλει κάτι άρρωστο. Δεν μπορεί να βγάλει λουλούδι, δεν μπορεί να βγάλει. Μέσα στην αφέλειά του μπορούσαν να πιστέψουν και στον υπόνομο μπορεί να φυτρώσει λουλούδι. Και βλέπετε τι λένε. Λέει το δικό μας που βγαίνει η Νέα Δημοκρατία και το λέει τώρα. Σωστά του έπαιρνε οι δημοσιογράφοι και ειδικά η κυρία Τρέμη το είπε αυτό. Καλά, τα 3 χρόνια περιμένατε για να το βγάλετε στα φόρα αυτό το που είχε και το Πασόκ και το 2001. Εκείνη και πόσα το χρόνια περιμένει να βγάλει το Λεβέντι. Καλά, άστε, η Τρέμη, αφήστε οι νεοδημοκράτες περιμέναν 3 χρόνια να βγάλουν το ομόλογο. Η Τρέμη πόσο καιρό περιμένει να καταλάβει τι λοποδίτες είναι και των δύο κομμάτων? Ή για τα κυνηγώντας το μεγάλο κασέ του συγκαλύπτει. Του συγκαλύπτει η κάθε Τρέμη. Και δεν έχω τίποτα με τρέμου το Λεβέντι. Όχι, θέλω να πω ότι η κυρία Τρέμη. Ο Τσίμας, η Τρέμη, ο Πρετεντέρης. Πότε θα καταλάβουν τι απατεώνες καλύπτουν των δύο κομμάτων τόσα χρόνια? Πάρα πολύ σωστό. Γιατί κάποια στιγμή θα λογοδοτήσουν και οι δημοσιογράφοι. Ήταν σε ρόλο λιβανιστηριού. Που λιβάνιζαν καθάρματα και απατεώνες επί τόσα χρόνια. Ναι. Πάντως η ερώτησή της ήταν σωστή. Γιατί λέει όλα αυτά του Πασόκ τα λέτε τώρα? Λέει τώρα τα ανακαλύψαμε. Σώπα μου, ρε. Τώρα τα ανακαλύψατε ότι τα έκανε το Πασόκ. Και τόσο άσοι είναι αυτοί στο μανίκι, γιατί δεν τους λέτε. Μαζί τα κάνανε από παλιά. Και σκέφτομαι εδώ, όχι έξυπνα, το ομολογώ. Σκέφτομαι πονηρά. Η Τρέμη ξέρει να μας πει κλέψανε τα λεφτά του κομματιστηρίου? Μια ερώτηση της κάνω εγώ. Λίγο πολύ αντί να με ρωτήσει εκείνη, αν με καλέσει σε κάποια εκπομπή, θα τη πω: με συγχωρείτε κυρία Τρέμη, επειδή εγώ ήμουνα στο εξωτερικό και δεν έλειπα το 99. Εσείς ήσασταν Ελλάδα, ήσασταν. Πήρατε είδηση ποιοι κλέψαν τα λεφτά του ελληνικού λαού το 99. Και ότι στα κανάλια αυτονών δουλεύετε. Ναι, αλλά το ξέρετε εσείς ότι. Ότι άρα πληρώνεστε με κλεμμένα, κυρία Τρέμη. Την άλλη μέρα. Κάθε κυρία Τρέμη. Την άλλη μέρα. Διότι αν α πούμε το εργοδότη αφεντικό ενό καναλιού έχει κλέψει λεφτά του χρηματιστηρίου. Ο κάθε εργαζόμενος του καναλιού αυτού με προϊόν εγκλήματος δεν πληρώνεται. Σωστό. Την άλλη μέρα όμως της προσκλήσεώς σας στο κανάλι, δεν θα ξανακάνει πια ειδήσεις στο κανάλι, κυρία Τρέμη. Και τώρα για την Τρέμη θα νοιαστώ εγώ. Για να βγει αλήθεια πάνω. Συγγνώμη, όταν κάνουμε, ανίχνευση του τι πρέπει να γίνει σε αυτή τη χώρα, θα κοιτάξουμε το Σταυρίδι, την Τρέμη, το Λεβέντι ή θα κοιτάξουμε το τη χώρα? Θα σώσουμε το δάσος. Τη χώρα. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, όχι, εγώ απλώς είπα για την κυρία Τρέμη, το Λεβέντι. Θα πάει να πνιγεί ο Λεβέντι. Αν μπορούσε αυτή τη στιγμή τούμπανο να γίνω εγώ σαν Βασίλη Λεβέντι, να λείψω από το χάρτη, αλλά η χώρα να προχωρήσει, θα διέθετα τον εαυτό μου. Αλλά δεν βλέπω ότι και ο Λεβέντης πάει χαμένος και η χώρα πάει όλο και χειρότερα. Αυτό βλέπω. Μου επιτρέπετε να πω την πονηρή μου σκέψη. Έτσι σας είπα, σκέφτομαι τώρα πονηρά και όχι έξυπνα. Μήπως όντως τα ήξερε, έτσι πιστεύω εγώ, η Νέα Δημοκρατία, όλες αυτές τις λουβιτούρες, πως τις λένε, του Πασόκ. Και εξανάγκης μήπως τους περίμενε για άσους στο μανίκι την τελευταία εβδομάδα πρώτων εκλογών να τις βγάλει. Δεν μπορεί να βγάλει. Το Πασόκ ξέρετε πως έκλεβε. Στο χρηματιστήριο, ξέρετε, έκανε. Κλέβαν 6 του Πασόκ, 6 της Νέας Δημοκρατίας. Για να βάλει φυλακή έναν ο Καραμαλής, πρέπει να βάλει και δικούς του χρηματοδότες. Εκεί σταμάτησε. Και άρα τελείωσε. Και δεν έκανε αυτό που έλεγε. Συμφισμός και του τάφου σιωπή. Ακριβώς. Τα δύο κόμματα, ένα κόμμα είναι.
Είναι η σύγχρονη έκφραση στην Ελλάδα του τι εστιλοποδίτης, κλέφτης. Αυτά είναι τα δύο κόμματα. Δηλαδή, αν μπορούσαμε να καλέσουμε έναν επιστήμονα πολιτικό και να του πούμε, θέλουμε να μας κάνεις ένα κλάμα, τι κολοποδίτες, κλέφτες, απατηγόνουν όλα αυτά, και να κάνε δύο κόμματα να τα εκφράζουν. Θα πούνε, δεν χρειάζεται, έχουμε. Το καταλάβατε. Δηλαδή, ανίερη συμφωνία. Σιωπηρή συμφωνία. Να τα ακούει ο κόσμος. Καταβαραθρωμένη συμφωνία. Να τα ακούει ο κόσμος τότε. Δεν έχω να πω άλλο. Υπόγειες διαδρομές. Υπόγειες διαδρομές. Πάντως πιστεύω ότι περίμεναν να τα χρησιμοποιήσουν στο παραπέντε και δεν τους έκατσε, όπως λέμε δημοσιογράφοι. Ποια να χρησιμοποιήσουν. Δηλαδή αυτά τα οποία έκανε το ΠΑΣΟΚ, αν δεν έβγαινε της Νέας Δημοκρατίας το ομόλογο αυτό το σκάνδαλο, πιστεύω ότι θα τα χρησιμοποιούσαν στο παραπέντε πριν τις εκλογές για να κερδίσουν πόντους από αυτό. Αφού είναι Φιλιππινέζες. Κύριε Σταυρίδη μου, δίνει μια επιταγή ο Βαρδινογιάννης στο ένα κόμμα και άλλη μια στο άλλο. Ναι. Σε ρόλο Φιλιππινέζας, τι να χρησιμοποιήσουν. Στημένο το παιχνίδι αυτό. Στημένο από νωρίτερα. Είναι στημένο. Πριν καθίσουν στο τραπέζι. Τι να χρησιμοποιήσουν. Πιόνια ενός συγκεκριμένου διαπλεκόμενου σώματος που κυβερνά τη χώρα. Ορατά και αόρατα. Τι είναι, δηλαδή, χωρίς βούληση. Είναι υπάλληλοι. Είναι υπάλληλοι, το αντιλαμβάνεστε. Είπα ότι δεν φταίει, λένε στο ΠΑΣΟΚ. Ο Γιώργος Παπαντρέου δεν τραβάει. Δηλαδή ο Ιησούς Χριστός θα τράβαγε με αυτούς τους λοποδίτες μαζί. Σε παρακαλώ τώρα. Δηλαδή φταίει ο Γιωργάκης. Που είναι καλοπροαίρετος, ίσα είναι πολύ μαλακός. Και ξέρετε, θέλω να φύγουμε από των μεγάλων αρχηγών την εποχή και να πάμε σε πολιτικούς μαλακούς, διαλλακτικούς. Δεν θέλω εγώ, δηλαδή, να το παίζουμε μεγάλος αρχηγός πια. Έχετε δίκιο. Η εποχή των. Βλέπω σε όλα τα κράτη πόσο γλυκά μιλούν. Υπάρχει συνασπισμός κομμάτων στην περιοχή. Η εποχή των μελιρίτων και των χρυσορυμώνων έχει περάσει. Δημαγωγό. Βγαίνουν στον μπαλκόνι για να πει τι να πει, αφού ψέμα. Μα εγώ πάντα το έλεγα ότι είναι ένας πολιτικός που μου αρέσει καλύτερα από άλλους ο κύριος Παπανδρέου. Ναι, το τι θα του φορτώσει. Και χάνεται, θέλεις να σου πω κάτι. Η καριέρα του Παπανδρέου τελειώνει γιατί είναι σε κόμμα κλεφτών και λοποδητών. Ναι. Και τελειώνει, θα μου πεις, και τόσα χρόνια που ήταν υπουργός, δεν ήταν και αυτός μέσα, δεν τα ήξερε. Εντάξει, τα ήξερε, αλλά θα μπορούσε υπό άλλες υγιέστερες συνθήκες να είχε καλύτερο μέλλον. Είδατε του τι του είπε στο διαξηφισμό ο Καραμαλής μέσα στη Βουλή. Τη Δευτέρα το πρωί μετά των εκλογών θέλω να δω πού θα είστε, κύριε Παπανδρέου. Μαζί θα νικήσετε. Χαίρετε και δυο. Όχι, ξέρετε τι εννοούσε. Ότι δεν θα είσαι ούτε αρχηγός του ΠΑΣΟΚ. Αυτό εννοούσε. Όχι, ρε παιδί μου. Εννοούσε θα είσαι δίπλα μου να ξεζουμίζουμε τους συνταξιούχους, να κόψουμε τις συντάξεις, να κόψουμε τα δώρα, να κόψουμε τα επιδόματα και να βάλουμε στο σφαγείο τους ηλίθιους που μας ψηφίσανε. Αχ, ρε κύριε Σταυρίδη. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι, κύριε, εδώ έχω μια απορία. Σιγά μην τυχόν διώξουν τον Γιωργάκη και φέρουν ποιον. Τον Βενιζέλο με τον πεθερό του, τον Βίλο του Μητσοτάκη. Ψάσου, θέλει ο Βενιζέλος να γίνει αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, σοβαρολογούμε, γαμπρός του Μπακατσέλου. Όταν ο Μπακατσέλος με τον Μητσοτάκη λέγανε να κάνουν business στα Σκόπια, σοβαρολογούμε θα γίνει. Δεν κάτσε, κύριε Σταυρίδη μου. Μα συγγνώμη, άμα είναι. Ο Γιώργος Παπανδρέου τουλάχιστον είναι γιος ενός πρωθυπουργού, κάποιου πρωθυπουργού, έκανε ζημιές, είναι. Ο άλλος είναι γαμπρός ενός. Να μην πω τη λέξη. Ναι, αλλά έχουν γίνει. Έχουν γίνει και οι δύο ίδιοι, με συγχωρείτε. Τι Μακατσέλος και τι Μακατσέλος. Άμα έχουν γίνει και οι δύο ίδιοι, δηλαδή εργαλεία του ιδίου εργοδότη. Στην Ελλάδα όλα γίνονται και το Ροχάμι μπορεί να δει πρωθυπουργό. Άλλο λέω ότι αυτή τη στιγμή να διώξουμε έναν Παπανδρέου και να φέρουμε έναν Βενιζέλο να κάνουμε τι. Δεν τα θυμόσαστε τον Βενιζέλο στο βασικό μέτοχο σε όλα. Όλο λανθασμένες, ούτε νομικός έγκυρος και επιτυχής δεν είναι. Δηλαδή, στο θέμα του βασικού μετόχου. Τι περισσότερο θα κάνει, θα γητέψει τον κόσμο, δηλαδή θα τον μαγνητήσει περισσότερο από τον Παπανδρέου. Θα βάλει τικά παλιός. Θα βάλει το τικά παλιός. Θα είμαι και λίγο αφελής. Μόνο με τα επίθετα μπορεί να πάει. Κύριε Βαζακόπουλο, τι λέτε εσείς. Εγώ αυτή τη στιγμή πρέπει να το πω αμέσως απευθυνόμενο στον κύριο Σταυρίδη. Σαν δημοσιογράφος ξέρω ότι είστε καλοπροαίρετος. Βέβαια. Πάντα. Και αντικειμενικός οφείλω να είμαι. Αλλά δεν είμαι δημοσιογράφος. Κινδυνεύετε να χαρακτηριστείτε και αφελής. Γιατί προσπαθείτε αυτή τη στιγμή να ερμηνεύσετε τις μελλοντικές πιθανότητα κινήσεις κάποιων υποτιθέμενων πολιτικών. Εδώ, καλέ μου άνθρωπε, δεν υπάρχει πολιτική στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχουν κομματικοί γκάγκστερς. Για του λόγου του αληθές, θα κάνω μια αναφορά πολύ σύντομη στο χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου.
είναι της 22 Ιουλίου του 1994. Ήδη είχε στείλει στα Ουράνια κάποιο Παναγιωτόπουλο, συναδελφό σας. Α, ναι, τη θυμάμαι. Είχε χάσει το προφίλ του, ναι. Εντελώς μια για πάντα, θα θυμάστε. Και πραγματικά έχασε και το δημοσιογραφικό του προφίλ σαν εκπομπή. Λοιπόν, προσέξτε, διότι εδώ πέρα θα πω κάτι πολύ σοβαρό πλέον, γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στο χώρο που βρισκόμαστε. Το χώρος που βρισκόμαστε είναι δημοκρατικός και θα σας εξηγήσω ακριβώς τι σημαίνει αυτό πλέον. Λοιπόν, τότε εκείνη την εποχή μόλις συμπληρώθηκαν 20 χρόνια μεταπολίτευσης. Από το κύριο άρθρο της σύνταξης δημοσιεύει την πρώτη παράγραφο και λέει 20 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση οι πολίτες απομακρύνονται από την πολιτική, διαπιστώσεις, αφισβητούν τις προθέσεις των κομμάτων, καλέ τι μας λέτε, εγώ το λέω αυτό, λιδωρούν τις επιλογές τους και εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους με ποικίλους τρόπους από τη μη συμμετοχή στις κομματικές διεργασίες ως την προμοδότηση, και εδώ έρχομαι να δείτε το σάπιο, το κρυπτοομοφιλοφιλικό. Ως την προμοδότηση είπατε. Ναι, εδώ έρχομαι, γι' αυτό, ναι, ναι. Γι' αυτό καθυστέρησα τώρα στην ανάγνωση, στην προμοδότηση φορέων που γελιοποιούν την πολιτική λειτουργία. 13 ολόκληρα χρόνια πριν υπόψη, ναι. Ναι. Φαντάσου τώρα. Γιατί έχω και ένα άλλο έντυπο εδώ. Τώρα. Να δείξει όμως. Το Αντί. Δείξτε το, ναι, το περιοδικό Αντί, το οποίο του είχα μεγάλη εκτίμηση έως τότε. Και έχει φωτογραφία το Λεβέντι απ' έξω. Λοιπόν, αυτός είναι ο φορέας, ο μη σοβαρός. Υπονοούσε προσέξτε, δηλαδή το μην Αντί. Μην με διακόψετε τώρα, γιατί θα εξηγήσω το σκεπτικό αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι είναι κόκκινα χρώματα. Ναι, εντάξει. Επειδή αναφερθήκατε και ο κόκκινος Λεβέντι. Μα πού ζούμε, κύριε Σταυρίδη, αυτοί οι άνθρωποι ανέσχυντα μοιράζουν και πιστοποιητικά σοβαρότητος. Καταλαβαίνετε σε τι χώρα βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Το δηλαδή, σοβαρός και τι όχι, το κατευθύνει ο Αντίας. Όχι, θα και δεν χάλισα τον έχει Αντί. Ήδη προηγηθεί στο 89 η δημοσίευση ότι ο κύριος Παπουτσάκης έπαιρνε τα μυθιστικά κονδύλια. Για εδώ μέσα δεν θα βρείτε λέξη. Αυτό τέλος πάντων. Δεν ξέρω να σβηστεί αυτό από την εκπομπή. Πού είχε δημοσιευτεί αυτό, σε εφημερίδες. Και μάλιστα διακρίνει. Πάντως ως προς την απαξία για την πολιτική ζωή έχει δίκιο. Δεν μας ενδιαφέρει τον μισό λεπτάκι. Του κυρίου του Παπουτσάκη. Βλέπετε, έχει τη φωτογραφία του. Τα κονδύλια δεν μας ενδιαφέρει. Και δεν αναφέρεται στον πολιτικό τη απόψη του. Τι χειρότερο φασισμό θέλετε. Χωρίς να του δίνει το δικαίωμα ένα Βασίλη Λεβέντη, χωρίς να του δίνει το δικαίωμα να εκφραστεί, να αμυνθεί, τον βγάζει γελίο ένας κύριος Αντί, ναι. Παπουτσάκης. Σύνταξη του περιοδικού, δεν θα ξέρω τα ονόματα, τον οποίο σεβόμεθα όμως, συγκεκριμένα. Να δηλώσω τώρα, προσέξτε, τον εκδότη αυτού του περιοδικού εμείς, ας μας θεωρεί γελίους εκείνος. Καλά, γιατί είπα, αφήστε με να ολοκληρώσω. Δεν ασχολούμαι. Του λέμε τον σεβόμεθα και δεν ξέρω αυτά μα που λέτε. Μα εγώ τι κάνω τώρα, λέτε εγώ τον τοποθετώ. Μην μιλούμε όλοι μαζί. Αυτά που λέτε για μυστικά κονδύλια, εγώ ούτε τα ξέρω ούτε τα επιβεβαιώνω. Έτσι, λοιπόν. Τι τα είχαν αναφέρει οι εφημερίδες. Είχε δημοσιευθεί ότι περιλαμβανόταν και το όνομα του. Και ναι, ποιοι το είχαν δημοσιεύσει, πού. Ήταν συγκεκριμένα σε κατέθεσε βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τότε, μέσα στο 89 που ανέφερε και το όνομα του Μητσοτάκη. Υπάρχει στα πρακτικά. Του Μητσοτάκη. Βουλή δηλαδή. Ήταν από τα κοντήλια Μητσοτάκη τότε που ήταν, ναι. Και πάρει ο συγγενής. Και δεν έκανε μήνυση ο Παπουτσάκης. Είναι έτος, γι' αυτό αναφέρω το σύνημερο 89, αυτό είναι 94. Ναι, ναι. Λοιπόν, και συνεχίζει το αλλά εμείς σε πάση περιπτώσει δεν το επιβεβαιώνουμε αυτό, έτσι να εξηγούμε. 20 χρόνια μετά λέει από τον Καραμαλή στο Λεβέντι. Από τα οράματα στην έξοδο κινδύνου στο Χαβαλέ. Με αυτό το πνεύμα το Αντί επιχειρεί σήμερα μια ανατομία, προσέξτε τις λέξεις, του μεταπολιτευτικού πολιτικού σκηνικού. Αυτό λέγεται ανατομία. Δηλαδή μια φωτογραφία, το σχόλιο που ακούσατε και ξοφλήσαμε με τον αντίπαλό μας. Δηλαδή να η κατάντια. Όχι. Η κατάντια της ζωής μας. Εξοντώνει μια προσπάθεια του Βασίλη Λεβέντη, ναι. Ο κύριος χωρίς. Το ήθος. Λιδωρή, λιδωρή. Ναι. Μόνο λιδωρή. Μα είναι ήθος αυτό. Επειδή είστε εσείς αντικειμενικός. Τι είναι. Ναι. Λοιπόν. Οι Γερμανοί σε ένα δικαστήριο αποφάσισαν εκτελέσεις. Ο κύριος αποφάσισε την εκτέλεσή μου εν έτη 1994 χωρίς να μου δώσει το δικαίωμα να μιλήσω. Με έβγαλε ότι είμαι του Καβαλέ και γελίος, ναι. Ο κύριος, γιατί έτσι διέσωζε τα κόμματα τα οποία στήριζε, ναι. Το συνασπισμό όλο χάρη. Που είχε πάρει ο οποίος κινδύνευε να χάσει από την υπόθεση Λεβέντη ψήφους. Το 94. Για να μην μας παρεξηγήσουν που λέγατε, ναι. Και φοβάστε, ερχόμαστε εν έτη 2007,
ο κύριος Σταύρος Ψυχάρης, κάτω από τον τίτλο «Άχρηστη, είναι ερωτηματικό», λέει «Η αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές έχει αρχίσει» και τα λοιπά. Και φτάνει στο... θα φτάσω εγώ στο διατάφτα, δεν θα διαβάσω όλο το άρθρο. Οι πολιτικοί καυγάδες, λέει, συνεχίζονται και λέει «Η εξέλιξη είναι προφανώς δυσάρεστη στο μέτρο που δείχνει διακομματική τιμόλυνση της διαφοράς». Δηλαδή, προσέξτε, έρχεται μετά 14 έτη, αυτοί προανήγγυλαν ότι την κατάπτωση που δεν ενδιαφέρεται ο κόσμος, στο απολυτικό, όλα κτλ. Ναι. Και έρχεται ο κύριος Ψυχάρης να μας πει ότι η διακομματική μόλις διαφθοράς, αν το εκάστοτε καταγγελόμε, είναι να λυθεί. Και αυτός αναρωτιέται αν είναι να λυθεί. Γιατί πέσατε μπαμ τώρα για να δείτε το μεσοδιάστημα αυτό που έχει καταργηθεί η λογική. Εκεί θα φτάσει. Ναι, βεβαίως. Το χειρότερο όμως είναι άλλο. Οι πολιτικές αναμετρήσεις, ακούτε τι γράφει, μοιάζει να μην έχουν νόημα. Δεν υπάρχουν πολιτικά ζητούμενα, δεν παράγεται πολιτική, δεν αναμετρούνται πολιτικές δυνάμεις που έχουν πρόγραμμα, που έχουν όραμα. Λοιπόν, σωστά τα λέει. Πέστε μου εσείς τη διαφορά. Ναι, μισό λεπτάκι. Μα εδώ πάνε σας αποκαλύψει ολόκληρο σκηνικό στην ΕΝΟ. Ναι, αλλά και αυτόν που... Εσείς καθόστε να ερμηνεύσετε τι λέει η Τρένη και τι λέει... Επίτροπο Αγίου Όρους. Ναι, ναι, το ξέρω. Λοιπόν, σε αυτό το σκεπτικό το ξέρει ο Πρόεδρος. Δεν τον είχε διορίσει το Πασόκ, ο Λαμπράκης τον διόρισε. Σε αυτό το σκεπτικό λέω. Λέω Πασόκ. Εγώ προσωπικά δικαιολογώ αυτή τη στιγμή την παρουσία μου στο συγκεκριμένο χώρο που είναι η Ένωση Κεντρών. Λοιπόν, το ίδιο ακριβώς, όση σχέση έχει ο Φάντης με το Ρετσινόλαβο, άλλη τόση σχέση έχει, γιατί έχω περάσει από αυτό το χώρο, τον έχω γνωρίσει πολλούς αξιόλογους ανθρώπους, άλλη τόση έχουν στα ελληνική, και κακώς σας αναφέρεται εδώ, Παπαρίγα κτλ., με τη δημοκρατική αριστερά. Ξεχάστε τους, φύγανε ο κόσμος. Να ο απολυτής, γι' αυτό φωνάζαν αυτοί. Φεύγει ο κόσμος μας. Απαρέλειψε το μας. Και τι κάνει, τη στιγμή που είχαμε όλη αντίληψη για το άτομο με το συγκροτημένο λόγο του, έρχεται την κατάλληλη στιγμή και σου υποδεικνύει αυτόν εδώ, ξέχασε τον. Λοιπόν, όπως κάποιος εθνάρχης τις εκλογές του 61 κατέφευγε στη βοήθεια των νεκρών που ψήφισαν και τα νεκροταφεία, αυτοί καταφεύγουν, προσέξτε, είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέω, στους νεκρούς τους. Δηλαδή, οι αντάρτες, οι νεκροί του βουνού, σκοτώθηκαν για να είναι ο άλλος συνήγορος στον Πατεώνα. Τώρα δικαιώθηκε ο αγώνας των καρεκλάδων. Αυτό το πράγμα πήγανε να περάσουν και βέβαια όσοι είχαν μυαλό, στρίψανε αμέσως. Λοιπόν, και είπε αυτός ο άνθρωπος, ήμουν Μύκονος συγκεκριμένα, ωραία τα τοπία, ωραία τα μπανάκια, ωραίες παραλίες, αλλά χρειάζεται και μια βοήθεια. Είναι κρίμα, δεν μου πήγαινε εμένα πλέον. Να τον αφήσω να πω, ρε παιδάκι, εντάξει, τι βοήθεια θα κάνεις, ό,τι μπορούμε. Λοιπόν, είχε προηγηθεί και οι ωραίες εικόνες της δημοκρατίας πλουραλιστικής, ήταν πριν ή μετά, ήταν το... Βέβαια, στην Καλλιθέα. Ναι, ναι. Λοιπόν, μου είχαν γίνει τα καλά παιδιά, οι σφουγοκοκλάρια του Κρεμλίνου, μου είχαν εγκατασταθεί εδώ πέρα και αρχίσανε και τα ομαδικά ξυλοδαρμούς και σε κάμερες, δεν φοβόντουσαν κανένα. Καταρχήν να του πούμε του κυρίου ότι το 1994 η Ελλάδα μπορεί να ήταν λίγο καλύτερα από σήμερα, αλλά πάλι χάλια ήταν. Ο Λεβέντης την έκανε χάλια. Μα καλά, δεν το λέτε, δεν τρέπεται, δεν τρέπονται μάλλον, γιατί είναι πολλοί. Είναι πολλοί, είναι και κάποιες ηλικίες ο Παπιτσάκης, τέλος πάντων. Εντάξει. Εγώ απορώ είναι με πολύ. Πώς τολμάς, ρε φίλε, ρε φίλε. Με τον κύριο αυτόν. Και δεν μπορώ να τον πω αλήτη για βελτιωτικούς λόγους, βέβαια. Ναι, όχι, μα δεν είναι. Είναι καλός άνθρωπος. Γιατί βέβαια και αυτός δεν βρίζει εδώ. Δεν βρίζει. Απλώς φωτογραφίες έχει. Πιστεύω ότι για αυτός πελαγοδρομία. Ακούστε κάτι. Η παλαιά γενιά αριστερών. Μην μπερδεύετε την έξω αριστερά, θα επιμείνω τώρα. Τώρα θα κάνουμε διαχωρισμό. Εγώ τον θεωρώ έντιμο τον Παπουτσάκη. Παρά τα όσα λέει για μένα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω τον άνθρωπο. Ότι εκπροσωπεί κάτι που έχει ξοφλήσει και χρεοκοπήσει, θέλει από κάπου να πιαστεί. Μα πέσατε στη λογική τώρα του Σταυρίδη. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Τι έχει τα ψυχολογικά προβλήματα του καθενός. Μα τώρα μην τρελαθούμε εδώ. Μιλάμε για δημοκρατία. Ακούμε, να μάθουμε και να πούμε. Εκπροσωπώντας λοιπόν τα συμφέροντα ενός κόμματος του συνασπισμού, γιατί όλοι οι αναγνώσεις του Αντί ήταν τότε ψηφοφόροι και ακόμη νομίζω του συνασπισμού. Βλέποντας ότι η Ένωση Κεντρών μπορούσε να αποσπάσει ψήφους από το κόμμα αυτό, θέλησαν μια και έξω να τελειώνουν με το Λεβέντη. Και τον ευγάλανε γελίο και θεωρήσαν ότι τελειώσαμε με αυτόν τον άνθρωπο
καταλαβαίνετε. Αλλά ο Λεβέντης έδειξε καρτερία, έδειξε υπομονή και πίστεψε ότι όσα πειρά και αν δεχθεί, η αλήθεια θα λάμψει. Εγώ τον σέβομαι τον κύριο Παπτσάκη και τον καλό. Εγώ δεν το ούτε σέβομαι. Πιστεύω. Εγώ δεν το σέβομαι ως δημοσιογράφο. Προσέξτε τι λέω. Εγώ δεν το γνωρίζω. Επειδή η γενιά αυτή των παλαιών αριστερών. Δεν, επειδή δεν μπορώ να το σέβομαι. Ακούστε, επειδή η γενιά των παλαιών αριστερών κάτι έχει προσφέρει στο παρελθόν και κάποια λάθη κάνουν τώρα εις το παρόν. Και τα οποία δεν μπορούν όμως να αναιρέσουν την προσφορά τους του παρελθόντος τελείως. Είναι προσφορά και την σέβομαι. Η σταλινική. Τους καλώ να αντιληφθούν τις ευθύνες τους προς τη χώρα. Εντάξει, ο Λεβέντης τον βγάλαμε νοκάουτ, τελείωσε. Ας μου δώσουν λύση. Αφού οι ίδιοι αναγνωρίζουν τη χρεοκοπία του συστήματος. Ξέρετε, πάλι αν ο Λεβέντης έχει μια λύση, μπορεί η καρδιά του, αντέχουν τα νεύρα του, σε αυτή τη χρεοκοπημένη χώρα κάτι να προσφέρει. Θα με εμποδίσουν αυτοί, νομίζουν. Τους καλώ λοιπόν να βοηθήσουν. Ακούσε πολλούς. Θα σας βοηθήσουν αυτοί. Πορεία... Γιατί καλά κάνει και ο Γρατζαφέρης να σας βοηθήσει και λίγο. Στην πορεία μου, στην 20ετή πλέον πορεία μου στην πολιτική, πολλοί με αμφισβήτησαν, κύριε Βαζακόπουλε, αρχικά. Μερικοί και με λιδόρισαν και με συκοφάντησαν. Και μετά από 3-4 χρόνια. Πρόεδρε, και μετά από 13 ήρθαν να ολοκληρώσω, παρακαλώ να ολοκληρώσω. Μη μου αλλάξετε τα λεξιλόγια. Τώρα στα αργαλίζουν τα γλώσσα. Επιτρέψατε μου, ήρθαν να στηρίξουν. Λοιπόν, ίσως μέσα στο κεφάλι αυτών των ανθρώπων του συνασπισμού, ο Λεβέντης ήταν κίνδυνος να χάσουν το χαλί κατά από τα ποδάρια τους. Και πάνω στον πανικό τους έκαναν το λάθος να τα βάλουν. Λάθος. Λάθος φρονό. Ίσως δεν είχαν κάτσει να προσέξουν στην τηλεόραση την προσωπικότητα του Λεβέντη. Δεν είναι βέβαια τίμιο ηθικά να εξοντώνεις έναν άνθρωπο. Καλύτερα να τον στήσεις στον τοίχο να τον εξοντώσεις βιολογικά. Καλύτερα να με σκότωναν. Θέλαν να βγάλουν γελίο έναν άνθρωπο που μπήκε μεταξύ των πρώτων στο Πολυτεχνείο. Έναν άνθρωπο διαβασμένο. Έναν άνθρωπο πολιτικό μηχανικό, μορφωμένο επιστήμονα. Θέλαν να τον βγάλουν γελίο. Δεν νομίζω ότι φέρθησαν τίμια. Έκατσε ο Λεβέντης και αγωνίστηκε και έπεισε ότι δεν είναι βλάξ και ο γελίος που λένε. Και τώρα οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα. Αλλά εμείς τώρα, στο λάθος προ 15 ετών, μην καθόμαστε τώρα να αναλυσκόμεθα. Ας τους δώσουμε το όχι, χέρι. Μα, εγώ φρονώ. Της δημοκρατίας που ζούμε, ναι. Και κάτι που θέλω να συμπληρώσω βέβαια για εκεί, ναι. Εκεί είναι το διατάξιο. Εγώ νομίζω ότι κάναν το λάθος. Δεν μας ξεχωρίζει. Δεν πρόβλεψαν. Πιστεύω. Ένα λάθος κάνανε. Δεν πρόβλεψαν ότι ο Λεβέντης θα δείξει καρτερία και αντοχή. Και στο τέλος θα πείσει. Πιστεύανε ότι θα με βγάζω νοκάουτ και εγώ θα θαυόμουν σαν μπάζα στα ζήτητα. Εκεί έπεσαν έξω. Αλλά εν πάση περιπτώσει άλλοι έχουν κάνει μεγαλύτερα εγκλήματα από τον εν λόγω κύριο. Και αν θέλετε κύριε Πρόεδρε, ναι. Και απευθύνομαι στον κύριο Βαζακόπουλο, αυτό το έχουν κάνει και με μεγάλους αρχηγούς κομμάτων. Και με τον Εύερ και με τον Σιμίτη, ναι, τους έχουν γελιοποιήσει. Μα τώρα βάζει στην ίδια κατηγορία. Εδώ όμως πήγαν να τελειώνουν. Εδώ κύριε Σαββρίδη έχει δίκιο ο κύριο Βαζακόπουλο. Με τον Βασίλη Λεβέντη πήγαν να τελειώνουν. Μια και έξω, νοκάουτ. Ναι, εντάξει, νοκάουτ. Λέει τον Εύερ. Δεν μπορούσαν να τον βγάλουν νοκάουτ, ήταν αρχηγός ενός αναγνωρισμένου κόμματος, ήταν βουλευτής, τον λιδόρισαν, αλλά ήταν πια αναγνωρισμένος. Βεβαίως. Και ενώ εδώ έναν άνθρωπο με αξία πήγανε εν τη γενέση να τον πετσοκόψουν. Δεν ξέρω αν με καταλάβετε. Και σας θυμήθηκα. Είναι άνανδρο. Ξέρετε, τον θυμήθηκα. Αντίπαλο. Ακούστε τον αντίπαλο, αν τον αφήσεις και ανδρωθεί και τον πυροβολήσεις μετά. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει έχει και κάποια άλοθεια, κάποια απαλλακτικά. Όταν όμως τον αντίπαλο βλέπεις ότι είναι αξιόλογος και θέλεις εν τη γενέση να τον. Ναι. Εκεί είναι λίγο ανανδρία. Σας λέω, σας θυμήθηκα γιατί προχτές στην τηλεόραση αναφέρθηκε μια στιγμή για Βαζακόπουλε. Δεν πρέπει να το ξεχάσουμε αυτό. Αυτό δικαιώνει και τον κύριο Λεβέντη, ξέρετε με ποια έννοια. Ότι είναι ο μόνος στη χώρα και κάποιοι το άκουσαν αστεία αυτό. Τι δικαιώνει, δικαιώνει. Θα σας πω αμέσως τι δικαιώνει. Ότι έλεγε ότι ο Σιμίτης παρουσίασε παραποιημένα στοιχεία και ισολογισμούς για να μπούμε στο ευρωπαϊκό νόμισμα. Δεν είπατε ήταν ψεύτικοι ισολογισμοί. Ο Μόπιον μίλησε από κύματα της φαντασίας του Λεβέντη. Μινχάουζεν είναι ο Λεβέντης. Και προχτές υπόθηκε στην εκπομπή, αν δεν κάνω λάθος, του Τριανταφυλόπουλους, όποια όλες ωραίες εκπομπές είναι, ότι ο Σιμίτης με ψεύτικα στοιχεία μας έβαλε. Ο Τριανταφυλόπουλος περιμέναμε. Ναι, αλλά όταν το λέγατε εσείς μόνος καουμπόι αυτό. Α, να το βλέπει και αυτό. Εκείνο που θέλω να καταλήξω, όπως στα τέλη του 19ου αιώνα, με τις αρχές του 20ου αιώνα, ήταν η σοσιαλιστική ιδεολογία που ερχόταν στο προσκήνιο του πλανήτη. Έτσι κάτι ανάλογο διαβλέπω και τώρα και σε συνδυασμό και με ό,τι συμβαίνει στη Γαλλία και παντού και το δυτικό κόσμο αναφέρομαι πάντα. Τροχώς. Ότι
Τελειώσανε τα ψέματα. Δηλαδή, ο κόσμος, οι ερχόμενες γενιές θέλουν ένα ξεκαθάρισμα. Δηλαδή, ή είσαι δημοκράτης, ρε φίλε, ή δεν είσαι. Τι με νοιάζει. Όχι, και... είμαι και δημοκράτης, θέλω και δημοκράτης. Αυτά να πάνε να τα κάνεις στο κομματικό σου μαντρί. Στο πολίτευμα που λέγεται δημοκρατία, εμένα θα με σέβεσαι και σαν αναγνώστη και σαν τηλεθεατή. Λοιπόν. Μην περιμένετε, ειδικά να πούμε από τέτοιες νοοτροπίας άτομα που όντως μου είπατε είναι τέτοιες νοοτροπίας και προσέφεραν, αμφιβάλλω ότι προσέφεραν, το δημοκρατικό αριστερό κόσμο που σηκώθηκε και έφυγε και βλέπει με συμπάθεια τις οποιασδήποτε κινήσεις αν. Δεν μου λέτε μια καλώς εννοούμενη ερώτηση. Αν δηλαδή... υπήρχε μια καλή, ποιοτική, σωστή λογοκρισία. Γιατί η λογοκρισία κατάλαβα... έχει γίνει απαγορευμένο πράγμα. Αυτό εδώ δεν θα το κόβε. Δεν θα το κόβει η λογοκρισία αυτό. Γιατί οι πάντες καταλιόμαστε τη λογοκρισία. Τη λογοκρισία θα περιμένουμε. Δεν πρέπει να επέμβει και να πει τι είναι αυτό που λέει τώρα. Δεν πρέπει να το αναλύσω και αυτό. Μισό λεπτάκι, δεν θα με δει μακριά. Ναι, δηλαδή όμως επετράπει ένα τέτοιο λιθοριστικό. Σοβαρολογείτε. Το αδίκημα, για να τελειώσουμε με την υπόθεση αυτή του αντί. Το αδίκημα ήταν. Δεν είναι υπόθεση. Ότι έναν άνθρωπο που ήταν σοβαρό. Έναν άνθρωπο που είχε πέντε απόψεις θέλανε να τον εξοντώσουν μια και έξω. Επειδή υπηρετούσαν το κόμμα τους στο συνασπισμό που εφοβήθηκαν πως χάσει ψήφους. Αυτό είναι υπέρτατο έγκλημα. Φυσικά. Η ηθική εξόντωση ενός. Και ατιμόρυτο. Πιστεύω σε δημοκρατία. Και το πρέπει είναι ατιμόρυτο. Θα τιμωρηθεί μόνο όχι ο κύριος Παπουτσάκης. Δια του λαού, όταν ο Λεβέντης μπει στη Βουλή και ανατρέψει τα δεδομένα. Έκανε όμως μια αλφα ζημιά ο κύριος. Τόσα χρόνια. Τεράστια. Και στον κόσμο και στον εαυτό του. Ότι μια καλώς εννοούμενη λογοκρισία δεν θα το υπέστρεψε. Προστέθησαν σε όλες αυτές τις απόψεις. Α, τι είπε τώρα. Το κάνει και ο Μητσικός. Τώρα κατάλαβα. Καλώς εννοούμενη λογοκρισία. Βεβαίως. Α, πρέπει να υπάρχει λογοκρισία σε θεματολογία. Πρέπει να κατεβαίνει η πολιτεία και να λέει όχι, ρε φίλε. Δεν είναι σωστό αυτό. Καλέ μου άνθρωποι, θα σε βάλω σε ένα μπάστακα να μου λες και εσύ είναι ο καλός. Εγώ δεν μπορώ να τον έχω εστραβώς. Προσέξτε, γιατί όταν αναφέρθηκα για τη δημοκρατία είναι πρέπει να μείνουμε λίγο εδώ. Mm-hmm. Λοιπόν, ξεκαθαρίζουμε και καλή. Ένας δικτάτορας που κάνει δικτατορία, τι είναι? Πόλεμος ενάντια στην κοινωνία που ανήκει. Πολύ σωστό. Λοιπόν, και τώρα καταλάβετε τι νοοτροπία δημοκρατική και παιδεία είναι αυτό που λέει ένα Παπαδόπουλο χρειάζεται. Λοιπόν, μιλάμε για στοιχείο του. Αυτό μπορεί να είναι και για αστείο. Δεν κάνουν πόλεμο αυτοί. Αυτοί πουλάνε τραμπουκισμό. Δηλαδή δεν κάνει ήδη πόλεμο σαν δικτάτορα. Πουλάει τραμπουκισμό. Χρησιμοποιεί το όπλο ενός εντύπου. Ναι. Για να εξοντώσει την προσωπικότητα ενός αντιπάλου που και βλέπει. Και πάει λέγοντας. Και στα πλαίσια της ελευθερωτυπίας του δίνεται. Αλλά επανέρχομαι για να το τελειώσουμε και να λέμε ότι εγώ διάχομαι ευμενός προς όλους αυτούς. Ένα κόμμα μα πάλι ευμενός αφιστρέφεστε. Επιτρέψατε μου κύριε Βαζακόπη. Όταν ένα κόμμα ανέβει ένα σχεδόν και πάρει ένα 5% θα υπηρετήσει το λαό. Άρα θα υπηρετήσω και τον κύριο Παπουτσάκη και τους Πασοξίδης και τους δεξιούς. Ένα κόμμα εισερχόμενο στη Βουλή δεν υπηρετεί τους ψηφοφόρους που το οδήγησαν στη Βουλή μόνο, υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Λοιπόν, καλό όλους αυτούς εν όψη των λαθών που έκαναν για οποιουσδήποτε λόγους να αντιληφθούν ότι ο τόπος έχει προβλήματα. Τεράστια προβλήματα. Αυτούς που λιβανίζαν οι κύριοι φάνησαν ανίκανοι αυτά τα προβλήματα να τα λύσουν. Το Λεβέντη που είπε μια άλλη άποψη αιρετική, θέλησαν να τον εξοντώσουν. Και με εξόντωσαν έστω. Ας πούν, έχουν να πούν κάτι. Τώρα πλέον. Όχι. Όχι λοιπόν, πλέον. Ας έρθουν λοιπόν να βοηθήσουν. Έχει μια δύναμη και ο κύριος Παπουτσάκης και είναι και καλός άνθρωπος. Εσύ είναι σε πολιτικό κόμμα ή θρησκευτικό κόμμα? Δεν ξέρω τι είναι. Πάντως σαν πολίτη τον καλό. Εγώ σαν Βασίλης Λεβέντης αγωνίζομαι για το δημόσιο συμφέρον. Αγωνίζομαι για τη δημοκρατία. Δεν θέλω να υπάρχουν κόμματα, δηλαδή ένωση κέντρων δίνει το ίδιο παράπονο. Και αυτός αγωνίζεται. Δεν ξέρω. Λέω, αγωνιζόμαστε για δικαιοσύνη και το δίκαιο. Μετέχει ένωση κέντρων σε εκλογές. Κανένα κανάλι δεν μας λέει. Καμία εφημερίδα. Αγωνιζόμαστε λοιπόν για τη δημοκρατία. Αν έχει λίγη απάνω του συνείδηση, ας έρθει να βοηθήσει. Συγχωρούμε όλα τα λάθη. Εμένα δεν πήγε να εξοδώσει. Έχω τη δύναμη να συγχωρήσω. Αν τώρα η Ελλάδα που είναι σε πολύ δύσκολη στιγμή δείξουμε εμείς όλοι την δέουσα σοβαρότητα. Τώρα πια πρέπει να δώσουμε τα χέρια και άνθρωποι που ως χθες ήμασταν αντίπαλοι. Εγώ πιστεύω... Καρέκλα έχετε να τους δώσετε. Χειρότερη χώρα. Για να ξέρουμε τι συζητάμε τώρα. Χειρότερη στιγμή για τη χώρα δεν έχει βγει, κύριε Σταυρίδη. Συμφωνώ. Και πρέπει όλοι να αρθούν. Είναι η χειρότερη περίοδο στην ελληνική ιστορία. Εγώ και με δεξιούς βουλευτές που βρίσκομαι σε όλη την Ελλάδα κάθομαι και κουβεντιάζω.
Και τους λέω, παιδιά, δεν φταίτε εσείς. Φταίει το μοντέλο των αυτοδυνάμων κυβερνήσεων. Όταν ο Καραμαλής θέλει 3.000 άτομα να τα βάλει να υπαγρώσει τη δημόσια μηχανή, στους 3.000 ανθρώπους οι 2.000 δεν θα βγουν κλέφτες. Άρα τελείωσε το παιχνίδι. Και μου λένε, ποια είναι η λύση, κύριε Λεβέντη? Είναι, του λέω, να μην είχε ο Καραμαλής 160 βουλευτές, να έχει 120 και να έχει ο Λεβέντης 30-40. Και να είναι δίπλα στον κάθε σημειοφορίδη που βάλεζεται διοικητή εκεί και ένας άνθρωπος του Λεβέντη δεύτερη υπογραφή. Που θα περιμένει να δεύτερη γίνει υπογραφή. Το λάθος να τον στείλει. Τότε θα κλέβανε. Αν κλέβανε και οι δύο ή και οι τρεις. Άρα να φύγουμε από τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις, να πάμε στις κυβερνήσεις συνασπισμού. Αυτό τους λέω είναι η λύση. Περιμένετε από τέτοιους. Για να αλλάξουν την νόμη που είναι όλοι στα μέτρα τους. Για να γνωστόπουλε πώς τα βλέπετε. Τα πράγματα είναι ακριβώς όπως θα είπατε και πιο μπροστά, κύριε Πρόεδρε. Αλλά δεν με αφήσετε να πω αυτό που ήθελα να καταλήξω. Πού, καταλήχτε όμως επιτέλους. Λοιπόν, τέλος πάντων, συνεχίστε. Όχι, καταλήχτε αν είναι λίγο δευτερολέπτων. Λοιπόν, ναι. Σε μια κοινωνία δημοκρατική πρέπει να είναι να εντάσσεται από την πρώτη δημοτικού, να, έστω και αν είμαι λίγο υπερβολικός, ότι ναι, μεν δεν μπορούμε να καταργήσουμε μια ήδη θεσμισμένη κοινωνία, όπως λέγατε εσείς, τα μυαλά, ναι, τους κτλ. Ναι. Αλλά σε καμία περίπτωση η θεσμίζουσα κοινωνία δεν πρέπει να υποδουλώνεται ή να υποδουλωθεί στην ήδη θεσμισμένη. Έγινε σαφής. Κοινωνία. Ολοκληρώσαμε. Τώρα δεν μιλήσει κύριο. Δεν υπάρχει καμιά διαφωνία? Όχι. Όχι. Εγώ θα, επειδή μπήκανε πολλά θέματα, κύριε Πρόεδρε, και για το θέμα τώρα περί δημοκρατίας, πιστεύω ότι η δημοκρατία είναι τόσο πολύ μεγάλη και μπορώ να πω με εισαγωγικά, αν έχετε και τέτοια φρούτα, μπορούμε να πούμε, κάποιων εκδοτών και όλα αυτά τα συναφή, τα οποία. Επί του προηγουμένου είναι... τον σέβαμε τον εκδότη, εγώ έτσι. Δεν ξέρω, δεν μιλάω για το προσωπικό. Να διαγραφεί και η λέξη φρούτο. Για φρουτάκια λέγανε, τέλο πάντων, κάποτε. Κάποια άλλο φρουτάκι, άλλο φρούτο. Ναι. Αλλά με τη μόνη διαφορά ότι στη δημοκρατία εκ των πραγμάτων έρχεται και εξωστρακισμό κάποιων που θέλουν να κάνουν ζημιά στη δημοκρατία. Γιατί ο Βασίλης ο Λεβέντης, πράγματι, κύριε Πρόεδρε, εγώ όταν ήμουν μέλος του ΠΑΣΟΚ και μια ιστορία την οποία είχα όλα αυτά τα χρόνια που ήμουνα μέχρι το 2001, που γνωρίζετε πόσα πλησίασα και πόσα αντίκρισα αυτό το μεγαλείο που λέγεται Βασίλης Λεβέντης. Διότι αν θέλετε οι παρακαταθήκες του Γεωργίου Παπανδρέου και πιο μπροστά, είτε γιατί ενασχοληθήκατε με την πολιτική από φοιτητής που είσαστε, και πράγματι στο Πολυτεχνείο είστε μεταξύ των δύο πρώτων, από ό,τι πολύ σωστά γνωρίζω, καταφέρατε μέσα από τη εργατικότητά σας να έχετε πετύχει και ως κάποιος, να πούμε, ο οποίος έκανε κάποιο κομπόδεμα, να το πούμε έτσι, αλλά πιο πολύ δεν μείνατε μόνο να αρκεστείτε τα του εαυτού σας, να περνάτε καλά, ασχοληθήκατε με την πολιτική. Αυτό ίσως σε πολλές περιόδους της ζωής σας κάπου σας στήγησε, να πούμε. Πολλοί μου λένε, επειδή έχουν δείξει τη συμπάθεια προς εσάς προσωπικά και για όλη την Ένωση Κεντρών, ο κύριος Λεβέντης, λέει, όμως έχει, λέει, έτσι έχει δείξει ότι έχουν γεράσει κατά κάποιο τρόπο. Και λέω, φυσικά, λέω, όταν αυτός ο άνθρωπος βγήκε νεότατος, χαρισματικός, από το 1990 και πιο μπροστά από το Πολυτεχνείο, τους αγώνες του, και βλέπει ότι 15 και 20 χρόνια πολεμάει να μπορέσει να περάσει στον κόσμο, να καταλάβει ποιο είναι το σωστό στην πολιτική. Κύριε Πρόεδρε, επειδή και η ώρα βλέπω δεν θα χαλάσει ο ορισμός μου, εγώ θα σταθώ, ναι. Εδώ βλέπουμε τώρα τους πολιτικούς που, όπως είπαμε, τα δύο κόμματα εξουσίας είναι ταυτόσημα ένα κόμμα. Δεν επιτρεπόταν στη Βουλή, ήταν ημερεσία διάταξη για την αγροτική πολιτική. Και αρχίσανε, εκατέρωθαν κατηγορίες, συμψηφισμός, ποιοι ήταν με τα ομόλογα, πώς τα κάναν δομημένα ομόλογα. Και εδώ ένας που ασχολείται με την πολιτική, εγώ από ό,τι γνωρίζω, επί χούντας ήταν τα ομόλογα που λέγανε. Εδώ πολλοί πέρανε δάνεια για να φτιάξουν ξενοδοχεία σε νησιά και λέγανε λατομία κουντουρά στην Ελευσίνα, ανύπαρκτα. Αυτό εφάνηκε και από τον κύριο άλλο βουλευτή, τον κύριο Βαρβιτσιώτη, που πήγε να δώσει αξία στη Μύκονο. Τον καλύψανε όμως και αυτό αμέσως. Ναι, κύριε Πρόεδρε, αυτοί μπορεί να τα καλύπτουν, αλλά εμείς δεν θα τα καλύψουμε, και αυτά πρέπει συνέχεια να τα παρουσιάζουμε προς τον ελληνικό λαό. Και αντί να σταθούν τελικά για την αγροτική πολιτική, και εγώ λέω, να μέσα συνειδητοποιημένος,
που ασχολούμαι και με την πολιτική. Η Ελλάδα το μόνο που έχει να κάνει εξαγωγή είναι η αγροτική, τα αγροτικά προϊόντα. Και αυτοί ασχοληθήκαν με τα ομόλογα, ποιοι ήταν πιο πολλά, ποιοι ήταν πιο λίγοι με τις μετοχές. Πώς να βγει το σκάνδαλο το χρηματιστήριο, κύριε Πρόεδρε, όταν και ο κύριος Σέμπερτ, που ήταν κάποτε και αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, εφώναζε. Όταν είδε όμως μέσα από την οικογένειά του είχαν κάνει και αυτοί τις μετοχές φούσκες, μετά να διπλώθηκε και αυτός ο κύριος, να πούμε. Όλα αυτά, κύριε Πρόεδρε, μπορεί να υποτιμάνε την νοημοσύνη του ελληνικού λαού. Εγώ πιστεύω ότι τα μηνύματα τα έχει πάρει ο ελληνικός λαός. Κοιτάγανε ορισμένοι να αφεντροποιήσουν τον Βασίλη Λεβέντη με κάτι φωτογραφίες μόνο, χωρίς να μιλάει ο Λεβέντης. Έχουν πάρει το μήνυμα, έκαναν απόπειρες μέχρι να σας δολοφονήσουν, κύριε Πρόεδρε. Και, και στην Καλλιθέα, θυμάμαι τότε τις εκλογές του 93, δεν με απατάει, 92. Και ήταν και ο κύριος. Και ήταν και κάποιο μεγαλοστέλεγος του ΠΑΣΟΚ τότε εκεί, παρουσία. Ο κύριος Τσοχατζόπλος κυρωνευότανε και απλώς κάνχαζε και γελούσε. Και Τσοβόλας. Και ο Τσοβόλας και όλοι αυτοί. Συγγνώμη, μην ξεχνάμε ότι έναν αστείο τύπο δεν πάνε να τον δολοφονήσουν ποτέ. Ναι, αυτό ακριβώς. Και στα Μάλγαρα και στην Καλλιθέα. Άρα λοιπόν ο Λεβέντης, πιάνω από μία λέξη του φίλου μου του Γρηγόρη, που είπε να πούμε είστε πολιτικός ή Χριστός. Και Χριστός και πολιτικός. Όχι, όχι. Και έχει περάσει. Πολιτική δεν αστειεύεται και δεν γίνονται θαύματα. Και ο Χριστός πολιτικός ήταν. Λοιπόν, έτσι πολιτικός ήταν και ο Χριστός. Α, τα χριστιανικά ιδεώδη. Και ο Χριστός πολιτικός. Εγώ τα έχω δει, Και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, που αναφέρεστε πια από μία λέξη που είναι ολοδομήτης. Που λέτε λοδομήτης, ναι. Που είναι δηλαδή ότι δεν είναι η σαβούρα του Σταδρανιά. Και όλα λοιπόν είναι δόλος πια. Ναι, ναι, από εκεί βγαίνει, να κατάλαβα από εκεί. Χαλάει την αντισεισμικότητα. Χαλάει την αντισεισμικότητα. Και φυσικά λοδομήτη έχουν μόνο τα κόμματα εξουσίας, συνασπισμός και κουκουέ. Και δεν μπορεί να βγαίνει κύριος Τσοχατζόπουλος και να λέει σύντροφοι και συντρόφισσες. Και κάθομαι και γελάμε τον άνθρωπο και λέω τώρα που απευθύνεται να πούμε. Τελικά αυτός που έχει ενεπλακεί στα μεγαλύτερα σκάνδαλα, που απευθύνεται, ποιος κόσμος θα πλησιάσει τώρα, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Έχουν πάρει το μήνυμα, ο κόσμος φαίνεται από τα διόδια που βγαίνουμε και δίνουμε την εφημερίδα, την αντιδιαπλοκή, πως ο κόσμος με τι θέρμη παίρνει την εφημερίδα, την κατάσταση σαν λάβαρο και βγαίνει στο αυτοκίνητο και φωνάζει να με Λεβέντης κάτω όλοι αυτοί. Να κάνει υπέρβαση. Να κάνει την υπέρβασή του. Μα η υπέρβαση έρχεται. Ο χρόνος πλέον έχει πλησιάσει. Το ποτάμι έχει ξεκινήσει. Γιατί δεν είναι τυχαίο, Σταύρο μου, δεν είναι τυχαίο στη Γαλλία όταν η Ένωση Κεντρών, που αυτό πρεσβεύει και το δικό μας κόμμα εδώ, έδωσε αυτό το μεγάλο ποσοστό. Χωρίς καν να είναι κόμμα. Ναι, ναι, να πω, και τελειώνω, και τελειώνω, επειδή είναι πολιτικό το θέμα, το πω λίγο πιο μακριά. Ναι. Και όσο για τον κύριο να πούμε τελικά, τον οποίο τον παρουσιάζουν το Σαρκοζίν, ότι θα κερδίσει εκλογές, και αυτό είναι σκόπιμο. Γιατί είναι και πρωθυπουργός η Γαλλία. Και πάντα παρουσιάζουν γιατί έχει δύναμη. Δεξιό κόμμα Σιράκ κυβερνάει. Σημασία έχει ότι ένας κεντρών θα μπει στη Βουλή αυτή τη φορά και με μεγάλο ποσοστό. Φαίνεται, ο κόσμος έχει πάρει τα μηνύματα. Ξέρετε ποιον είναι, Πρόεδρε, μισό λεπτό μόνο, μισό λεπτό. Όσοι μου μιλάνε, δεν υπήρξε ούτε ένας μέχρι τώρα, ειλικρινά σας μιλώ, που να μην θέλει να δει τον Βασίλη Λεβέντη στη Βουλή. Ναι. Αλλά ξέρετε πώς τον θέλουνε. Αυτό είναι το λυπηρό. Ενταγμένος έναν από τους δύο μεγάλους. Μόνο έτσι λέει θα πω. Όπα, όχι. Αυτό είναι το καλό. Να μπει. Εγώ θα είσαι. Εμείς όχι. Απλές γυναικούλες. Πολλοί κόσμοι θα το έχουν ακούσει αυτό. Δεν μπορεί να μην το έχει. Το ακούσει. Μακάρι ο άνθρωπος να μπει. Δεν άκουσα εγώ γιατί. Να τα. Τελειώνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, η σημασία να το πούμε αυτή τη στιγμή αυτό. Είναι κολλημένη στο Πασόκ. Εγώ μπορώ να πω. Αυτό είναι που το λένε. Είναι κολλημένη στο Πασόκ και στην Δημοκρατία. Κύριε Πρόεδρε, θα πετύχει. Δεν θέλουν το Λεβέντη. Στην ουσία θέλουν το ρουσφέτη του αυτή. Εγώ θα πω κάτι, κύριε Πρόεδρε. Τον κύριο Πολίδωρα τον εκτιμώ για κάτι που είπε. Ότι είμαστε για τα μπάζα, είπε. Ου, α. Αυτό λέει πολλά. Και αγκαρία κάθομαι που κάνουν τον υπουργό εδώ πέρα. Το ξέφε. Αυτό για να το λάβουν καλά όλοι αυτοί οι παρήγοντες. Ο Πολίδωρος ήταν τίμιος, εγώ το έλεγα πάντα. Αυτό πιστεύω και εγώ. Και αυτό που είπε ο κύριε Πολίδωρα. Ναι, στο κόμμα του είναι ολοποδίτες. Να με παρατήσει, λέτε. Πώς στεγάζεται εκεί. Διότι παρατησί μου λέει. Πώς στεγάζεται ο Γιαννόπουλος, πρόεδρε. Ποιος είναι ο Γιαννόπουλος. Ο Μακαρίτης, ο Βαγγέλης ο Γιαννόπουλος. Δεν έλεγε βρωμιά μες στο Πασόκ. Και πέθανε τελικά μες στη βρωμιά. Δεν έφυγε. Το κεφαλαιό είπε για καραγκιόζε δεν βρωμιά το Πασόκ και ακόμα εκεί. Σαν πολιτικό άτομο, αν θέλετε να πούμε για τον Γιαννόπουλο, εγώ αυτό βγάλω και λίγο. Όχι, όχι, δεν είναι καλό.
Όχι, εντάξει. Ήταν, εντάξει. Θέλω να από άλλου κλάσσε. Α, εντάξει. Συγκριτικά, ο Γιαννόπουλο ήταν καλό ο Κακομοίρη. Η εφημερίδα Αντιδιαπλοκή, κυρίες και κύριοι, κάνει αγώνα για να φέρει τις απόψεις της Ένωσης Κεντρών σε όλο το λαό και ιδιαίτερα σε περιοχές που δεν φαίνεται το έξτρα. Κάθε Κυριακή μετά τις 11 η ώρα το βράδυ, τρίωρη ζωντανή εκπομπή, ο πολιτικός μαραθώνιος στο έξτρα. Η εκπομπή μεταδίδεται και δορυφορικά από το δορυφόρο Χόντμπερτ. Σε όλη την Ευρώπη μπορείτε να βλέπετε την εκπομπή κάθε Κυριακή βράδυ. Επίσης και στο ίντερνετ υπάρχει αποθήκευση των τελευταίων 20 εκπομπών. Άρα μπαίνοντας στο ίντερνετ, στην ιστοσελίδα που βλέπετε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής στο κάτω μέρος της οθόνης σας, μπορείτε να βλέπετε με εικόνα και ήχο τις εκπομπές μας, τις 20 τελευταίες εκπομπές ως αποθήκη, μπορείτε να τις βλέπετε στο ίντερνετ. Είναι σημαντικό βήμα και αυτό, γιατί για να δείτε εδώ την εκπομπή ζωντανή πρέπει να τη δείτε κάθε Κυριακή βράδυ. Ενώ στο ίντερνετ μπορείτε να μπείτε και Τετάρτη και Τρίτη και Πέμπτη και νύχτα και μέρα και πρωί και στην Κίνα και στην Ιαπωνία και παντού, όπου και αν είστε και επισκέπτε σε άλλη χώρα. Μπαίνοντας στο ίντερνετ που δεν κοστίζει πλέον τίποτα, μπορείτε να παρακολουθείτε τον πολιτικό μαραθώνιο για όσους τον χάνετε ζωντανό κάθε Κυριακή. Εδώ περατούνται το δεύτερο μέρος του σημερινού πολιτικού μαραθωνίου. Ζητούμε συγγνώμη αν κάποια ονόματα ανεφέρθησαν δυσμενώς. Τιμούμε όλα τα ονόματα και τα σεβόμεθα. Και πάνω απ' όλα αυτό να θυμόσαστε την κουβέντα του Βασίλη Λεβέντη πριν προχωρήσουμε στο διάλειμμα που θα είναι πολύ λίγων δευτερολέπτων και θα επιστρέψουμε για το τρίτο μέρος της σημερινής διαδικασίας. Καλούμε όλους αυτούς που μας αμφισβήτησαν, που μας πολέμησαν, που μας συκοφάντησαν ως χθες για το καλό του τόπου να βοηθήσουν τον Λεβέντη. Μπορεί ο κάθε ένας να νόμιζε ότι ο Λεβέντης είναι ένας γελίος, ότι ο Λεβέντης είναι ένας άχρηστος, για τον οποιοδήποτε δεν είχε προσέξει ή δολίως να ενεργούσε ή ασυναισθήτως να είχε από τους διπλανούς του να είχε παραπληροφόρηση και να νόμιζε ότι πρόκειται περί ενός γελίου. Τώρα που διαπιστώνεται ότι τα κότσια του Λεβέντη είναι σοβαρά και οι πλάτες αντέχουν, όλοι όσοι έχουν συνείδηση και σοβαρότητα οφείλουν να βοηθήσουν την Ένωση Κεντρών να πάρει αυτό το 5% να ξεκινήσει η επανάσταση για την εξυγίανση του τόπου. Τώρα αν λείψουν, τώρα που έχει δείξει ο Λεβέντης ποιος είναι, τώρα είναι απόντες. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Κερδίστε μία δωρεά. Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι τον πολιτικό μας μαραθώνιο. Κάθε Κυριακή μετά τις 11 η ώρα το βράδυ, τρίωρη ζωντανή εκπομπή στο έξτρα ο πολιτικός μαραθώνιος. Η χώρα είναι σε προεκλογική περίοδο και θέλουμε την εγρήγορση όλων των φίλων της Ένωσης Κεντρών, όλων των ανθρώπων που πιστεύουν στην κεντρώα ιδεολογία. Ο χώρος του κέντρου δεν εκπροσωπείται βέβαια από τη Νέα Δημοκρατία, που θέλει να παραστήσει ότι είναι μεσαίου χώρου κόμμα. Απλά θέλει να παραστήσει η Νέα Δημοκρατία ότι είναι μεσαίου. Είναι δεξιού και ακροδεξιού. Όταν έχει μέσης τάξης τις βασιλόφρονες βουλευτές, όταν έχει και αυτοί λοποδίτες πολλούς της τάξης της Νέα Δημοκρατία, στον χώρο του κέντρου υπάρχουν μόνο τίμιοι άνθρωποι. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν δεν δικαιούται να χρησιμοποιεί την έννοια ότι είναι τον τίτλο ότι είναι μεσαίου χώρου κόμμα. Είναι ακροδεξιού χώρου κόμμα. Είναι κόμμα που προέρχεται και ο θείος του σημερινού αρχηγού της προήλθε από το Φρυδερίκη στο Μισοφόρι. Ελέω Φρυδερίκης έγινε ο θείος του σημερινού πρωθυπουργού, πρωθυπουργός. Άλλος είχε σειρά να γίνει πρωθυπουργός όταν έγινε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Η Νέα Δημοκρατία έχει μέσα βαρβιτσιώτιδες. Είδαμε τα καμώματά τους. Η Νέα Δημοκρατία στέγασε τους προδότες της Ένωσης Κέντρου, τους αποστάτες. Μπορούμε κάποια μέρα να σας διαβάσουμε και ποιοι είναι οι αποστάτες. Και χοντικούς, κύριε Πρόεδρε. Έχουμε μαζί το... το έχετε? Α, δεν το έχετε, ναι. Το έχουμε κάπου, ναι. Ποιοι μετέσχουν στην κυβέρνηση προδοτών και αποστατών του 65. Θα σας το φέρουμε για να ξέρετε ποιοι πρόδωσαν τον κεντρό χώρο και πήγαν στη δεξιά. Πολλοί ακόμη τα παιδιά τους είναι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Η Δημοκρατία λοιπόν είναι ένα κράμα βασιλοφρόνων, χουντικών, καραμαλικών και προδοτών της Ένωσης Κέντρου.
Το μόνο που δεν δικαιούται να λέγεται μεσαίο κόμμα. Και αρπακτικό. Ναι. Καλά, αρπακτικό είναι όλοι. Λοιπόν, όσον τώρα αφορά το Πασόκ, το Πασόκ ξεκίνησε με υγιή τρόπο, ότι είναι του Γεωργίου Παπανδρέου ο γιος και συνεπώς εγγυάται την ηθική, τη δημοκρατία και όλα αυτά, και κατέληξαν να είναι πιο φασίστες και από τη Νέα Δημοκρατία. Οι Πασοκτζίδες κατέληξαν επί των ημερών τους να γίνει η κομπίνα του χρηματιστηρίου, κατέληξαν να χρεοκοπήσουν τη χώρα διορίζοντας 1,5 εκατομμύριο κόσμο στο δημόσιο, και επίσης κατέληξαν να είναι όλοι ενεχόμενοι σε σκάνδαλα. Δεν είναι μόνο πάχτας στα σκάνδαλα, ούτε κερδισμένος μόνο από το χρηματιστήριο ήταν ο Νεονάκης. Έτσι, είναι πολλής κόσμος. Ο Πανταγιάς ήταν του Σιμίτη ιδιαίτερος, που ενδιαφέρθη για τη φορολογική δήλωση του κυρίου, πώς λέγω, ο τραγουδιστής τους λέγεται, Νταλάρας, ο κύριος Πανταγιάς. Ενδιαφέρθη πολύ για την... είχε μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Ματζουράνης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου επί Πασόκ, επί Ανδρέα Παπανδρέου, δικηγόρος του Κοσκοτά. Του Κοσκοτά. Και ο κύριος Ματζουράνης χρησιμοποιήθηκε να δώσει στον Κουτσόγιωργα στην Ελβετία τα εκατομμύρια δολάρια. Ο Κουτσόγιωργας ήταν ο νούμερο 2 του Πασόκ που πήρε τα εκατομμύρια δολάρια αποδεδειγμένα στην Ελβετία. Έτσι δεν είναι? Ο Ροκόφυλλος ενδιαφέρθηκε για το Σφινιά. Δεν ενδιαφέρθηκε για το Σφινιά. Και όταν είπαν του Σφινιά, ρε φίλε, απεσύρθη. Ο κύριος Ροκόφυλλος, καλό παιδί κι αυτός. Όλοι, άμα τους πιάσουμε έναν έναν, όλοι. Ο Βαλιανάτος είναι φίλος του Γιώργου Παπανδρέου. Δεν είναι φίλος. Πρόεδρος των ομοφιλοφίλων. Νομίζω υπάρχει και μια φωτογραφία. Δεν είμαστε οι ομοφιλόφιλοι, προσέχουμε, δεν είμαστε. Αλλά υπάρχει φωτογραφία σε Βέσπα. Απάνω ο Γιωργάκης, υπουργός παιδείας, και Βαλιανάτος, σύμβουλος του υπουργού. Πάνω σε Βέσπα. Το ξέρετε. Ποιος οδηγούσε. Θα σας φέρω τη φωτογραφία, νομίζω υπάρχει. Να πάμε παραπέρα. Να πάμε πιο πέρα. Πού θέλετε να πάμε? Πού, πέστε μου, πού θέλετε να πάμε για να βρούμε κι άλλα. Ο Άκης. Κι άλλα. Ο Άκης είναι ο πιο καλός. Γιατί την παντρεύτηκε την κοπέλα. Χωρίς τον. Τελειώσαν τα κείμενα. Τίμησε την κοπέλα. Η Μαργαρίτα πόσο ζητούσε διαζύγιο από τον Ανδρέα? Η άλλη, ξέρετε το ποσό που ζητούσε η Μαργαρίτα για διαζύγιο και πήρε. 400, τόσα εκατομμύρια. Η Βίλα του Λουμίδη που έχτισε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ξέρετε ότι δηλώθη 365 εκατομμύρια μόνο. Με 365 εκατομμύρια ό,τι του ντουαλέτα δεν μπορείτε να κάνετε. Το καρμάζω, και ξέρετε ποιοι είναι οι δανειστές, έτσι δεν κάνει να πω, γιατί είναι και ψηλά στελέχη. Δεν είναι μόνο Χάλακ και ο Λιβάνης και οι άλλοι. Είναι κι άλλοι. Τους οποίους τους κακόμοιρους τους ενέπλεξαν, έτσι. Δεν βγαίνανε του Ανδρέα το ποθενέσχες και θα πιέσαν στο κόμμα, δεν πολύ. Αλλά είναι κι άλλα τα ζητούμενα της πασοκικής 20ετίας. Δεν είναι. Θυμίστε ο Κοσκοτάς. Είναι κι άλλες οι ιστορίες. Είναι κι άλλες οι ιστορίες, οι μακρινές. Πώς? Ο νόμος χρηματοδότησης των κομμάτων, επειδή τα παίρνουν όλοι. Η Ελλάδα βγάζει πουλούς σε Φεβρουάριο. Τα δίκημα όταν τα παίρνουν όλοι και μου λένε, κύριε Λεβέντη, και εσύ θα τα πάρεις, λέει, άμα βγεις. Λέω, δεν το όνειρο κάθε κόμματος και κάθε κομματάρχη είναι να τα αρπάξει. Δεν το καταλαβαίνω αυτό με το νότι χρηματοδότηση. Τόσα λεφτά χρειάζεται, δηλαδή ο κύριος Καρατζαφέρης τώρα 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Χρειάζεται ο συνασπισμός 4 εκατομμύρια, η Κουκουέ, η Παπαρίγα 5,5 εκατομμύρια ευρώ, ο Καραμαλής κάπου 30 εκατομμύρια και ο Παπανδρέου 25 χρειάζονται. Και σε αυτά τώρα, αυτά είναι ψίχουλα μπροστά στις μίζες από δημόσια έργα, από προμήθειες του δημοσίου. Δηλαδή είναι τελείως αμαρτωλή πια η κατάσταση. Σας λέω, μια φορά πήγα στο Καμπά το εργοστάσιο να δω, ενώ νόμιζα ότι είναι ιδιωτικό, δεν είχα καταλάβει. Λέει, θα δείτε τον κύριο Μόραλη, λέει, διευθύνοντα σύμβουλο. Λέω, δεν είναι Καμπάς? Όχι, λέει, είναι κοινωνικοποιημένη. Είναι ο αδερφός του υπουργού, του κυρίου Μόραλη. Α. Και εκείνοι βάζανε αδέρφια και εξαδέρφια. Είναι εξίσου σάπιο το τοπίο και στο Παζό και στη Νέα Δημοκρατία. Και αυτοί που λένε, κλέβαμε κι εμείς, αλλά λιγότερο. Οι δεξιοί πιστεύουν λιγότερα ότι κλέβουν τούτοι. Οι πασοκτζίδες λιγότερα. Κλέφτες, ρε παιδιά, είναι. Θέλει ζυγαριά ακριβίας να δεις ποιος είναι ο λιγότερον.
αυτές οι ζυγαριές που χρησιμοποιούν στα ναρκωτικά, αυτές, γιατί είναι ίδια τα... Γιατί ο κλέφτης όταν μπει δεν αφήνει και κάτι να μείνει στο πιθάρι, φτάνει μέχρι τον πάτο. Έτσι αποδεικνύεται. Κλέφτης που να σέβεται να πάρει τα μισά και τα άλλα μισά να τα αφήσει. Δεν υπάρχει τέτοιος κλέφτης, τουλάχιστον στο Πασόν και στη Νέα Δημοκρατία. Είναι πλεονέκτες οι κλέφτες αυτοί. Φτάνουν μέχρι το πιθάρι, τον πάτο. Λοιπόν... Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, εδώ ένας νομικός στο διάλειμμα μου ενεχείρισε από την εφημερίδα της κυβερνήσεως κάτι, ότι έχουν διορίσει με την υπογραφή του Πάνου του Παναγιωτόπουλου, τότε υπουργός, ναι, και μου κάνει εντύπωση γιατί ο πού του διορίσα. Πάνου του έχω εκτίμηση. Και σε ποιον δεν έχετε εσείς εκτίμηση? Σε ποιον δεν έχετε εσείς εκτίμηση? Όχι, εκτίμηση έχω πει. Δεν έχετε στο Σιμίτη, δεν έχετε στο Στεφανόπουλο, δεν έχετε? Ναι, εντάξει. Στον Πολίδωρα δεν έχετε? Γι' αυτό τον Αλαβάνο δεν έχετε? Στον Παναγιωτόπουλο. Στην Παπαρίγα δεν έχετε? Γιατί να μην έχετε? Γιατί να μην έχετε, κύριε? Διόρισε, λέει, ο Πάνος ο Παναγιωτόπουλος ως πρόεδρο του ΔΣΣ, η Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημήτριο Καπράνο. Εκεί τι εσάς θέλετε να διορίσει? Όχι, μια στιγμή, και ξέρετε τι μου είπε ο νομικός. Δεν το λέω εγώ, ο νομικός το είπε. Τι είπε? Ότι για να διοριστείς πρόεδρος σε αυτό το ταμείο πρέπει να έχεις κάποια προσόντα, να είσαι και εσύ νομικός, να είσαι πάνεδρος. Και να είσαι... Και ο κύριος λέει δεν είναι καν νομικός. Τι είναι? Ξέρω εγώ τι είναι. Δημοσιογράφος δεν είναι? Ήταν δεξιχέρι αυτό. Πρέπει να είσαι νομικός απαραίτητα, να έχεις πτυχίο. Τώρα... Δεν το νομίζω. Το λέει κανένας νόμος αυτό? Ορίστε, πρόεδρε. Τι προβλέπει ο νόμος αυτός, κύριε Κανελόπουλε? Λέει η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος 284 του 1994. Ότι ο πρόεδρος πρέπει με τα αναπληρωτού του πρέπει να είναι ή μέλος του νομικού συμβουλίου του κράτους ή δικηγόρος. Μήπως είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο? Μέλος του νομικού συμβουλίου δεν είναι μέλος. Δεν ήξερε τον νόμο ο κύριος Παναγιωτόπουλος? Δεν τους ενδιαφέρει, τον αγνοούν τον νόμο. Κάνει εντύπωση. Μήπως όμως ο κύριος έχει τα προσόντα να το ελέγξουμε? Μα αυτά είναι τα προσόντα. Ναι, λέω μήπως δεν είναι καλά πληροφορημένοι και συμπίπτει να τα έχει. Μα γι' αυτό εγώ σας είπα, έχω την επιφύλαξη. Εκείνος που πράγματι δεν είχε τα προσόντα ήταν ο Ψυχάρης. Όταν τον έβαλαν στο Άγιο Όρος Επίτροπο εκεί, πρόβλεπε η διαδικασία να είναι καθηγητής πανεπιστημίου. Α, έτσι πρέπει. Ναι, και γνωμοδότησε ο κύριος Παυλόπουλος τότε, πληρωθείς, λένε, και ποσόν που πήρε ο κύριος Παυλόπουλος ως δικηγόρος. Ο καθηγητής, ο Παυλόπουλος, ο Προκόπης. Νομίμως πήρε το ποσό. Νομίμως έδωσε και απόδειξη. Ναι, υπάρχει. Ως αμοιβή. Από το ΔΟΛ. Από το ΔΟΛ πληρώθηκε με ένα τεράστιο ποσό και γνωμοδότησε ότι κατ' εξαίρεση στην προκειμένη περίπτωση, επειδή από τα υπόλοιπα προσόντα του κ. Ψυχάρη βγαίνει ότι είναι αξιόλογος, ότι θα έβγαλε υπηρεσία, να θα προσέφερε, μπορεί χωρίς να είναι καθηγητής πανεπιστημίου να διοριστεί στο Άγιο Όρος Επίτροπος. Δεν ξέρω αν καταλάβατε. Όχι, συγγνώμη, κατ' εξαίρεση τι σημαίνει? Ότι είναι ο Καραϊσκάκης? Γνωμοδότηση είναι αυτή. Ζήτησαν διαγνωμοδοτήσεως να επιτραπεί να ποδοπατήσουν τον νόμο. Α, να επιτραπεί. Ναι. Εντάξει. Και μαζί με υπουργό τον κύριο Πάκανο. Χρησιμοποιώντα λοιπόν τον καθηγητή πανεπιστημίου Προκόπη Παυλόπουλο, ο οποίος πήρε κάποια χρήματα για να το κάνει. Πήραν τη γνωμοδότηση και έβαλαν τον Ψυχάρη. Ναι. Όχι, εντάξει, δεν αμφίβει. Ξέρετε, στην αρχαία Ρώμη. Μήπως ο κύριος Καπράνος έχει όντως τα προσόντα? Δεν τα έχει. Λοιπόν, στην αρχαία Ρώμη έπρεπε μόνο για ένα χρόνο να εκλεγείς ύπατος. Λοιπόν, η σύγκλητος κατ' εξαίρεση ψήφισε επί 5 συνεχή χρόνια το θρηλυκό Μάριο. Γιατί ήταν, λέει, φοβερός. Ένα Μάριος όμως ήταν αυτός. Μεγάλος ήρωας και τον ψήφισε 5 χρονιές συνέχεια. Ο κύριος Καπράνος, για να πούμε και την αλήθεια για τον κύριο Καπράνο, έχω ακούσει καλές κουβέντες. Είναι σοβαρός, είναι αξιόλογος. Ναι, αλλά. Και ότι τυπικό, φροντίζει δια του ταμείου την υγεία το μέλλον. Σωστό αυτό. Δηλαδή ενδεχομένως τώρα κινδυνεύει να αδικήσουμε έναν άνθρωπο λόγω τυπικών προσόντων. Ενώ στην ουσία δεν είναι τα τυπικά προσόντα εκείνα που βαρύνουν, όσο η αποφασιστικότητα και η θέληση. Συμφωνώ. Εγώ δηλαδή πιστεύω. Μπορεί να βάζαμε στο ταμείο έναν άλλο δικηγόρο που να είναι κόθρος. Βεβαίως. Ενώ εδώ μπορεί, λέμε, να μην είναι, που δεν γνωρίζω, σας λέω, τον κύριο και δεν θέλω να το. Και να ήταν αποτελεσματικό. Ναι, αλλά να είναι αποτελεσματικό. Βεβαίως. Δηλαδή, σωστό. Καμιά φορά δεν είμαι τυπολάτρης. Εγώ, σαν πολιτικός, δεν είμαι τυπολάτρης. Δηλαδή, αν διεπίστωνα, αν ποτέ διοικούσα κάποια θέση και διεπίστωνα ότι εσείς εκεί θα λειτουργούσατε σωστά. Και μου λέγανε, μα δεν έχει τα προσόντα ο κύριος Σταυρίδης. Mm. Αλλά ήμουν σίγουρος ότι θα κάνατε το κυβερνητικό έργο σωστά. Θα κινούσα γη και ουρανό να σας βάλω, χάρη
της εκπλήρωσης του στόχου παρά να βάλω κάποιον άλλον που τα πληρεί μεν και είναι άχρηστος. Άρα πιο δίκαιο θα ήταν δηλαδή, να κάνουμε μια υπέρβαση, ναι, και να καταργήσουμε την τυπολατρία. Δεν την γουστάρω εγώ. Δεν την γουστάρω την τυπολατρία. Όπως και για τον Ψυχαρή, παρότι είναι εχθρός μου τροποτινά. Τι εννοώ εχθρός μου? Δηλαδή συνεχώς ό,τι σχόλια γράφει περί Λεβέντη στα Νέα ή στο Βήμα είναι αρνητικά. Ο ίδιος θα γράφει. Εκτιμώ, γιατί έχω μιλήσει με ανθρώπους που το ξέρουν. Εγώ δεν έχω κάτσει να μιλήσω. Εγώ τον αδερφό του γνωρίζω που τον είχε ο Κουρίδης μαζί του, το Θανάση. Λοιπόν, τον Ψυχάρη έχω πληροφορηθεί ότι είναι αξιόλογο άτομο. Ναι, και εγώ το έχω πληροφορηθεί. Γιατί, σοβαρός άτομο. Γιατί ξεκίνησε από απλό συνεργάτης του Λαμπράκη και ουσιαστικά γίνεται ο κοινών τα νήματα στο συγκρότημα. Ναι. Και αυτό υπηρέτησε τη Χούντα τώρα. Ναι. Εδώ και ο Χριστόδουλος τη Χούντα δεν υπηρέτησε. Πες μου έναν που δεν υπηρέτησε τη Χούντα σε αυτόν τον τόπο. Μόνο ο Παναγούλης πήγε να βάλει φόλα στην Χούντα. Αν δηλαδή πάρουμε αληθινό αντιστασιακό, ο Καρμαλής δεν υπηρέτησε τη Χούντα. Για σταθείτε και. Μπορεί ο Καρμαλής επί Χούντας να ήταν στο εξωτερικό. Αλλά ουσιαστικά με στην ψυχή του οι Καρμαλίδες δεν έχουν το χουντικό πνεύμα. Α, το χουντικό πνεύμα το έχουν όλοι. Η Χούντα πώς υπηρετείται κατά σας? Μόνο αν είσαι συνεργάτης του Πατακού. Όταν διέπεσε από την ίδια ιδιοσυγκρασία, δεν είναι το ίδιο? Ναι, πρέπει να έχει τα τυπικά προσώματα, δηλαδή να ανοίξει. Έτσι, ναι. Και δήμαρχοι που υπάρχουν επί Χούντας που υπηρετούσαν το καθεστώς, γίνανε και γενικοί διευθυντές. Ναι, δηλαδή, επί Πασόκ και βουλευτές. Και ένας, πώς λέγανε, δεν ήταν βασανιστής του Πασόκ βουλευτής επί Χούντας? Πώς τον λέγανε? Βρέτζιος. Καλό παιδί κι αυτός. Απλά βασάνιζε. Δεν έκανε. Βασανιστής ήταν. Το επάγγελμα του. Δεν έκανε κανένα κακό. Το επάγγελμα του. Βασανιστής. Μην ξεχνάμε ότι και στην υπερανεπτυγμένη Αυστρία έγινε ο πρώην χιτλερικός. Εκείνος δεν είπα. Μόνη φορά που ακροδεξιό κόμμα συνεργάστηκε, αλλά κράτησε πολύ λίγο γιατί ήταν παραφύση. Όχι, ο άλλος που ξέχασα και τώρα. Ο Βαλτχάιμ. Δεν ήταν ο Βαλτχάιμ. Ο Βαλτχάιμ ήταν κρύφο κουντικός. Όχι, ήταν χιτλερικός κανονικά. Δηλαδή στην Αυστρία υπήρξε και ακροδεξιό κόμμα που τελικώς μπήκε για ένα φεγγάρι. Βέβαια. Ναι. Αυτό ναι. Αλλά ο Κουρτ Βαλχάιμ έκρυβε το παρελθόν του. Καταλάβατε. Και μετά το βγάλανε δημοσιογράφοι και μετά είχε χρηματίσει πρόεδρος. Πάντως, κύριε Πρόεδρε, κάτι που πρέπει να διευκρινιστεί και να μην το καταλάβανε προς το τέλος δεύτερης εκπομπής. Ότι δεύτερου μέρους τη δεύτερη εκπομπή. Ορίστε. Δεύτερου μέρους θέλω να πω, ναι, ότι τελικά στην αρχή του 21ου αιώνα σίγουρα βλέπουμε να δημιουργείται ένα ρεύμα του κόσμου, του λογικού, γιατί μόνο αυτός μπορεί και τα βλέπει ίσως σε κάθε κοινωνία και ιδίως στην ευρωπαϊκή, ότι πρέπει να υπάρχει χώρο στα νιάτα, που λέμε, να το πω απλά, η θεσμίζουσα κοινωνία, η οποία είναι, βασίζεται πλέον... Τι εννοείται θεσμίζουσα κοινωνία? Αυτή που θεσμίζει το κάτι το καινούργιο. Μέσα από ένα αυτόνομο μέσα λόγο. Μέσα από αγώνες. Δεν είναι απαραίτητο. Με αυτό, μιλήσω για το σταλινισμό, ναι, ότι έχουν βγάλει ένα, να το πούμε, μια συνταγή, ένα τσελεμεντέ, ότι για να αλλάξουμε τα πράγματα πρέπει να πετσοκόψουμε εκεί τους κρατούντες, τους άρχοντες. Και δεν κανένας από αυτούς που είναι το κοινό του σημείο, δεν είπε ότι εάν δώσουμε προσοχή στη δημοκρατία, στις δημοκρατικές διαδικασίες. Γιατί φοβούνται τη δημοκρατία αυτή. Μα εκεί ήθελα να καταλήξω, καταλάβατε. Και εκεί είναι μέσα που τελικά βλέπουμε αυτό το ρεύμα. Ότι να λειτουργήσει σωστά μια δημοκρατία, ρε παιδάκι μου, να έχω την πληροφόρησή μου, να μπορώ να διαβάσω κάτι σοβαρό, να μην μου το υπαγορεύει ο άλλος. Να μην υπάρχουν. Λοιπόν, και προς τα εκεί τι εκτελεστές μέσω των εντύπων. Ναι, δηλαδή το. Το τροπάριο το ξέρει. Αν δεν πέσει. Μα η ακροδεξιά και οι κουκουμουνιστές είναι κατά της δημοκρατίας, κύριε Βαζακόπουλε. Ποια δημοκρατία θέλουν αυτοί? Αυτή θέλουνε. Στρατιωτική δικτατορία δεν είχε η Ρωσία? Είχε δημοκρατία? 98% δεν έπαιρνε ο Μπρέζνιεφ. Ακριβώς. Τον ήθελε το 98%, σοβαρολογούμε? Μη μας τρελάνε τώρα. Ή πάλι η ακροδεξιά, ο Πατακός, πόσο πήρε ο Παπαδόπουλος τότε στο ναι? Κάπου 97. Συναγωνιζόντουσαν αυτοί οι δύο χώροι. Ο Πατακός, το ναι του Πατακού. Μαύρη Χούντα, κόκκινη Χούντα. Το ναι του Πατακού και το ναι του Μπρέζνιεφ και του Στάλιν και όλων αυτών των. Σε μια υγιή δημοκρατία. Των καθηκιών της Ανατολής
ήταν κοντά στο 100%. Υπάρχουν 90% ήταν εδώ πρώτα. Τι παράμετρο. Δηλαδή ήταν αλλιώ. Μου τα εξήγησε ένα μέλο του κόμματο. Τι παραστρατιώτη τώρα. Ήταν αλλιώ η κοινωνία σε όλη την Ένωση. Δηλαδή τα Σοβιέτα τοπικά, όχι, τα Σοβιέτα τοπικά ήταν απλοί άνθρωποι σαν και εμάς, οι οποίοι πηγαίναν να υπηρετήσουν. Ωραία. Λοιπόν, διαλέγανε τους καλύτερους και τους προωθούσαν. Δηλαδή, αλλά να υπηρετούν κάτι συγκεκριμένο. Το λαό στην εξουσία. Άσε το λαό, μα. Ποιο λαό. Τα λόγια. Ο Αντρέας έλεγε λαϊκή συμμετοχή. Δεν το επιτρέπει. Καραγκιοζηλίκια. Είχε λαϊκή συμμετοχή η Ελλάδα επί Πασόκ. Όσοι μπαίνανε στο δημόσιο και βολευόντουσαν, αυτοί είχαν λαϊκή συμμετοχή. Οι υπόλοιποι τι είχαν. Έχετε δίκιο. Μπορεί να μην του. Λαό υπηρετούσε ο Μπρέζνιεφ. Λαό υπηρετούσε. Δεν υπηρετούσε κατά κάποιο λαό. Αυτά που έδωσε ο κομμουνισμός. Τι έδωσε κανένα πολίτευμα μέσα στον κόσμο. Τι έδωσε, κύριε. Όλα τα δωρεάν έδωσε. Ποια. Κατοικία. Δεν νοείται ανθρώπινο. 10 μαζί σε ένα δωμάτιο. 50. Και στη φυλακή έτσι. Καλύτερα από το δρόμο. Στη φυλακή, άμα σε βάλω, 10 θα κοιμούνται σε ένα δωμάτιο. Εντάξει. Δωρεάν, δεν σου τα μενίκη. Δουλειά. Δουλειά. Ακούστε, οι φυλακές ενός συστήματος σαν την Ελλάδα δίνουν και οι φυλακές το ίδιο. Δίνουν δωρεάν φαΐ, δωρεάν ρεύμα. Δεν σου ζητάνε νίκη. Έτσι όπως το θέλετε. Και τώρα οι φυλακές και στη δίνουνε. Είχαμε τον Παπαλιγούρα. Και βιβλία και εκκλησία μπορείς να πηγαίνεις. Δεν μου λέτε στο σημερινό δυτικό κόσμο με επικεφαλή στην Ελλάδα. Πεθαίνει στον δρόμο. Σωστά. Καλύτερο το Σοβιέτ. Όχι, όχι. Γιατί όχι. Γιατί συγκρίνεις. Αν έχω δουλειά και σπίτι όμως δεν θα πεθάνω στα παγκάκια. Η σύγκριση είναι ανεπιτυχής. Και τα δύο συστήματα έχουν μειονεκτήματα. Αλλά το σύστημα το Σοβιετικό ήταν απόλυτη δικτατορία. Δεν είχε βελτίωση. Δεν είχε ελπίδα ο Ρώσος ότι σε 10 χρόνια θα ψήφιζε ελεύθερα. Ήταν εκεί. Έβαλε το κεφάλι κάτω. Δηλαδή μόνο με μαχαίρια και με τσεκούρια μπορούσε να. Λοιπόν, το σύστημα του το ελεύθερο το λεγόμενο επιτρέπει να μπει και μια ένωση κεντρών μέσα. Θα μου πεις δεν την αφήνει η Βαρδινογιάννη. Όχι, δεν την επιτρέπει. Ναι, δεν αφήνει ο Βαρδινογιάννη τον Κυριακού, ο Αλαφούζος. Δεν αφήνουν οι ταβατζίδες οι λεγόμενοι να μπει ο Λεβέντης. Έτσι, μπράβο. Αλλά έχει εσές το σαν λαός το δικαίωμα να κάνεις κάτι. Γίνεται και αυτή η εκπομπή που δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει στα Σοβιέτ. Ναι. Αλλά τελικά δεν καρποφορεί όμως. Ακούστε κάτι. Αυτό φταίει και ο κόσμος. Δεν φταίει. Ναι. Αν ο κόσμος δεν καρποφορεί. Αν στη γειτονιά σου. Κύριε Σταυρίδη, αν στη γειτονιά σου στην Καλλιτεία θέλουν όλοι να βάλουν το παιδί του στη ΔΕΗ. Τι να το κάνουμε. Λοιπόν, καναλιζαρισμένη σκέψη. Ναι, αλλά είναι πια με του λαού τη θέληση τη διαβρωμένη. Α, με του λαού. Ενώ εκεί στη Σοβιέτ ήταν και χωρίς τη θέληση, με το ζόρι. Μπέρδευε το ζόρι με την εκούσια διαστροφή. Άρα είμαστε χειρότεροι. Εδώ υπάρχει εκούσια διαστροφή. Εδώ υπάρχει εκούσια διαστροφή. Η κοινωνία. Ενώ εκεί δεν ερωτήθηκε η κοινωνία. Μπήκε στα κάγκελα. Ναι, βεβαίως. Είναι διαφορετικό. Καλύτερα μοναχά τι κάνανε. Και τα δύο συστήματα σάπια. Ναι, έτσι ναι, μπράβο. Ναι. Κατακραστήκαν όλοι αυτοί οι επικεφαλείς τότε του Κοκουέ, Σοβιετική Ένωση. Μόλις πέφτει το καθεστώς αυτό, τι γίνανε τελικά η κρίση να με τους είδες. Τα είχε δείξει τηλεόραση. Ναι, πήγε ο Κορμπατζόφ μετά να δώσει μια ελευθερία. Ναι. Αλλά το είδες τελικά ποιοι πήραν τις μεγάλες περιουσίες. Όλη η νομοκρατούρα του Κουκουέ. Ναι. Όλη η νομοκρατούρα του Κουκουέ. Αλητία, όταν το Πολυμπυρό, όλοι πήραν. Εδώ τα έδειξε μια φορά και ήταν σαν παραμύθια φαινόταν. Δηλαδή, ένας που ήταν κομματικός μέσα τότε στο σχήμα του Σοβιέτ, τι χρυσές νικήρες, τι τουαλέτες, τι. Ναι, και λέει να πούμε. Κρατικός καπιταλισμός. Άρα θέλανε πλιάτσικο, δεν θέλανε δημοκρατία. Πλιάτσικο θέλανε. Και αφήνουν τον υπόλοιπο κόσμο να πούμε τη δικτακτορία από πάνω. Δεν αφήσανε τον Ζαχάροφ να πάει να πάρει το βραβείο. Το βραβείο. Γιατί λέει δεν θα γυρίσει. Υπάρχει κάτι. Δηλαδή, όταν ένα καθεστώς πιστεύει ότι φεύγοντας για Αμερική δεν θα γυρίσεις, σηκώνει τύχη. Υπάρχει όμως κάτι ελαφρυντικό. Τι? Ότι ήταν δικτατορία. Ενώ εδώ δεν επιτρέπεται και να υπάρχει. Δικτατορία είναι και εδώ. Δικτατορία είναι. Όταν ο Κυριακού βγάζει τον Παπατσάκαλο, τον Καρατζαφέρη και τον Λεβέντη, ποτέ δικτατορία είναι. Άρα τι γίνεται. Και δικτατορία χειρίς του είδους. Όταν αγωνιστήκαμε για την ελεύθερη τηλεόραση. Και σήμερα οι τηλεοράσεις ανήκουν σε 6 κλέφτες του χρηματιστηρίου, τι είναι. Άρα παντού σαπίδα. Δηλαδή αγωνίστηκα παντού για ιδιωτική τηλεόραση ελεύθερη και τώρα μου. Άρα μην λέμε τα ονόματα. Και τα ονόματα που αναφέρθηκαν πιο μπροστά, Στάβα μου, παρουσιάζουν πολιτικά δρόμενα. Όχι. Έχουν κάτι να πούνε. Το Λεβέντικο έχουν από όλα τα μέσα ενημέρωσης. Ναι. Γιατί εκεί είναι η σπίδα της αλήθειας. Από εκεί μπορεί να ξεσηκωθεί ο κόσμος και να καταλάβει πώς
τον έχουν κατακώσει με ένα παπατσάκαλο και με κάποιους άλλους που πέρα μαριονέτες. Αλλά σε ποια δημοκρατία να πιστέψω εγώ? Ποια δημοκρατία? Σε ποια να πιστέψω? Ζητούμενο είναι η δημοκρατία. Ζητούμενο, συνέχεια, αλλά καθημερινός αγώνας είναι η δημοκρατία. Για να γίνει άπλετη δημοκρατία. Στόχος είναι. Σε μια ευνομούμενη δημοκρατία, παραδείγματος χάρη, ο Παρτακός, εάν ήθελε να τον να κυκλοφορούσε έξω ελεύθερος, τουλάχιστον υποχρεωτικά έπρεπε να υπογράψει μια δήλωση μετανοίας. Ναι, τίποτα. Σαν αμέσα. Ασίδωτος ο κύριος, πάει στα κανάλια και μιλάει ο Παρτακός. Δεν εννοείται. Και δεν είπε σφάλαμε. Καλούν. Δεν ζήτησε μια συγγνώμη. Καλούν. Δεν είπε σφάλαμε. Γιατί στηρίζει το σύστημα με αυτόν τον τρόπο. Αυτός ο κύριος. Και θέλω να πω και για τον Καρατζαφέρη κάτι. Γιατί μου είπαν ότι ανταπάει. Εκείνη λίγο μέρες πριν την 21η Απριλίου βγήκε ο Καρατζαφέρης στο κανάλι του και έλεγε, για να γίνει αρεστός στους χουντικούς, έλεγε ότι βάλανε λίγο στον Κύπρο τη δημοκρατία. Κατέλησαν τις δημοκρατίες. Αλλά δεν κλέψανε, λέει, τουλάχιστον. Οπότε τα ακούγαν οι χουντικοί, ωραίος ο Καρατζαφέρης. Ενώ οι σημερινοί κλέβουνε. Είπε βασάνισαν, Ναι, αλλά ακούστε. Το είπε και ο Παρτακός σε μια συνέντευξη που πήραν τώρα τελευταία. Ακούστε κάτι, αυτό είναι μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Ο γαμπρός όμως έχει το πορτοράφι. Πρέπει να ξέρει ο κύριος Καρατζαφέρης. Πρέπει να ξέρει ο κύριος Καρατζαφέρης. Δεν έκλεψε ο Παρτακός, ότι κλέψανε κιόλα. Και παρέδωσαν 21% πληθωρισμό. Κλέψαν οι χουντικοί όλοι. Και τα όπλα που πήγανε τότε. Κλέψανε, κύριε Σταυρίδη. Σε παρακαλώ. Μια στιγμή, όταν λέει ότι η ιδιαίτερη ανθρώπινη γυναίκα του είναι εδώ σε όλα. Ναι. Μένει σε ένα υπόγειο. Και πού το ξέρω εγώ. Την είδε εσύ. Πώ ζουν όλοι αυτοί. Ένα λεπτό. Δηλαδή, μόνο ο Ασλανίδης και ο Παλόπουλος έκλεψε. Όλοι οι άλλοι έτσι είναι. Ο Παπαδόπουλος, το ξέρεις ότι έχει παιδιά στην Αμερική. Πήγες και είδες τα αυτό με τη δέσποινα δεν μπορούμε να το δούμε. Σε παρακαλώ. Μπορούμε να το δούμε. Οι χουντικοί, ακούστε, πρέπει να εκλιπαρούν και να σέβονται έστω και που ο Καραμαλής που είπε όχι εκτέλεση. Έπρεπε να εκτελεστούν δύο-τρεις. Ναι, πραξικόπημα. Γιατί κατέλησαν τους δημοκρατές. Και σήμερα γίνονται εγκλήματα, δεν είπα. Για θα ερχόταν το Ένωση Κέντρο, κύριε Πρόεδρε, τότε για φόρα με την κάνει. Εκείνη την εποχή ρίξαν ένα γέρο Παπανδρέου. Όχι Χούντα. Ποιο τον έδωσε? Όχι Χούντα. Μαζί όλοι. Οι προδότες, λεγόμενοι και φερόμενοι δημοκράτες που ανοίξαν την πύλη για τη Χούντα. Έτσι, μπράβο. Και η Χούντα μπήκε. Η πύλη καλά σφραγισμένη. Ακούστε το φίδι. Για να μπει στο σπίτι, τα είχαν μαγειρέψει αυτά. Το φίδι ήθελε να μπει, κατασκευαζόταν. Οι αποστάτες και οι υπόλοιποι. Και ήθελε να μπει σπίτι σου. Και οι αποστάτες άνοιξαν την πόρτα. Μπράβο, αυτή είναι η πέτα. Ναι, και πάβει το φίδι να είναι φίδι. Όχι, δεν πάβει. Αλλά πήρε και αν πιστεύει τον ίδιο. Το φίδι τελικά δάγκωσε. Το φίδι δάγκωσε. Ο γέρος της Δημοκρατίας θα έπιανε 65% τότε. Και παραπάνω. Και παραπάνω. Και αν πιστέψουμε τον ίδιο τον Μητσοτάκη. Και επιπλέον ο Παρτακός, να ρωτήσω τον κύριο Καρατζαφέρη για τον Παρτακό. Ναι. Όταν λέμε ότι είναι λόγω ανικές του βλάβης έξω, πώς έχει υγεία και πάει στα κανάλια. Και στο για να το καταλάβω αυτό. Πήρε απόφαση δικαστικού συμβουλίου να είναι έξω λόγω ανικές του βλάβης υγείας. Τώρα αφού είναι καλά. Αυτόν τον είδα θαυμάσια του κυρίου Καρατζαφέρη το κανάλι, τον είδα και τον έλεγε κύριε Πρόεδρε ο Καρατζαφέρη στον Παρτακό. Πώς είναι τόσο καλά, ο άρρωστος πώς μπόρεσε και πήγε στο κανάλι. Φυσικά έχετε δίκιο. Απλώς τον άφησαν έξω, σου λέει τώρα 96 χρονών άνθρωπο. Και μια καλή δημοκρατία, Σταύρο μου, άσε τώρα εδώ. Πάντως, αν πιστέψουμε τα πνημονέματα του κυρίου Μητσοτάκη, που λέει για τον Καραμαλή ότι εκείνη την εποχή των Ιουλιανών ότι ήταν αναφαντών υπέρ μιας δικτατορίας. Ο Καραμαλής. Ναι, αλλά ήθελε τη δική του. Τη δική του. Μα οι Καραμαλίδες ποτέ δεν πιστέψαν στη δημοκρατία. Σαν οικογένεια ήταν προσδεδεμένοι στη βία. Μα είναι αλήθεια αυτό για τους Καραμαλίδες. Ναι, και τώρα απλά ο Μητσοτάκης σιωπά για να βάλει την κόρη του. Σου λέει θα έρθει η ώρα να πέσει να μπει η κόρη του. Η κόρη του όμως, ο Μητσοτάκης είναι ένα νόν που σου λέει πού θα το πάει ο Καραμαλής, θα καταρρεύσει. Έξυπνο φίδι. Ναι, ένα φίδι, τέλος πάντων. Ο άνθρωπος είναι... Η οποία είναι υπέρ των αμερικανικών πυράβλων στην Ελλάδα. Κοιτάξτε αντίφαση τώρα με το ΣΟΗ. Ναι. Προκάλεσε και τη δυσαρέσκεια της Ρωσίας. Αλλά τι μας λέει τότε να με... Εφόσον είναι υπέρ των αμερικανικών πυράβλων, γιατί δεν έλεγε τίποτα ο μπαμπάς της... Για εκείνα που ήθελε με τον Δήμο Μακρύ των Αμερικανών. Αντιχρετήσει. Κοιτάξτε να δείτε ότι όχι απλώς είναι. Δεν το καταλαβαίνει όμως ο κόσμος τι λέμε. Ότι ο Τίμος Χρυστοδούλου, σαν υπουργός του Μητσοτάκη, ναι, ναι. έδωσε 100 εκατομμύρια δολάρια
έδωσε σε 7 εταιρείες που χρώσταγε η Ρωσία προς τις ελληνικές εταιρείες λεφτά για να γίνει τράμπα με τα λεφτά που ζητούσε ο Γέλτσιν από το ΚΚΕ. Είχε δώσει η Σοβιετική Ένωση στο ΚΚΕ, έδινε 2 δισεκατομμύρια το χρόνο και ήρθε ο Γέλτσιν και τα ζητούσε. Και υπήρχαν 7 εταιρείες που δικαιούνται λεφτά από τη Ρωσία και, ήταν, και έγινε τράμπα. Πλήρωσε ο ελληνικός λαός με 100 εκατομμύρια δολάρια τα χρέη του ΚΚΕ, τα χρέη του ΚΚΕ στο ρωσικό δημόσιο. Αυτή είναι η ΚΚΕ. Όχι, αυτό είναι το σόι πολιτικών, ναι, Μητσοτάκη. Ναι, Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης, ο οποίος έκανε τότε συγκυβέρνηση με το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ λέει, αν το ρωτήσεις, δίθεν για κάθαρση, ότι το έκανε. Μαζί με το Μητσοτάκη πήγε για κάθαρση. Για σκεφάσουμε τα... Πάντως, κοιτάξτε, και στην Οικουμενική υπό τον Ζολώτα, ναι, μετήχε και το Πασόκ που κατηγορεί το ΚΚΕ ότι είχε κάνει μέτρηση τον Τζανετάκη. Άλλο του Ζολώτα. Άλλο του Τζανετάκη. Μιλάμε Τζανετάκη. Ναι, γιατί και οι άλλοι δεν ήταν συμμετοχικός. Βέβαια. Ο Ζολώτας ήταν η Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και ΚΚΕ. Ο Ζολώτας δεν ήταν κομματικός, είχε μια αξία ως. Ναι, εντάξει, δεν ήταν. Αλλά δεν ήταν Τζανετάκης τώρα. Ο Τζανετάκης είναι καλά. Μια φωτογραφία, χίλιες λέξεις. Όλα αυτά συνοψίζονται. Να γιατί εδώ τόση λύση. Να απαντήσω σε ένα ερώτημα του κύριου Σταυρίδη. Για δείχτε τη φωτογραφία, δείχτε τη λίγο. Εστιάστε. Και να προσέξει να πω κάτι λέξη. Στα ίσια να φαίνεται καλά. Γελιοποιούν την πολιτική λειτουργία. Λίγο πιο πολύ. Οι φορείς αυτοί, ένας εκ των φορέων είναι φωτογραφία εδώ, που γελιοποιεί την πολιτική. Οι άλλοι σοβαροί, έτσι. Ο Λεβέντης γελιοποιεί την πολιτική, δεν την κλέβει όμως. Εμένα με ενδιαφέρει να μην την κλέβει. Μα τώρα κάνετε και την κλέβουν. Τώρα διαπραγματεύεστε και με όχι, καταλαβαίνετε το πνεύμα. Καταλαβαίνετε το πνεύμα. Εισαγωγικά, εντάξει. Έτσι, το πνεύμα μπορεί να καταλάβει. Την Ελλάδα δεν την κατέστρεψε ο Λεβέντης. Έτσι. Την καλά, άλλοι την καταστρέψαν 100 χρόνια τώρα και την φέρνει στο τελευταίο σκαλί της Ευρώπης. Αγαπητέ μου Σταύρο, πού έχει ξαναβαλεί στα πολιτικά δρόμενα, σε εκλογές, στο υπέρτατο αυτό δικαίωμα του κάθε πολίτη, στην Καλλιθέα, που πήγαν να πούμε τελικά όλοι τότε να με δει. Καλά, μην του παραξηγείτε. Εμείς είναι χούλιγκαν είναι. Αυτή είναι χούλιγκαν στο γηπέδο. Δεν είναι χούλιγκαν. Α, εκεί θα το ρίξουμε. Ποιο σοβαρό άτομο. Δηλαδή βρεθήκαν τυχαίοι μερικοί και πήγαν να σκοτώσουν. Κοιτάξτε, και ο Αδόλφο που λέγανε πολιτικέ δολοφονίε. Τυχαίω ξυπνήσαν εκείνο το πρωί. Γιατί κάποιοι και είπαν πάμε να σκοτώσουμε το Λεβέντη. Ούτε δεν είναι σχέδιο, κύριε. Σχέδιο. Μα σχέδιο αυτή η φωνή πρέπει να θυμωθεί. Είχαν τότε πάρει το μήνυμα αυτή. Η φωνή πρέπει να θυμωθεί οπωσδήποτε. Έτσι. Και ήταν κακούργημα για την προδοσία αυτό που κάνανε. Τον κομματικό φασισμό, γιατί εκεί πήγαινα να μιλήσω εγώ, ναι, με το χουλιγκανισμό, ούτε μία σχέση. Ούτε τραμπούκι, εκεί μεν τραμπούκι εκεί δε. Ωραία, αλλά οι άλλοι, οι μεν διατεταγμένοι δε άσχετοι. Δεν ξέρω αν με καταλάβατε. Ναι. Ναι. Άλλο το οργανωμένο πήγαινε, σκότωσε το Λεβέντη, μην τυχόν κάνει αύριο κόμμα και πάρει ψήφους και μας χαλάσει τη συνταγή. Ναι, είναι κατευθείαν. Και άλλο 10 τραμπούκι που δίραν έναν με αυτοκίνητο ή τον σκοτώσανε. Όχι, αυτοί των γηπέδων είναι και αυτοί οργανωμένοι. Δίνουν ραντεβού με τη μέρα και την ώρα. Δεν είναι ίδιο το ραντεβού. Δεν είναι άλλο το ραντεβού της εξουσίας να εξοντώσει αυτόν που φοβάται. Και άλλο το ραντεβού των αλητών να σκοτώσει ο ένας τον άλλον. Ποιος σας εμποδίζει να είναι αλήτη. Γιατί ο Κοντζαμάνης διαφέρει από κανένα χουλίγκαν. Σκοτωμός και ο ένας και ο άλλος βέβαια. Ίδιος είναι και ο Κοντζαμάνης πάνω στο τρίκι. Ναι. Και αυτός είναι διατεταγμένη υπηρεσία. Ποιος όμως τον είχε διατάξει. Ποιος λύθηκε το θέμα. Το παρακράτος που λέγαμε. Όχι. Τώρα υπήρχε ένα Καρδαμάκης, Μαρδουλάκης. Υπήρχαν συγκεκριμένα άτομα. Ο Μίτσου, ο αρχηγός, δεν ξεχάσατε. Οι Καραμαλίδες. Οι Καραμαλίδες αθώθησαν για την ιστορία του Λαμπράκη απάνω. Δεν έγινε. Πλήρωσε κανείς. Πλήρωσε κανείς. Με μία διαφορά, τελικά, κύριε Πρόεδρε. Το πόρισμα ποιο ήταν. Στάρω μου, με μία το διαφορά. Πόρισμα ποιο ήταν. Πάντα βγω και κούρεπτο. Ξέρεις ποια ήταν το ίδιο πόρισμα που είναι πάντα. Ότι τότε υπήρξαν δημοσιογράφοι. Οι δημοσιογράφοι βγάλανε τελικά το παρακράτος όταν στην επιφάνεια. Ναι. 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 Τώρα είναι όλοι λιβανιστήρια. Όλοι λιβανιστήρια. Μην ξεχνάτε ότι ήταν γνωστό ότι και το σκάσιμο που λέμε στη δημοσιογραφική ορολογία του ομολόγου, μία δημοσιογράφος της Καθημερινής το απεκάλυψε. Να αποκλείεται. Την έβγαλε ο Χατζηνικολάου και την τίμησε. Της λέει χάρη σε εσάς ακούστηκε αυτό εδώ. Και τι τώρα, έγινε. Η κοπέλα τι θα πω. Και τι έγινε. Δεν ξέρω. Τι θα πω. Τι έγινε. Είναι ίδιο που σκοτώθηκε ο Λαμπράκης. Ένα λεπτό. Όχι. Θέλω να πω υπάρχει γενναιότης πάντα. Πού είναι. Δημοσιογράφων τεινών. Και είναι ο Χατζηνικολάου αυτός. Όχι. Η κοπέλα του. Εκφραστής αυτής της γενναιότητας είναι. Η κοπέλα του ομολόγου είναι. Ποια είναι. Αυτή της Καθημερινής. Ούτε το όνομά της πια. Δουλεύει στην Καθημερινή στον Αλαφούζο.
Και είναι και γενναία. Και όμως απεκάλυψε το ομόλογο αυτή. Α, έτσι πάει. Κάτι ζητάει. Κάτι ζητάει. Κάτι ζητάει ο Αλαφούζος. Ας μου λέτε εσείς, ορίστε την απέλησαν. Την απέλησαν. Έτσι μου λέει ο κύριος. Να την προσλάβω εγώ, ρε. Να τη φέρουμε εδώ πέρα να μιλήσει, να τα ξεράσει όλα. Ή μήπως ψάχνει για. Μπορούμε. Θα τη φάνε στον δρόμο πριν φτάσει. Αν μπορούμε, κύριε Κανελόπουλε, αναλάβετε σας παρακαλώ. Τότε θα φάνε και εμάς στον δρόμο. Αναλάβετε να μιλήσετε. Για να μιλήσετε. Πάντως γενναιότητες. Να σας πω κάτι. Επιτρέψατε μου. Γενναιότητες στους οίκους της απείλας και της διαφθοράς, εγώ δεν τις πιστεύω. Να το. Έχασε τη δουλειά της, λέει. Θα δούμε τις μετολυντικές πορείες. Ακούστε, να δούμε και το επόμενο βήμα της κυρίας ποιο θα είναι και το τρίτο και το τέταρτο. Και αν τις δούμε. Ποιος θα την πάρει. Ποιος θα την πάρει. Θα το δούμε και αυτό. Γι' αυτό λέμε. Θα την πάρουμε. Να δούμε μήπως κατεσκευάστη, σας λέω αυτό. Μήπως είναι σχέδιο. Και είναι και η τιμωρία της η όποια. Και αυτή στο σχέδιο. Σαν την κοπέλα που αποκάλυψε του Αχιλλέα. Να δούμε. Γιατί και ο Τριανταφυλόπουλος το παίζει λιοντάρι που θα βάλει όλους φυλακή. Αλλά εκεί όλο το βαρβιδί. Έχει όλο τους ίδιους και τους ίδιους. Και το λιοντάρι. Λέει πράγματα που δεν τα λέει άλλους. Λέει για το Βαρβιτσιώτη, λέει. Και τι έγινε. Έχει συνηθίσει αυτό το πράγμα. Αλλά έχει βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Έχει. Κύριε Σταυρίδη μου, ο Τριανταφυλόπουλος λέει για το Βαρβιτσιώτη. Ναι. Έτσι. Βέβαια. Δεν ξέρει ότι δεν υπάρχει εργολάβος δημοσίων έργων που δεν παίρνει έργο αν δεν δώσει 30% και 20%. Πού πάνε τα λεφτά. Σε τσέπες πάνε. Διερωτήθηκε. Δηλαδή, τι θέλουν να. Και μετά έχει και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εκεί. Τι τους έχει. Πρέπει να τους βάλει για να. Ότι. Να πούνε κι αυτοί. Τι δηλαδή, ναι, μεν σας κυνηγάω, αλλά σας. Αλλά. Όχι, έχετε δικαίωμα να μιλήσετε. Μεγαλοποιείτε το θέμα. Μα τώρα θα πάρουμε. Και τι βγαίνει. Ναι, και τι βγαίνει τελικά. Πνίγουν οι υπόλοιποι που έχουν τα συμφέροντα. Οι εισαγγελείς δεν βλέπουν τις εκπομπές αυτές. Τι βγαίνει από όλα. Αυτή η αδέκαση δικαιοσύνη. Για να πάμε στο καθαρό αιμοπολιτικό, αυτό που είπε για τις εκλογές, αρχίζω πάλι και αμφιταλαντεύομαι αν δεν τις κάνει το Μάρτιο. Πρέπει να δώσουμε πιθανότητες να τις κάνει με τη λήξη, ξέρετε γιατί. Γιατί πιστεύουν ότι ο Έλληνας έχει κοντή μνήμη και ως το Μάρτιο θα ξεχαστεί και το ομόλογο. Είναι ένα ενδεχόμενο. Δεν αντέχει. Οι εκλογές θα γίνουν γρήγορα. Όταν είπε στην ώρα του. Κύριε Σταυρίδη, ο πρωθυπουργός. Ξέρετε γιατί. Πιέζουν οι γιατί. Όχι, άσε, με αυτή την τροθήσα εικόνα τη. Όλα τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν φτωχεύσει. Δεν υπάρχουν λεφτά για τις συντάξεις. Δεν το έχετε καταλάβει. Δεν αντέχει ο Μάρτιος. Δηλαδή, άνθρωποι που ξέρουν από δημόσια οικονομικά μας λένε ότι κάθε μήνα για να πληρωθούν οι συντάξεις και τα εφάπαξ όσων βγαίνουν σε σύνταξη είναι αχ-βαχ. Πρέπει λοιπόν επιγόντως να πάμε σε λύση να τα κόψουν αυτά. Σφαγείο σε συνταξιούχους, σε επιγόντως τώρα. Καταλάβατε. Μην πάντα το οικονομικό θα είναι στις εκλογές το έτοιμο. Το βασικό. Όταν ο κ. Πρωθυπουργός λέει στην ώρα του και δεν λέει πότε πρέπει είναι να γίνουν εκλογές. Θέλει να πει κάτι ο κ. Κούτος, δεν τον αφήσαμε να μιλήσει καθ' όλη τη διάρκεια της. Εγώ είχα σας ευχαριστούμε από μια εγχείρηση επιστρέψατε νομίζω. Ναι, εντάξει να μην το. Ο Θεός σας βοηθάει. Ευχαριστώ, εντάξει, και τίποτα, ήταν εγχείρηση ρουτίνας. Ναι. Επειδή είχα την ατυχία να μην πάω στο Πολυτεχνείο, τότε που ήθελα να διάλεξα το επάγγελμα, είχα όμως την καλή τύχη να είμαι σε κάτι γεροντάκια που ακόμα φοράγαν φουστανέλες στο χωριό και καθόταν εκεί στους πρόποδους του βουνού πάνω και αγναντεύαν τον κάπο κάτω. Και συζητάγαν όλοι με τη σειρά, μίλαγε ένας. Και όταν πεταγόταν να πει κάποιος μια κουβέντα, ρεπ του λέγει άλλο, στοπ, δεν τελείωσε ακόμα ο κύριος που μιλάει. Αυτό δεν το έχω δει σε κανένα κανάλι, είναι όλοι δεν καταλαβαίνεις τι λένε, μιλάνε όλοι μαζί, αλλαλούμ, ή στον Τριανταφυλόπουλο, ή στον Καρατζαφέρη που είδαμε χθες στην εκπομπή κτλ. Το ίδιο προσπαθώ να κάνω και εγώ τώρα, γι' αυτό δεν μίλησα ακόμα. Ναι, ναι. Όσοι πεταχτήκανε μιλήσανε. Δεν πειράζει όμως. Ναι, δεν πειράζει. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Όχι, εμείς εδώ είμαστε υπηρετούντες, ένα κοινό σκοπό είμαστε εδώ. Απλώς τα λέμε τα. Και εφόσον πήγαινε καλά η συζήτηση, ακούστε κάτι. Καλά πάει, εγώ και να πάει χαρά στο πολιτικό μας. Δεν άγια το πω εγώ. Και εγώ Λεβέντης να μην ανοίξω το στόμα, μου πάλι να είμαι χαρούμενος. Εγώ θα σας κάνω μια ερώτηση. Μια ερώτηση σε εσάς, αφού προσθέσω πρώτα στα προσόντα που είπατε προηγουμένως. Δεν ξέρω να σας διαφύγει, δεν το είπατε επίτηδες. Έχετε δύο προσόντα ακόμα που δεν τα είπατε. Ένα που είστε με ελληνική καρδιά και με πατριωτικά συμφέροντα σε όλα τα προσόντα άλλα που είπε το Πολυτεχνείο, επιτυχή πορεία σας που είχατε στη δουλειά σας κτλ. Εσείς ξεχάσετε όμως τη δημοκρατική. Είπα. Αυτά τα είχε πει τα προηγούμενα. Τα δημοκράτες, είπε κάποια άλλο, που παρελήφθησαν. Τα δύο που δεν παρελήφθησαν, που δεν τα είπε, που τα ξέχασε ή που δεν ελέγχθησαν. Ναι. Ένα είναι ότι έχει καρδιά ελληνική, σκέφτεται ελληνικά και πατριωτικά, ας το πούμε πιο απλά ακόμα.
και ένα ότι είναι, σκέφτηκε συμφεροντολογικά για την Ελλάδα. Συγκροτημένος άνθρωπος. Αν έχει αγγλική δημοκρατική καρδιά. Συγκροτημένος πάνω απ' όλα. Και αξιοκρατικά σκέφτεται. Τώρα το πας αλλού. Όταν λέμε ελληνική, σκέφτεται για την Ελλάδα. Σκέφτεται για την Ελλάδα. Δεν σκέφτεται αγγλικά ή αμερικάνικα. Είναι η τελευταία. Ωραία, ναι. Συγγνώμη, προσόντα είναι αυτά. Μία... Στην εποχή μου. Ναι. Μία ερώτηση. Γιατί οι εκλογές αναβληθήκαν που ήταν να γίνουν τώρα μέχρι μέσα στο Μάιο. Λόγω των ομολόγων λιγάκι κάτι έγινε ψήθραγγι κτλ. Εγώ δεν το πιστεύω λόγω αυτού. Εγώ πιστεύω ότι φτιάνουν τα μαγειρία της συγκυβέρνησης Πασό και Νέας Δημοκρατίας και υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες ακόμη να ξεκαθαριστούν. Αυτό είναι ο λόγος. Εγώ έχω μια δεν θέλουν να κερδίσουν ο Καραμαλής ή ο Παπανδρέου. Μα απαντήσατε με το σκεπτικό το δικό σας. Ίσως ξέρετε περισσότερα από μένα. Ναι. Εγώ όμως έχω ένα άλλο, μια άλλη σκέψη. Ναι, για... και λέω, τα λεφτά που θέλαν να τα πάρουν δεν τα πήρε ούτε αυτός που έφυγε ο Τσιτουρίδης, ούτε ο άλλος ο Σταυρίδης, πώς το λέγανε οι Ιβάνο κτλ. Όχι άλλο, πώς το λέγανε, όχι ο Σταυρίδης. Παπαδόπουλος, Ευγένιος. Ο άλλος που ήταν στη Καστοριά, πώς το λέγανε, Τσιτουρίδης. Δεν φταίνε αυτοί γιατί αυτοί είναι τα όργανά του. Τα λεφτά αυτά προοριζόταν για το κόμμα. Γι' αυτό εξαφανιστήκαν. Από μια μεριά δεν έχουν να πληρώσουν τις συντάξεις, λένε, και από την άλλη βγάζουν. Τώρα λίγα-λίγα τα φτάσαν 500 εκατομμύρια σε ευρώ από τα ταμεία για να επιδίσουν κάπου που είναι επικερδές. Mm. Πώς δεν έχουν να πληρώσουν κάθε μήνα που λένε τις συντάξεις κτλ. Και έχουν τόσα τα ποσά λεφτά στην είναι άκρη. Μεγαλύτερα των συντάξεων, έτσι. Ναι, αλλά τόσα λεφτά δηλαδή, όμως, με ένα κουβά νερό, όταν 500 εκατομμύρια. Ή με δύο κουβάδες ή και με δύο βιτία, δεν ανεβαίνει η στάθμη, του πελάγους. Ναι, εντάξει. Έτσι να είμαστε... Δεν ξέρω πόσο είναι. Ας μας πούνε μια φορά πόσα είναι κάθε μήνα που πληρώνουμε. Κόμματα είναι μεν πολλά. Να βγάλουμε άκρη. Να πούνε ότι κάθε μήνα εμείς. Αυτά δεν λύνεται το οικονομικό. Να πούνε κάθε μήνα. Ένα νοσοκομείο το χρόνο να γινότανε. Να μας πούνε κάθε μήνα ότι θέλουμε τόσα εκατομμύρια ευρώ για τη σύνταξη. Και εσπράττουμε τόσα. Το είπανε ποτέ δεν το είπανε. Και ποιος θα τους ψηφίσει αν το πούνε. Δεν το είπε κανένας. Από την άλλη μεριά θα απαντήσω σε ένα ερώτημα του Σταυρίδη που είχε πει προηγουμένως ότι στη Ρωσία ήταν έτσι και εδώ ήταν αλλιώς, στη δικτατορία κτλ. Εδώ έχουμε 82% που ψηφίζουν τα δύο κόμματα. Και πάρα πάνω. Η διαφορά που υπάρχει με το ρωσικό σύστημα ή με το κουκουέ, ποια είναι το, να το καταλάβει ο κάθε κοσμάκης. Από αυτούς πρέπει να πάνε το 60% τουλάχιστον που δεν έχουν συμφέροντα και ψηφίζουν, όπως είπε ο πρόεδρος, εκείνος που έχει 42 καράβια ψηφίζει τα δύο το κόμματα το... και ψηφίζει και ο Μούτσος. Ο Ξυπόλυτος. Ο Μούτσος που είναι κάτω στη Λάτζα. Γιατί άμα είναι καπετάνιος τουλάχιστον ή δεύτερος ή τρίτος, τρώγεται. Αυτό το 60% εδώ σου δίνει μια ευκαιρία να αντιδράσει, να φύγει από τα δύο κόμματα. Με την, βοήθεια της ψήφου που μας αφήνουν και έχουμε, που λέμε έχουμε δημοκρατία. Δεν εφαρμόζεται η δημοκρατία βέβαια, αλλά η δημοκρατία σου δίνει αυτό το δικαίωμα. Ξύπνα, άνθρωπε, λαέ, ψηφοφόροι, όπως θέλεις πες το. Το 60% από τα δύο κόμματα πρέπει να φύγουν σε μικρά κόμματα. Έτσι θα λυθεί το πρόβλημα. Το 5 η αποχή. Στην Ένωση Κεντρών να έρθει το 5 και το άλλο 55 α κοπεί. Αν έρθει το 5% είναι μια μικρή κίνηση. Αλλά δεν είναι θαύμα. Άλλο, δεν θεωρώ ότι αυτός ο ψηφοφόρος, ο Έλληνας, έχει φτάσει ακόμα στην οριμότητα να καταλαβαίνει. Α, με τόσες πλέον που έχουν γίνει, δεν ακούς και τίποτα άλλο όλη τη βδομάδα και όλο το μήνα αυτό που μας πέρασε. Αν δεν έχει παιδεία. Συνέχεια ακούμε. Με μια διαφορά να μην περνάμε. Μα δεν βλέπει. Εγώ είχα κάποια παιδεία. Τηλεόφθηση δημοτικού. Πώς αντέδρασε και έφεγα από τα δύο κόμματα και το κατάλαβα. Ναι, ότι αυτοί είναι απατιώτες, είναι κλέφτες. Ωραία, αλλά κατάλαβε. Να είσαι καθηγητής για να καταλάβεις τι κλέφτες είναι και οι μέτρια. 85% μόνο ότι είναι πλασματικό, κύριε Πρόεδρε, δεν είναι πραγματική ψήφος. Αυτό λέμε. Ψηφίζομαι. Το 85 βγαίνει αν δεν τα δύο κόμματα. Να μιλήσει όμως ο κύριος Πρόεδρε. Το σκεπτικό αυτό που σας είπα μιλάγατε. Όταν φτάνει στο. Γιατί λέω το επίπεδο του ψηφοφόρου. Όταν φτάνουμε στο σημείο, η μάνα μου να λέει ότι. Θα με παρεξηγήσει ο γιος μου αν δεν τον ψηφίσω. Γιατί την έχουν κάνει πλήση κεφάλου οι άλλοι. Ναι. Ότι αν ψηφίσει το γιος σου και χάσουμε για να ψήφω. Εκβιασμοί. Εκβιασμό. Ναι. Άρα γιατί είναι αυτή, κλοπή, απάτη, εκβιασμός. Είναι εκτέλεση της δημοκρατίας. Τι να την κάνεις μια τέτοια ψήφο. Ναι. Αυτή είναι χιλιάδες οι ψήφοι όμως τέτοιοι που είναι άλλους. Του διορίσανε και δεν. Μικροεκβιασμούς, έχει τρία χρόνια λε την έρτη διορισμένο, παίρνει το μισθό. Αλλά δεν παίρνει. Μισό λεπτό. Όμοιροι. Παίρνει το μισθό και δεν πάει να προσφέρει τίποτα. Είναι υποψήφιο, είναι διορισμένο στην έρτη κάπου αλλού. Από αυτού γιατί. Τώρα όμως είναι πολύ καιρό. Διόρισε τον Σταυρίδη γιατί μιλάει εδώ να του γλώσσουμε. Τώρα είναι πολύ καιρό που δεν. Και μπορεί να βγει το 5% για την Ένωση Κεντρών. Μπορεί να βγει τώρα, κύριε Χούτ. Ναι, είναι μια ευκαιρία. Θα δεχτώ ότι μέχρι πρώτη. Είναι μια ευκαιρία. Τώρα του έχουν σπρώξει λιγάκι προ την Ένωση Κεντρών μόνοι του. Γιατί η απληστία του συνέχεια να κλέβουν και να μην βάζουν ποτέ στο ταμείο έπρεπε κάποια στιγμή.
ας μου βρει ένα φεύγουλάν από ένα βουλευτή που να λέει από εμάς να αρχίσει η λιτότητα, όπως είχα γράψει εγώ, αν θυμάσαι καλά. Και λέω, το μισό μισθό που θα παίρνουν σαν βουλευτής θα τον διαθέσω σε ορισμένα χωριά, σε ορισμένα έργα που λείπουν και δεν έχει τα λεφτά. Όλο το μισθό. Και όλο το μισθό. Στην αρχή να δείξουμε ότι εμείς πρέπει τώρα σαν Ένωση Κεντρών να αποφασίσουμε και τα χρήματα του κόμματος να μην τα πάρουμε τα κρατικά και τους μισθούς. Πρέπει δηλαδή πάει στη ΣΥΑ μέσα σε ένα γενικευμένο σκηνικό λαιλασίας και κλεφτών. Πρέπει να δείξουμε αποφασισμένοι να πεθάνουμε φτωχοί. Έτσι, τώρα, αυτό με πήρε ένας κύριος προχθές και μου είπε στο τηλέφωνο, ήμουνα μακριά σε επαρχία. Ξέρετε τι μου είπε. Τώρα που είναι όλοι κλέφτες, τώρα να πείσεις ότι απεφάσισες να πεθάνεις φτωχός. Ναι. Έναν τέτοιο ψάχνει η Ελλάδα. Εγώ τι είπα την περασμένη κουβή, την προπερασμένη κουβή. Πάνω σε αυτό που απλός άνθρωπος το είπε, αλλά λέει βλέπω ότι τέτοιον θέλουν. Ζητάμε να έρθουν εδώ στην εκπομπή να μιλάνε ανθρώποι μορφωμένοι, ανθρώποι που να είναι αποφασισμένοι να μοιάσουν και να μιμηθούν τον πλαστήρα. Σωστά, μόνο εκεί. Το κολοκοντρώνει. Ναι, ναι, αυτούς ναι. Να σώσουμε την Ελλάδα. Του Παπαναστασίου. Να τη σώσουμε. Γιατί τώρα κάθε αρπακτικό τι με νοιάζει εμένα λέγεται την Ελλάδα, αρκεί να με διορίσει τη δίκη. Τι με νοιάζει εμένα, α σκέψω και εγώ τα ομόλογα. Αυτό τώρα προχθές ήρθα το Υπουργείο να μου κλείσουν το μαγαζί εκεί κάτω. Λέει γιατί η περιοχή δεν είναι διατηρημένη, γιατί είναι κόκκινη. Τώρα του πείραξε. Τώρα του πείραξε. Ένα φαίνεται του ενοχλούει που έρχεσαι εδώ. Είμαι σε 4 στρέμματα και 4 πίσω άλλα 8 δικά μου. Δεν ενοχλώ κανέναν, ο πιο κοντινός είναι 200 μέτρα και ενοχλείται κάποιος άλλος. Ξέρω εγώ, ή να τους πεις ότι θα έρθω εγώ εκεί. Για τα καλύβια λες, ε. Μόλις θα έρθουν εγώ. Για τα καλύβια λες. Ναι, στα καλύβια. Όταν έρθουν με το καλό, κάνε μου τηλέφωνο. Εγώ τους είπα ότι σε λίγο βγαίνουν σύνταξη να καταθέσω, δεν το χρειάζομαι. Τώρα δεν τους έχω ανάγκη να μου το κλείσουν. Και θα γράψω ορισμένα πράγματα μετά και κάτι νεκροκεφαλές εκεί πέρα που θα δείχνουν. Ποιοι είναι. Και θα λέω μετά, ψηφίστε αυτούς που θέλετε. Τσοχατζόπουλο να μην έχουμε αεροπλάνα για το στρατό. Τσιτουρίδη και. Να μην έχουμε άλλο ομόλογα. Να μην έχουμε ομόλογα, να σα τα φάνε και τα υπόλοιπα. Πάχτα να έχουμε. Δεν έχουν αφήσει και τίποτα. Να μην έχουμε άλλο, δάση. Όλα. Αν με όλα αυτά, αυτό το 60% για το 20% είναι μέσα σε αυτού που τρώνε. Αν όλα αυτά το 60% δεν φύγουν από αυτά τα κόμματα, είμαστε για λύπηση. Λοιπόν, για και να κάνουμε την κηδεία μα από τώρα. Συγγνώμη, Πρόεδρε, κοιτάξτε το αμιγώς πολιτικό. Πώς λεκιάζεται η εικόνα της κυβέρνησης πολιτικά όταν το ίδιο άτομο. Ένας λεκές είναι όλη η κυβέρνηση. Ρε. Σίγουρα, μέσα σε 3 χρόνια δεν λεκιάζεται ο λεκές. Αποπέμπεται 2 φορές. Δεν ο λεκές λεκιάζεται. 2 φορές. Ακούστε, η κουρελού λεκιάζεται. Ναι, ξέρετε πώς το πάω τώρα. Ρίξε το σε ίδιο άτομο σε 3 λεκέ, χρόνια. Θα καθαρίσει, μπορώ να σου πω με το λεκέ. Η Νέα Δημοκρατία, άμα πέσει λεκές απάνω της, μπορεί και να καθαρίσει. Και το Πάσοκ, το βγάζουμε απ' έξω. Μπορεί να είναι σαν βιτριόλι. Λοιπόν, έλα να δείξουμε. Την εφημερίδα τη διαπλογή. Ο Καραμαλής καταλαβαίνει από λεκέδες. Ας μην ήταν η Φρυδερίκη, θα υπήρχε η οικογένεια Καραμαλή. Πώς φάγαμε τους Καραμαλίδες μισό αιώνα. Η Φρυδερικούλα. Πάει να δείξει λίγο αρχή. Η Φρυδερικούλα. Κάτω να καταλείπουν οι βουλευτές. Η Φρυδερίκη δεν έκανε τους Καραμαλίδες. Τις έκανε κανένας άλλος. Είχε ίσιο βαλί που λέγανε πόδι μετά. Και τους πάτησε πόδι. Λοιπόν, μα είναι ουδής αχαριστότερος του ευεργετηθέντος. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, δεν έχουμε τίποτα με σένα, Κωστάκη Καραμαλή. Απλά εντάξει, τις αγίες οικογένειές είσαι κι εσύ. Όπως είναι και η Μιντορούλα του Μητσοτάκη, ο άλλος ο Γιωργάκης του Παπανδρέου. Αλλά όπως έλεγε ο γέρος Παπανδρέου, ο μόνος τίμιος των Παπανδρέου, έλεγε το μήλο όταν πέφτει κάτω από τη μηλιά είναι σάπιο. Όλοι εσείς λοιπόν οι γόνοι των οικογενειών, τα νύψα και τα παιδιά, να θυμηθείτε την κουβέντα του Γιώργου Παπανδρέου. Το μήλο όταν πέφτει κάτω από τη μηλιά είναι σάπιο. Έβλεπα προχθές το Λιάπη. Εκεί δίθεν για τα παιδιά, για να αποκτήσουν παιδεία στα αυτοκινητάκια, κάτι αυτοκινητάκια, αγωγή κυκλοφοριακή, να αποκτήσουν τα παιδάκια. Ρε Λιάπη, αν δεν ήσουν ανήψη του Καραμαλή, θα σε έλεγε η μάνα σου. Ρε Λιάπη, σε βάλαμε υπουργό μεταφορών. Μία ερώτηση σου κάνω, Μιχαλάκη, με όλη τη. Αν δεν ήσουν ανήψη από το σπέρμα των Καραμαλίδων, με συγχωρείς πολύ, θα σε βάζαν υπουργό, ρε παλεκάρι μου. Ούτε κλητήρα. Και ξέρετε, Πρόεδρε, αυτό είναι δεν αντέχω, ρε Παναγιά. Αν δεν ήταν τη αδερφή του Καραμαλή, παιδί, όχι, θα ήταν σε κυβέρνηση αυτό. Συγγνώμη, είναι λίγο άδικο και αχάριστο για σου. Μπορεί κάτι άλλο που άκουσα να είναι όντως άξιο. Μπορεί να είναι όντως άξιο. Ένα στενό οικογενειακό πρόσωπο. Τη δείξαμε την παιδιά στην διαπλοκή. Δεν έχω επίθεση στο Λιάπη. Γιατί ο Λιάπης είπε και κάτι καλό για μας. Μια φορά στη Βουλή με είδε και μου λέει, λες τέτοιες αλήθειες. Ο κόσμος δεν εκτιμάει, έκανε έτσι. Λέει, έχεις λέει και κάτι σαν ιεραπόστολη. Έχεις ιεραποστολίζει το σπέρμα, λέει, μέσα σου. Αυτό το είπε μόνο ο Λιάπης. Το είπε αυτό. Το λέω δημόσια να τα ακούσει. Μπράβο.
Γιατί σημαίνει ότι έχει ήθος. Αλλά λίγο. Αν δεν ήταν του Καραμαλιά νύψη, θα ήταν υπουργός. Πες μου, ρε, κύριε Σταυρίδη μου. Μα αυτό σας είπα, καμιά φορά είναι και αχάριστο. Εσύ το πρόβλημά σου, κύριε Σταυρίδη, ξέρεις ποιο είναι εσένα. Δεν γεννήθηκες από σπέρμα αυτοκρατορικό. Και αυτό. Βγήκες από ένα σπέρμα ψευτό αυτό, φτηνιάρικο. Καθημερινή. Είσαι άνεργος. Καθημερινή. Αν ήσουν μητσοτακέικο σπέρμα, Καραμαλή Παπαντρέου, θα ήσουν σήμερα αγόρι μου με Τζάγκουαρ, με λιμουζίνες. Και υπουργό κατελάχιστο 2-3 φορέ θα έχει κάνει. Στο χωριό μου το λένε. Και α είχε μυαλό γαϊδάρου, ό,τι να, δεν μα ενδιαφέρει. Στο χωριό μου το λένε. Δεν μα ενδιαφέρει το μυαλό σου. Αρκεί να είναι αποδεδειγμένα να είσαι από σπέρμα ιερό. Κύριε Πρόεδρε, στο χωριό μου το λένε αλλιώς αυτό. Κάνουμε και λίγο πλακίτσα, κύριε χιούμορ, δεν έχουμε τι άλλο να κάνουμε, αλλά τούτοι εδώ το έχουν ξεφτυλίσει. Του Ανδριανόπουλου ανυψός, του Αλευρά ανυψός, του Ταλιαδούρου ανυψός, δηλαδή έχω αειδιάσει. Νεποτισμός. Οικογενειοκρατίες. Πήγα στην Πάτρα, θα μπει ο Νίκος στο συνδυασμό, αδερφός του Γεωργάκη. Μετά ο Ακριβάκης. Ο Ακριβάκης στη Λιβαδιά. Στη Λιβαδιά είχε στενοχώρια ένας δημοσιογράφος, πώς θα τον αξιοποιήσουν. Λέω, καλά δεν ήταν τόσα χρόνια βουλευτής και υπουργός ο Ακριβάκης. Ναι, αλλά πρέπει να αξιοποιηθεί. Ε, Παναγία μου, έτοιμο στον τάφο να μπει. Συγγνώμη, Παναγία μου. Να έχει άγχος ο εκείνος ο δημοσιογράφος αν θα αξιοποιηθεί ο Ακριβάκης. Εγώ να κάνω μια ερώτηση. Λέω, εδώ στη Λιβαδιά αυτό καίγεστε. Έχει τα συμφέροντά του. Λέει, μα διόρισε στην Ολυμπιακή όλους. Σόπα! Ναι. Κύριε Πρόεδρε, μεγάλα σκάνδαλα στο Ολυμπιακό. Έχει το σθένος ο Γιώργος Παπανδρέου να μην κρίνει ικανό για τη λίστα τον αδερφό του. Όπως μπορεί να μην κρίνει εμένα. Το γαμπρό του τον έκρινε, τον Κατσανέβα. Επειδή χώρισε την αδερφή του τη Σοφία, τον έτσι πόδι η Μαργαριτούλα και τον βγάλαμε έξω. Ήταν στους 9 του Πάχτα. Ο Κατσανέβας, από ό,τι θα θυμάσαι, ήταν στους 9 του Πάχτα που δεν έβαλε στο συνδυασμό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι δύσκολα να κάνει πολιτική σήμερα και πολιτική κυρίως με ειλικρίνεια, με εντυμότητα, γιατί αυτοί που επικρατούν στην πολιτική είναι οι φελοί. Είτε υπόψη σας ωφελός, είναι ωραίο υλικό. Και επιπλέον πάντα. Βρώμα, και χρήσιμο. Βρώμα, και χρήσιμο. Πίσα, φελοί, απάνω στη θάλασσα, ξέρετε. Και αυτό το Sea Diamond, ό,τι βγαίνει, απάνω πάει. Το ξέρετε αυτό, πάει απάνω. Πίσα, σαπίλα, σκουπίδια από πορτοκάλια τσόφλια και φελί μαζί όλοι απάνω στη θάλασσα απάνω και φαίνεται ο ελληνικός λαός είδε που η θάλασσα βγάζει τη βρώμα της και θέλησε και ο ελληνικός λαός τη βρώμα του να βάλει στη Βουλή και ό,τι πιο βρώμικο το βάλε μέσα και γι' αυτό λέω είναι φελί. Λοιπόν, θα μου πείτε εσείς κύριε Λεβέντη θα σώσετε την Ελλάδα, όχι, αλλά είναι κρίμα όπως είπε ο Καβάφης στη Βουλή, να εκπροσωπούνται μόνο τα ελαττώματα του ελληνικού λαού. Εμείς τι είπαμε, να προσέξετε από τη σημερινή εκπομπή κάτι. Ζήτησα μόνο μια φορά θυσία να ψηφίσετε Ένωση Κεντρών. Δεύτερη όχι. Και τι είπα. Αν ένα κόμμα πρέπει να ζητάει να το ψηφίσουν, σημαίνει ότι με τις πράξεις τους δεν είναι άξιο. Δηλαδή, αν η Ένωση Κεντρών τώρα μας βοηθήσετε και μπει με ένα 5% στη Βουλή. Και μετά την άλλη φορά ξαναζητάμε να μας ψηφίσετε. Και δεν είναι το έργο μας τέτοιο που να σας υπαγορεύει το χρέος να μας ψηφίσετε. Να διπλασιάσετε. Είμαστε άχρηστοι. Και σημαίνει και εσείς είστε ανώριμοι αν μας ξαναψηφίσετε. Λοιπόν, εγώ βλέπω τον Γιώργο Παπανδρέου και τον Καραμαλή που σας παρακαλούν να τους ψηφίσετε και λυπάμαι την Ελλάδα. Γιατί αυτό και μόνο που σας ζητούν να τους ψηφίσετε δείχνει πόσο άχρηστοι είναι και οι δυο τους. Ένα κόμμα τίμιων ανθρώπων που προσφέρει έργο που είναι η παρουσία του ήθος, δικαιοσύνη και αρετή. Ένα κόμμα που πασχίζει για το φτωχό άνθρωπο και για να κρατηθεί η χώρα όρθια δεν ζητάει την ψήφο, την δικαιούται. Εμείς τώρα δεν έχουμε προσφέρει έργο για να δικαιούμαστε σαν Ένωση Κεντρών. Εμείς ζητάμε μια ευκαιρία, δώσετε σε Τσοβόλα, σε Σαμαρά, σε όλους. Στο Λεβέντη δεν δώσατε. Ένα 5% να φύγει από το υπόλοιπο, να δοθεί μια ευκαιρία και σας υποσχόμαστε ότι μετά δεν θα χρειαστεί να σας ζητάμε την ψήφο. Μετά θα τρέχετε πίσω από την Ένωση Κεντρών, γιατί πιστεύω ότι περισσότερο από κάθε άλλη φορά η χώρα χρειάζεται κάθαρση, εξυγίαση και μερικούς άντρες μέσα στο Κοινοβούλιο. Είμαι ευχαριστώ κύριε Χούτο. Να προσθέσω δύο λέξεις μόνο, ναι. Δεν είναι πολύ. Είναι για τους δύο αρχηγούς κομμάτων. Ναι. Είχα πει την προηγούμενη εκπομπή για τον Γιωργάκη, ένα συγκεκριμένο ναι. Πολύ κοντά. Ναι. Που έβγαλε το κόμμα άχρηστο, λέει και τα λοιπά. Την Ένωση Κεντρών του ξεγέλασε. Και τώρα προχθές άκουσα και μια κυρία στην μια ταβέρα που ήμασταν. Μένει στον Καναδά
και έρχεται εδώ πέρα για διακοπές και τα λοιπά και λέει παρακολουθώ την εκπομπή λέει τακτικά και είναι το μόνο κόμμα λέει και το μόνο κανάλι που βλέπω αυτά που δεν τα βλέπω πουθενά για ποιο άλλο, κόμμα για μας, σε κανένα άλλο κανάλι λέει για ποιο κόμμα μιλούσε για μας την Ένωση Κεντρών την εκπομπή μας στο Καναδά πώς λέγεται Ένωση Κεντρών ναι. Ένωση Κεντρών ναι. Και λέει αυτή τη στιγμή ενώ είναι συγγενικό πρόσωπο του Κωστάκη πολύ κοντά δηλαδή συγγενικό πρόσωπο λέει πολύ κοντά πρωτοβάθμιο στο πούμε ναι. Θα ψηφίσω λέει αυτή τη φορά λέει γιατί από την άλλη μεριά δεν έχουμε συν ίδιο κόμμα λέει και δυο τα δυο κόμματα λέει εννοείται θα ψηφίσω αυτή τη φορά λέει εσάς που θα έρθω από τον Καναδά μόνο για να ψηφίσω όταν γίνει εκλογές θα φύγω τώρα λέει σε κανένα δεκαριά μέρες και θα ξανάρθω. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά για μας και για μένα που το άκουσα ενώ που άλλους απελπίζουμε που ακούω κάτι λόγια ή δεν παίρνει ένα στην εφημερίδα. Εντάξει, είναι λέω από κάποια στιγμή. Είναι πορωμένη, είναι πορωμένη κτλ. Αλλά ναι. Όταν τα ακούω από ένα πρόσωπο πολύ συγκινικό του Κωστάκη και να λέει ότι εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη ούτε στο συγκινικό μου πρόσωπο του Κωστάκη αλλά ούτε και στον άλλον ναι, που είναι τα δύο πρώτα κόμματα και τώρα λέει που σας βλέπω στον Καναδά ακούω την εκπομπή σας τακτικά και ακούω σοβαρά πράγματα. Θα σας ψηφίσω. Η αλήθεια. Ναι. Λοιπόν, όσοι θέλετε να στείλετε άρθρο σχόλιο. Όσοι θέλετε να στείλετε άρθρο σχόλιο ή καταγγελία, χρησιμοποιήστε τον αριθμό fax 210 για την εφημερίδα Αντιδιαπλοκή ενώ 210-5246-864 ή τη διεύθυνση αλληλογραφίας Ένωση Κεντρών Καρόλου 28 Αθήνα. Ευχαριστώ τον κύριο Χούτο για την εδώ παρουσία του, τον κύριο Σταυρίδη δημοσιογράφο, τον κύριο Βαζαχόπουλο τραπεζικό υπάλληλο και τον κύριο Αναγνωστόπουλο Μάκη δημόσιο υπάλληλο. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι και εσάς για την αντοχή σας να μας υποστείτε. Γιατί και εμείς άνθρωποι με ελαττώματα και τρωτά είμαστε. Θεοί και οι μύθεοι δεν υπάρχουν στην πολιτική ζωή του τόπου για να είναι η χώρα σε αυτό το σημείο. Σας ευχαριστούμε όλους για την καλοσύνη σας.